κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχουμε αρχή Σαρακοστής, εύχομαι καλή Σαρακοστή σε όλους και εύχομαι ακόμα σε όλους μας να βάλουμε αρχή μετανοίας. Διότι δυστυχώς αυτές τις μέρες είναι μέρες προσευχής και περισυλλογής, δυστυχώς όμως πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει το νόημα, το βαθύτερο νόημα αυτών των ημερών και κάπου μέσα από κάποια έθιμα λαθασμένα προς τις πνευματικές υποχρεώσεις εξωστρακίζουν την πνευματική τους πορεία από την πραγματική πορεία που θα έπρεπε να έχουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι ποτέ αργά να βάλουμε αρχή μετανοίας. Σήμερα, όπως είχαμε υποσχεθεί, έχουμε μαζί μας τον κύριο Νικόλαο Σωτηρόπουλο, θεολόγο φιλολόγο, και έχουμε και τους εκπροσώπους της Εκκλησίας Πεντηκοστής που είχαν παρουσιαστεί σε μια πρώτη εκπομπή και είχαν αφήσει κάποια εκκρεμή θέματα τα οποία μέσα από ερωτήσεις δεν είχαν δοθεί απαντήσεις λόγω ελλείψεως χρόνου αλλά και λόγω του ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα και κυρίως οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας Πεντηκοστής να απαντήσουν. Επανήλθαμε λοιπόν και πιστοί στο ραντεβού μας και στην υπόσχεσή μας για να δώσουμε την δυνατότητα μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις εκατέρωθεν των πλευρών να απαντηθεί το ερώτημα αν η Εκκλησία της Πεντηκοστής έχει αποστολική διαδοχή και το δεύτερο είναι το θέμα που θα συζητήσουμε, η αρπαγή της Εκκλησίας. Φυσικά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση και αν επιτρέψει ο χρόνος θα δώσουμε και γραμμές. Συμφώνησα με τους συνομιλητές μου και πράγματι εδέχθησα να δώσουμε γραμμές, όμως με την αυστηρά προειδοποίηση και υπόσχεση προς αυτούς και προς τον κόσμο ότι δεν θα υπάρχει εκτροπή και κακή συμπεριφορά παρά μόνο ερωτήσεις από τους τηλεθεατές όταν θα ανοίξουμε γραμμές και που πλέον υπευθύνα από την πλευρά του καθένας θα δει τις απαντήσεις και ο καθένας θα βγάζει τα συμπεράσματά του είτε με τα θεολογικά στοιχεία και γνώση που έχει είτε μέσα από σκέψεις κρίσεως. Θα ήθελα να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω. Κύριε Σωτηρόπουλε, ευχαριστώ που είστε και πάλι μαζί. Θα ήθελα και να σας συλληπιθώ για τον θάνατο του πατέρα σας, διότι πρέπει να ξέρετε ο κύριος Σωτηρόπουλος, πέρα ότι είχε υποσχεθεί να έρθει για αυτή την προβλεπομένη συζήτηση και εκπομπή, έχασε, κοιμήθηκε ο πατέρας του, όμως πιστό στο ραντεβού του, σας ευχαριστώ πολύ θερμά, παρότι καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το διάστημα είχατε κάποια ένταση και έτσι θα λέγαμε υποχρώσεις. Όταν κύριε Κοτρομπέλη κάποτε, συζητώντας με τον γέροντα Πορφύριο, σύγχρονο μεγάλο Άγιο και θαυματουργό, ανέφερε τη λέξη θάνατος, θύμωσε ο πατήρ Πορφύριος και μου λέει «Τι λες εσύ θεολόγος, λες θάνατος, υπάρχει θάνατος». Δεν είπε ο Χριστός ότι όποιος ακούει το λόγο μου δεν θα γευτεί θάνατο? Και με έβαλε και κανόνα να το κάνω κήρυγμα αυτό το χωρίο της Αγίας Γραφής. Τότε την επόμενη εβδομάδα αν είστε εδώ. Για τους πιστούς ανθρώπους ο θάνατος είναι ο σωματικός θάνατος, ένα επεισόδιο της ζωής. Μάλιστα. Αν είστε εδώ. Αυτή είναι η πίστη μας, μια πίστη η οποία στηρίζεται σε θαύματα και σε αναστάσεις νεκρών και σε άλλα σημεία. Λοιπόν, ότι ο άνθρωπος ο πιστός δια το θανάτου μεταβαίνει από τα δυσάρεστα στα ευχάριστα. Βέβαια κάθε θάνατος έχει και την δυσάρεστη όψη διότι είναι αποτέλεσμα συνέπεια της αμαρτίας ο θάνατος. Εάν δεν αμαρτάναμε δεν θα πεθαίναμε. Λοιπόν, ο θάνατος είναι συνέπεια της αμαρτίας, είναι μία ποινή που επευλήθη στον αμαρτωλό άνθρωπο και κάθε ποινή είναι δυσάρεστο πράγμα, αλλά μετά το θάνατο του Χριστού ο θάνατος των ανθρώπων απέβαλε τον φοβερό χαρακτήρα, διότι ο πιστός ξέρει ότι το πνεύμα του μεταβαίνει στο Θεό και το σώμα θα αναστηθεί άφθαρτο, αθάνατο, ένδοξο, θα λάμπει περισσότερο από τον ήλιο. Δεν είναι αυτά παραμύθια όπως νομίζουν οι άπιστοι και οι άθροι. Είναι βασικά δόγματα της πίστεως, τα οποία επαναλαμβάνω δικαιώνονται από σημεία, από θαύματα που γίνονται μέσα στην Εκκλησία μας. Κύριε Ρούσο, και μόνο από τον πατέρα Πορφύριο,
έχω διαπιστώσει προσωπικώς ένα πλήθος θαυμάτων. Κύριε Ρούσο, καλώς ήρθατε, και εσείς κύριε Ιωάννη Κίκερα. Καλησπέρα. Και ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ που πάλι μας καλέσατε και τηρήσατε την υπόσχεσή σας. Και όπως και την άλλη φορά που ικανοποιηθήκαμε από τη συζήτηση η οποία έγινε, ευχόμαστε και σε αυτή την εκπομπή να κυριαρχήσει το πνεύμα του Χριστού και η συζήτηση να είναι ωφέλιμος για μας πρώτα που συζητάμε, αλλά και τον κόσμο οι οποίοι μας ακούν. Μισό λεπτό μόνο, διότι έχουμε κάποιο πρόβλημα με το μικρόφωνο του κύριου Σωτηρόπουλου. Μέχρι να τακτοποιήσετε, να κάνω ένα μικρό σχολιασμό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα καλούμεθα βέβαια να προσεγγίσουμε θεολογικά θέματα, δύσκολα θέματα, εξειδικευμένα θέματα, ανεξάρτητα εάν είναι γνωστό ότι διαφωνούμε με τους καλεσμένους μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε σε ένα επίπεδο και εσείς, μέσα από τις απαντήσεις και τα επιχειρήματα, να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε, δεν ξέρω αν είχατε κάτι να πείτε, γιατί είπε στο μικρόφωνο, είχατε κάτι να πείτε επί αυτού, είχατε καμιά αίσθηση σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Σωτηρόπουλος, γιατί είναι άλλο το θέμα μας. Για το θέμα της ζωής και της αιώνιας ζωής και του θανάτου και της ανάστασης, συμφωνούμε απόλυτα και εμείς αυτό περιμένουμε και γι' αυτό. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει θάνατος, υπάρχει ανάσταση. Απλώς επειδή κάποια στιγμή με αφορμή το γεγονός. Βασική προϋπόθεση. Μήπως κάπου υπήρχε. Μα σεβόμενος. Μήπως υπάρχει και άλλη γνώμη, γι' αυτό και σας ρώτησα. Αν δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ματαία και η πίστη ημών. Ακριβώς είναι ματαία η πίστη μας. Όταν απέθανε η κόρη του Ιαΐρου και έκλαιαν οι άνθρωποι, ο Χριστός είπε. Μη κλαίετε, δεν απέθανε. Το Ευαγγέλιο λέει ότι απέθανε. Ο Χριστός είπε δεν απέθανε. Ποιο από τα δύο είναι σωστό? Και τα δύο είναι σωστά. Και απέθανε η κόρη του Ιαΐρου και δεν απέθανε. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις μέσα στη γραφή. Απέθανε σαν σώμα, δεν απέθανε σαν πνεύμα. Και το σώμα είπαμε θα αναστηθεί και θα μετάσχει και αυτό στην αιωνία δόξα. Εκείνος που μας ανέστησε από το μηδέν θα μας αναστήσει και από τους τάφους. Υπήρχαμε εδώ και 100 χρόνια. Υπήρχε Ευάγγελος Κουτρουμπέλης. Αυτή η συνειδητή ύπαρξη που λέγεται Ευάγγελος Κουτρουμπέλης, που διαφέρει από όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων, που έχει την ιδιαιτερότητά του και είναι ανεπανάληπτος. Υπήρχε ο κύριος Ρούσος. Υπήρχε ο κύριος Κίκερας. Εδώ και εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια να κάνουν ισχυρότερο το επιχείρημα, υπήρχε τίποτε, ούτε ένα μικρόβιο δεν υπήρχε. Λοιπόν, εκείνος που μας ανέστησε από το μηδέν και μας δημιούργησε με όλα τα χαρισματά μας, με μάτια, με αυτιά, με καρδιές, με πνεύμονες, με μυαλό, με χέρια, με πόδια, με κύτταρα, με DNA. Δεν πιστεύω να τα έφτιαξαν αυτά οι άρχοντές μας, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι πλανητάρχες μήπως. Λοιπόν, εκείνος που μας ανέστησε από το μηδέν θα μας αναστήσει και από τους τάφους. Υπάρχει, είναι παντοδύναμος. Όμορφος ψαλμός σχετικός είναι ο Ρο Λάμδα Θήτα, που λέει «Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, φοβερός και θαυμασίος σε πλάστη. Και όταν διαμορφωνόμουν μέσα στη μάνα μου, εσύ Κύριε ήσουν εκεί και με παρακολουθούσες». Έτσι είναι. Λοιπόν, να επανέλθουμε για να κερδίσουμε όσο δυνατόν το χρόνο μας, προσανατολιζόμενοι σε καθαρά δογματικά και θεολογικά θέματα, για να μπορέσουμε να εστιάσουμε ο καθένας τον δικό του τρόπο τις απόψεις μας και τα θέματα όπως θα αναπτυχθούν από την πλευρά του καθένας από εμάς. Είχα πει την προηγούμενη φορά, κύριε Ρούσο, για την πεντηκοστιανή κίνηση, πως ακόμα και όταν ζούσαν οι κύριοι έτσι, αρχηγοί της, διασπάστηκε και προδιερέθηκε σε πολλές ομάδες αυτοαποκαλούμενες εκκλησίες. Και είχα αναφέρει τότε και την Ενωμένη Πεντηκοστιανή Εκκλησία, η οποία υπήρχε από ένωση διαφόρων μικροτέρων ομάδων. Και είχα αναφέρει, ας πούμε, την Εκκλησία του Ιησού, την Αποστολή Παρακολουθήσεως, Εσωματωμένη Εκκλησία του Θεού, Πεντηκοστιανή Εκκλησία του Θεού στο Χριστό, Εσωματινημένη Εκκλησία του Πλήρους Ευαγγελίου, Πεντηκοστιανή Εκκλησία του Πλήρους Ευαγγελίου, Στοπήρ Βαπτισμένη Εκκλησία του Θεού, και έχω εδώ πέρα έναν κατάλογο δεκάδων εκκλησιών και φυσικά. Μέσα σε αυτές που αναφέρεται και η Εκκλησία, Ευαγγελική Εκκλησία, η Πεντηκοστιανή Εκκλησία της Ελλάδος, και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ότι, συγγνώμη,
ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά η Εκκλησία ξεκίνησε το 1900, επίσημα δηλαδή, συγγνώμη, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ένσταση, το 1927. Το 1907 ξεκίνησε στην Αμερική, το 1927, συγγνώμη τώρα, λοιπόν, ήρθε στην Ελλάδα, δημιουργήθηκε για πρώτη φορά. Καλά, το βρω κάποια στιγμή, έτσι το έχω σημειώσει. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, για να μην τρώγω το χρόνο. Και μετά, μάλιστα ο ίδιος ο ιδρυτής πήγε στην Κύπρο και δημιούργησε, και ανέλαβε ο κύριος Σημεωνίδης, αν θυμάμαι καλώς, θα τα βάλω τα στοιχεία. Είχαμε πει αυτά τα πράγματα την άλλη φορά, έτσι αναλυτικό τρόπο. Συζητούμε λοιπόν σήμερα το θέμα της Αποστολής. Μετά, όταν τελειώνετε, θέλω μετά να σας απαντήσω. Ναι, βεβαίως. Είχαμε πει λοιπόν για την Αποστολική Διαδοχή ότι η Εκκλησία της Πεντηκοστής δεν έχει την Αποστολική Διαδοχή με την εξής έννοια. Δεν μπορεί δηλαδή να αποδείξει την συνοχή της, την ιστορία της δηλαδή. Μετέχει χειραθεσίες πριν από εσάς, πριν από τον άλλον, πριν από το οποιοδήποτε πρεσβύτερο ή αδερφό εν Χριστώ όπως παρουσιάζεται. Γιατί είχατε πει ότι δεν έχετε και την ιεροσύνη, αν θυμίστε καλά. Και είχατε πει και κάτι άλλο το οποίο το συγκράτησα και θέλω να το επαναβεβαιώσετε. Είχατε πει καταρχάς στην ερώτησή μου, εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλες εκκλησίες που το πράγμα το Άγιο ενεργεί, είχατε αποδεχθεί αυτή την άποψη ότι ναι, και εκεί πλέον ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί σας είπα ότι με αυτή σας την θέση. Πλέον εισαγάγεται, διδάσκεται οικουμενισμό. Με ποια έννοια? Ότι η θεωρία των κλάδων του οικουμενισμού, αν δεν έχετε υπόψη σας, εκφράζει αυτό το δόγμα. Δηλαδή ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι προς σωτηρία, πολλές εκκλησίες προς σωτηρία. Όμως αυτό το δόγμα της θεωρίας των κλάδων, που είναι μια πανέρεση στην εποχή μας, κατά την ορθόδοξη αντίληψη και δογματική διδασκαλία, έρχεται σε αντίθεση με την διδασκαλία του Χριστού που αναφέρει μόνο μια εκκλησία. Ανεξάρτητα δηλαδή, σας είχα πει, αν εσείς έχετε δίκιο, εμείς έχουμε δίκιο, οι παπικοί έχουν δίκιο, δεν μπορεί να υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Σε αυτό το οποίο είχατε ισχυριστεί εσείς, ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες, αλλά μία εκκλησία. Ανεξάρτητα, αν ο καθένας θέλει για λογαριασμό του να λαμβάνει ότι η δική του εκκλησία είναι σωστή. Όμως εσείς είχατε εκφράσει τη θέση ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες και ότι, όπως είχατε πει, ότι το πρώτο Άγιο ενεργεί στις πολλές εκκλησίες. Αυτό θα ήθελα μετά κάποια στιγμή μέσα από αυτές τις ερωτήσεις που θα σας θέσει και ο κ. Ζωτιόπουλος και τις άλλες να το επιβεβαιώσετε ή να το αναιρέσετε. Αυτό είναι το θέμα δικό σας. Και το δεύτερο είχαμε πει για την επαγγελία της εκκλησίας, να συζητήσουμε. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινούμε λοιπόν. Θέλετε να κάνετε μια ερώτηση ή να αρχίσει? Όχι, ο κύριος Ρούσος, εάν έχει... Πάνω σε αυτό λοιπόν, τι μπορείτε να πείτε? Εάν θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτά που είπατε, είναι ότι οι πεντηκοστιανοί είναι διερημένοι σε πολλές παρατάξεις, ομάδες, κοινότητες, ομολογίες, πώς θα τις ονομάσουμε, που κάθε μία λέγει ότι είναι εκκλησία. Δηλαδή έχουμε πολλές πεντηκοστιανές εκκλησίες. Όλος δε ο προτεσταντισμός είναι χιλιάδες εκκλησίες. Ο Χριστός όμως ίδρυσε μία εκκλησία και η μία εκκλησία είναι αυτή που έχει τα ορθά δόγματα και δεν έχει καμία αίρεση. Α, και κάτι λοιπόν, αυτό είναι βασικότατο στοιχείο για να φανεί που υπάρχει η αλήθεια ή που υπάρχει το ψεύδος. Λοιπόν, δεν μπορούμε να δεχθούμε πολλές εκκλησίες. Διότι δεν υπάρχουν πολλές... Έχει άλλη άποψη ο κύριος Ρούσος. Έχει πει και την άλλη φορά. Έχει άλλη άποψη. Λοιπόν, μία το ξέρω. Ο Χριστός όμως είπε θα ιδρύσω την εκκλησία. Ο Χριστός είπε θα γίνουν όλοι οι πιστοί μία πίμνη ίσον μία εκκλησία. Ο Παύλος είπε εν σώμα. Ένα πνευματικό σώμα, δηλαδή μία εκκλησία. Λοιπόν, εάν πει κανείς ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες, λοιπόν, εξέρχεται αμέσως από το έδαφος της αληθείας και διδάσκει αίρεση. Κύριε Ρούσο, συγγνώμη. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα όμως απόψε που θα συζητήσουμε. Ναι, όχι. Δύο όμως τα θέξατε, πρέπει να τα απαντήσετε. Εντάξει, ναι, συγγνώμη, πριν απαντήσετε, επειδή βρήκα τα στοιχεία μου, θέλω να μου επιβεβαιώσετε ή να μου διαψεύσετε και αν μου το διαψεύσετε, θα μου δώσετε τα πραγματικά στοιχεία στη διάψευση αυτή που θα κάνετε, γιατί δεν μπορεί να διαψεύσετε χωρίς να μου πείτε κάποια άλλα στοιχεία. Στην Ελλάδα λοιπόν η Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής ιδρύθηκε. Προσέξτε, με στοιχεία και από το κράτος. Ιδρύθηκε το 1927. Αυτό είναι κρατικό. Όχι, όχι. Αυτό όμως μπορώ να το επιβεβαιώσω, έτσι, υπόψη. Και να το φέρω το χαρτί και ερήμην σας. Αν το φέρω όμως, δεν θα σας ανακαλέσω για να το αναλύσω. Δηλαδή, εάν φέρω κρατικό έγγραφο το πότε ιδρύθηκε η Εκκλησία σαν σωματείο και δόθηκε άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Δέχομαι να μου κάνετε μήνυση, αλλά δέχομαι να μου τον ελέγξετε μετά να ξέρουμε εκπομπή. Δεν καταλάβατε. Μην ξαναρθούμε τώρα για ένα χαρτί. Σας λέω, προσέξτε να ολοκληρώσω και μετά θα ακούσω και τη σκέψη σας. Στην Ελλάδα λοιπόν η Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής ιδρύθηκε το 1927 από τον Μιχαήλ Κούνα, ο οποίος και επίμανε την Εκκλησία αυτή μέχρι το 1939. Οπότε ανεχώρησε στην Κύπρο. Στη θέση του διαδέχτηκε ο Σπυρίδων Κωνσταντινίδης. Εμένα με ενδιαφέρει, δεν προχωράω παρακάτω, εάν πραγματικά ισχύουν τα στοιχεία αυτά, δηλαδή δημιουργήθηκε το 1927 για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την ονομασία αυτή κτλ. Από τον κύριο Μιχαήλ Κούνα και ανέλαβε ο κύριο Σπύρο Κωνσταντίνη, ή όχι, υπάρχει κάποιο άλλο όνομα, κάποιο άλλο όνομα, μια άλλη χρονολογία κτλ. Αυτό με ενδιαφέρει. Ναι. Μέσα σε αυτά τα οποία σα ρώτησε ο κ. Σωτηρόπουλο και σε αυτά τα οποία εγώ παρέλειψα προηγουμένω να σα πω. Λοιπόν. Θέλω να παραλάβω, αν δεν έγιναν τα στοιχεία. Τα έχω σημειώσει εδώ. Συγγνώμη για το. Δεν ήταν εριστική αυτή η πρόταση. Σας είπα ότι αν μου. Το εκκλησιολογικό είναι το βασικότερο θέμα. Όταν συζητούμε με ετεροδόξους. Επειδή σας είπα ότι. Όταν τελειώσετε. Όχι, συγγνώμη. Πέστε, τελείωσα να απαντήσω. Δεν θέλω να κλέψω χρόνο σας. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχει το χαρτί, δεν το έχω μαζί μου. Ότι πότε δόθη από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων η άδεια. Και αυτό σας λέω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι από τότε που έδωσε το Υπουργείο την άδεια, ότι από τότε ξεκίνησε η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Διότι η Εκκλησία της Πεντηκοστής ξεκίνησε την ημέρα της Πεντηκοστής. Εγώ για την Ελλάδα. Και για στην Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο. Στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους που μιλάγαν ξένες γλώσσες, δεν είναι το 1907. Είναι από την πρώτη χριστιανική εκκλησία. Οι Κορίνθιοι είναι κατά σύμπτωση εκεί που είμαι εγώ με τον αδελφό μου τον Ιωάννη, στην Κόρινθο. Λοιπόν, αυτή ήταν μια εκκλησία Πεντηκοστής. Γιατί ήταν εκκλησία Πεντηκοστής? Διότι λέει, εάν λαλώ τας γλώσσες, το γιώτα γάμα κεφάλαιων, αλφα Κορινθίους. Δεν ξέρω, γελάτε ή δεν ξέρω, έτσι. Είναι λίγο αστείο. Μια άλλη φορά τα είχαμε πει. Όχι, μια στιγμή. Αλλά εγώ σας ακούω, σας ακούω, δεν σας διακόψω. Εγώ δεν γέλασα, έτσι. Ούτε, εάν είναι να μ' ακούσετε, κάτω από το μουστάκι σας γελάσατε. Λοιπόν, βλέπω, ευτυχώς φορούσα και τα γυαλιά μου. Λοιπόν, αλφα Κορινθίους αναφέρεται σε μια εκκλησία Πεντηκοστής, γραμμένη η επιστολή προς Κορινθίους, νομίζω το 50-60 μετά Χριστόν, 52-55 μετά Χριστόν. Αυτή η εκκλησία μοιάζει με εκκλησία Πεντηκοστής, όχι με την σημερινή Ορθόδοξη εκκλησία όπως είναι σήμερα. Γιατί? Διότι είχε αυτές τις ενθουσιαστικές τάσεις που λέγαμε την άλλη φορά, δηλαδή οι οποίες είναι του Αγίου Πνεύματος, ξένες γλώσσες, προφητείες, χαρίσματα κτλ. Συνεπώς η Εκκλησία της Πεντηκοστής δεν δημιουργήθηκε από τον συγκεκριμένο που λέτε, τον οποίον γνωρίζω και ο οποίος απλώς τότε έγινε μεγαλύτερη κίνηση και εμφανίστηκε. Τον δέχεστε τον κύριο αυτόν? Το βεβαίως, το ξέρω. Για θα σας πω μετά τι έχει πει ο κύριος. Εντάξει, λοιπόν, εντάξει, τώρα για να μην αλλάξουμε θέμα. Ναι. Λέτε ότι διασπάστη. Δεν διασπάστη. Η Εκκλησία της Πεντηκοστής, η οποία σήμερα αποτελείται περίπου γύρω στα 500 εκατομμύρια, δηλαδή το 1/10 του πλανήτη. Δεν μπορείτε να με παρακολουθήσετε. Όχι, σε παρακολουθώ. Το 1/10 του πλανήτη. Να ψάχνετε και να με παρακολουθήσετε. Μόνο Μέγας Ναπολέων. Τι όμως, θα σας πω τι είπατε. Είπατε ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο 500 εκατομμύρια πεντηκοστιανοί. Μην με προσβάλλετε, γιατί δεν ξέρετε τι νοημοσύνη του άλλου. Βλέπετε. Εγώ μπορώ να κάνω. Να διαβάζω, να σας ακούω και να σκέφτομαι και τι θα πω. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα ταλέντα. Είπατε λοιπόν, υπάρχουν 500 εκατομμύρια. Βλέπετε λοιπόν ότι προδικάζετε και βγάζετε συμπεράσματα. Δεν ξέρετε τι ικανότητε και τι αδυναμίε του άλλου. Στην αρχή θα παρακολουθεί ο ένα τον άλλο. Το παρακολουθώ είναι σχετικό. Μπορεί να σας βλέπω και να σας παρακολουθώ. Για να μπορέσετε να μου δώσετε την απάντηση μετά. Εσείς, όπως εγώ σας παρακολούθησα και σας έγραψα εδώ. Σας είπα τι είπατε. Λοιπόν. Και για τον τρίτο σας λέω σας παρακολουθώ. Λοιπόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνει κάποια άλλη εργασία. Αν είναι απαραίτητο. Εντάξει. Λοιπόν, η Εκκλησία της Πεντηκοστής λοιπόν μπορεί να είναι διάφορες εκκλησίες ή ανεξάρτητες εκκλησίες ή κάθε μία από την άλλη οργανικά. Πνευματικά όμως είναι όλες ενωμένες και έχουν την ίδια πίστη και την κοινή μεταξύ τους, ή μπορεί να έχουν μικρό διαφορές με την εξής έννοια. Η μία να έχει όργανα, όπως είπα την άλλη φορά, η άλλη να μην έχει όργανα. Η μία, ξέρω εγώ, να φοράει η εκκλησία, οι γυναίκες να φορούν κάποιο μαντήλι, να μην φοράει. Αλλά στο σύμβολο πίστεως είναι ίδιες. Μιλούν για την αναγέννηση, που είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα, για το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο λέει η Αγία Γραφή, και για όλα αυτά τα δόγματα τα οποία όλη η Εκκλησία Πεντηκοστής παγκόσμια δέχεται. Συνεπώς είναι μία. Τώρα, στην πρώτη χριστιανική εκκλησία βλέπουμε στην Αποκάλυψη να γράφει ο Χριστός σε 7 εκκλησίες.
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πούμε ότι αυτές οι 7 εκκλησίες ήταν διασπασμένες μεταξύ τους. Κάθε μία είχε μεν χωριστό ποιμένα ή κάθε μία είχε ορισμένες διαφορές ως προς τις απόψεις της, τις αναφέρεις στις 7 εκκλησίες. Αλλά όλες οι εκκλησίες ήταν μία. Έτσι, επειδή η Εκκλησία Πεντηκοστής δεν έχει ένα πατριάρχη, άνθρωπο, αλλά θεωρεί κεφαλή της το Χριστό, γι' αυτό έχει επιμέρους οργανικά, είναι κάθε μία. Εμείς στην Κόρινθο είμαστε ανεξάρτητα οργανικά, είμαστε ανεξάρτητοι οργανικά, πνευματικά ενωμένοι με όλες τις εκκλησίες. Έχουμε κοινές συναθρήσεις με όλες τις εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα, παντού. Συνεπώς δεν πρόκειται περί διάσπασης, όπως είπατε, ή τα ονόματα τα οποία αναφέρατε, διότι ενώ χωρίς να θέλω να θίξω, όπως είπαμε, αυτό συμβαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία που είπατε για μας, διότι η Εκκλησία των Παλαιομερολογητών με την Εκκλησία των Νεομερολογητών δεν διαφέρει στην πίστη. Θα μου επιτρέψετε? Στα δόγματα δεν έχουμε διαφορές. Δεν σας διέκοψα, είπαμε δεν θα διακόπτει ο ένας τον άλλον. Λοιπόν, η Παλαιομερολογητική Εκκλησία με την Νεομερολογητική Εκκλησία είναι, από ότι, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, αφορισμένη. Όχι, λάθος κάνω. Μπορεί να κάνω λάθος και το παίρνω πίσω, αν κάνω λάθος. Σας να απάντησε ο... Ναι, κάνετε λάθος, ναι. Ναι, ωραία. Το παίρνω πίσω, εάν κάνω λάθος αυτό. Έτσι έχω ακούσει ότι, οι μεν έχουν αφορήσει τους δε. Και, εν πάση περιπτώσει, τα μυστήρια του ενός, αυτό νομίζω ότι έτσι είναι, δεν τα αναγνωρίζει η άλλη. Και αυτό το συζητάμε. Έτσι, λοιπόν, ευρέθηκα τα θεοφάνεια στην Κόρινθο, όταν ήταν των παλαιομερολογητών, πέρασα την ώρα. Πέρασε την ώρα, πέρασε πολύ την ώρα. Πέντε λεπτά πέρασα. Πέρασα. Εγώ σας θέλω να απαντάω και στο τελευταίο, λοιπόν. Ναι, δεν πιστεύουμε στον οικουμενισμό με την έννοια που είναι σήμερα ένωση όλων των θρησκειών, αλλά πιστεύουμε ότι η Εκκλησία είναι, αποτελείται από όλους τους πιστούς που πιστεύουν στον Χριστό αναγεννημένους και δέχονται τα δόγματα του Ευαγγελίου. Αυτοί είναι συγκεκριμένοι. Σήμερα υπάρχουν 3 δόγματα της Χριστιανοσύνης, τα ξέρουμε όλοι. Ορθόδοξοι, Καθολικοί και Διαμαρτυρόμενοι. Μέσα σε αυτά τα δόγματα, λοιπόν, υπάρχουν οι ειλικρινείς οι οποίοι αγαπούν τον Χριστό και είναι αναγεννημένοι. Και κλείνοντας, αυτό το παραδέχεται και η Ορθόδοξη Εκκλησία, μια που έχουμε το ίδιο βιβλίο. Μπορείτε να ανοίξετε στη σελίδα. Αυτή είναι η εκκλησιαστική ιστορία του Στεφανίδη και στη σελίδα 703 λέει, παραδείγματος χάρη, σχέσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας προς την Προτεσταντική, εμείς ας πούμε μας κατατάσσουμε εκεί. Εσείς το δέχεστε? Ναι, εγώ το δέχομαι. Α, ότι είστε Προτεστάτης. Έτσι, εκεί κάτω. Συγγνώμη, εμείς σας κατατάσσουμε, εσείς το δέχεστε? Εγώ το δέχομαι. Άρα λοιπόν δέχεστε ότι εκφράζει την προτεσταντική θεολογία. Θα το συζητήσω. Όχι. Μια στιγμή. Ή δέχεστε ή δεν δέχεστε. Μια στιγμή. Συγγνώμη, να δεσμευόμεθα. Μια στιγμή. Εγώ σας είπα τι αστάζομαι. Όποιος δέχεται όλο το Ευαγγέλιο είναι αδελφός αναγεννημένος του Χριστού και ανήκει στην Εκκλησία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα φύγαμε όμως από το θέμα. Μην κάνουμε λογοπαίγνη. Εγώ ήρθα σαν εκπρόσωπος Ορθόδοξος. Ναι. Ο κύριος Σωτηρόπουλος ήρθε σαν θεολόγος Ορθόδοξος. Ναι. Εάν αρχίσει και μετά λέει, ναι, μεν υπερασπίζω τις Ορθόδοξες, αλλά δεν είμαι Ορθόδοξος, κάπου εδώ είναι μια αντίφαση. Εμείς σας είπαμε ότι είμαστε της Εκκλησίας Πεντηκοστής, έτσι. Η οποία Εκκλησία Πεντηκοστής, όπως είπαμε. Από τη στιγμή που δέχεστε ότι αναφέρεται η ιστορία του Στεφανίδη στους Προτεστάντες και εσείς είστε. Συνέχεια των Προτεσταντών, δέχεστε και τη δογματική δασκαλία. Εσείς έχετε αμφιβολία ότι η Εκκλησία της Πεντηκοστής ανήκει στους διαμαρτυρωμένους? Εγώ δεν έχω αμφιβολίες για τίποτα. Λοιπόν, έχω άρα για τι να πάμε τώρα. Εμένα με ενδιαφέρει. Μην πάμε, ναι. Πάμε σε θέματα τώρα τα οποία. Διαβάσει ο κύριος Δούκος. Λέει εδώ, στην Ανατολή καταρχάς δεν ήσαν επακριβώς γνωστή η ιδέα των Προτεσταντών. Γι' αυτό ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, Ιωάσαφ, ο Β' Με ειδοποιούν πριν περάσουμε στις διαφημίσεις και να συνεχίσουμε. Κάτι σκέψη. Ναι. Λοιπόν, είμαστε και πάλι μαζί. Είναι σίγουρο ότι υπάρχουν. Λοιπόν, ισχυριστείτε το επιχείρημα αυτό που θέλετε για να μπορείς να απαντήσεις γενικότερα. Λοιπόν, εδώ στην εκκλησιαστική ιστορία του Στεφανίδη, στη σελίδα 703, λέει ότι ο Πατριάρχης Ορθόδοξος Κωνσταντινούπολεως Ιωάσαφ Β'
έστειλε στη Βιρεβέλγη τον διάκονον αυτού Δημήτριον Μισό για να φέρει ακριβέστερες πληροφορίες για την εκκλησία των διαμαρτυρωμένων. Αυτός επέστρεψε και έφερε προς τον Πατριάρχη επιστολή του Μελάνθωνος το 1559, ότι έφερε και ελληνική μετάφραση στις αυγουστές ομολογίες στην Αυγή Εικασία. Το σπουδαιότερο περιεχόμενο της επιστολής του Μελάνθωνος είναι το επόμενο. Ο Μελάνθων χαρακτηρίζει τις δύο εκκλησίες. Αλλά γιατί να λέμε για το Μελάνθωνα, αφού σήμερα... Συνεχίστε παρακαλώ. Θα συνεχίσω. Λοιπόν, σήμερα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών είναι και η δική μας εκκλησία. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Αν δεν είμαστε εκκλησία και δεν την παραδέχεται και σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, έπρεπε εσείς δεν είστε εκκλησία. Δεν έπρεπε να είστε στο Παγκόσμιο. Συνεχίστε παρακαλώ και θα απαντήσουμε σε όλα αυτά. Ο Μελάνχων χαρακτηρίζει και τις δύο εκκλησίες, την Ορθόδοξο και την Προτεσταντική. Κατεχόμενος υποθλίψεως για τη δεινή θέση της Ανατολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθοδόξου, αισθάνθηκε παρηγοριά μαθών παρά του μισού την διάσωση αυτής, της Προτεσταντικής. Ομοία προς τη σωτηρία των εν καμίνο τριών παιδων της Παλαιάς Διαθήκης. Οι αδελφοί μας είναι αυτοί. Ευχαρίστησε τον Θεό διότι διέσωσε την Εκκλησία η οποία ορθώς τιμά και επικαλείται τον Ιησούν Χριστόν και ευχήθηκε πάντοτε και παντού να υφίστανται τη αυτή Εκκλησία. Τι θέλετε να πείτε από αυτό κύριε Ρούσο, αυτό διαβάσατε. Που με, αυτό που με ρώτησε ο κύριος... Πέστε τον παιδικά σας λόγια, τι θέλετε να πείτε με αυτό που διαβάσατε. Με αυτό αποδεικνύεται ότι η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται, όπως και η Ορθόδοξη εδώ, ο Πατριάρχης ο ίδιος το παραδέχεται, από εκείνους οι οποίοι δέχονται το Χριστό σαν σωτήρα και λυτρωτή, αναγεννιόνται και ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δέχονται τα δόγματα του Ευαγγελίου. Δεν λέει τέτοιο πράγμα εκεί μέσα που διαβάσατε. Αυτό το κρίνουν οι άνθρωποι. Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Λοιπόν, ακούστε, μιλήσατε για εκκλησίες σε πληθυντικό αριθμό. Έτσι γράφει, δεν το διάβασα, δεν μίλησα. Λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχουν σήμερα χιλιάδες ομολογίες που όλες ονομάζονται εκκλησίες. Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ρωμαιοκαθολική, η Παπική Εκκλησία και χιλιάδες προτεσταντικές εκκλησίες. Μία από αυτές είναι και η Εκκλησία των Πεντηκοστιανών στην οποία ανήκετε. Αφήνω τις χιλιάδες αυτές εκκλησίες και παίρνω δύο μόνο εκκλησίες. Και σας ερωτώ, καθαρά και εξάστερα πράγματα. Εάν δύο εκκλησίες έχουν έστω μία διαφορά σε δόγμα πίστεως. Η μία εκκλησία λέει η Θεία Κοινωνία είναι μυστήριο, είναι σώμα και αίμα Χριστού, άλλο φαίνεται και άλλο είναι. Στον Ιορδάνη φαινόταν περιστέρι, αλλά δεν ήταν περιστέρι, ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Στο Σινά φαινόταν φωτιά, αλλά δεν ήταν φωτιά, αν ήταν φωτιά θα κεγόταν η βάτος, ήταν η Θεότης. Λοιπόν, η μία εκκλησία λέει η Θεία Ευχαριστία είναι πραγματικό μυστήριο, σώμα και αίμα Χριστού πραγματικό. Αυτό το σώμα που σχηματίστηκε από τα αίματα της Παρθένο, που μεγάλωσε, που σταυρώθηκε, που αραστήθηκε. Αυτό το αίμα που χύθηκε στον Γολγοθά. Αυτό θα πει μυστήριο. Η άλλη εκκλησία λέει, η Θεία Ευχαριστία είναι ψωμί και κρασί, τίποτε περισσότερο. Έχουμε δύο εκκλησίες λοιπόν, η μία το λέει έτσι, η άλλη το λέει αλλιώς. Η μία λέει είναι μυστήριο η Θεία Ευχαριστία και όποιος κοινωνεί, κοινωνεί τον ίδιο τον Κύριο και λαμβάνει ζωή αιώνια. Η άλλη λέει είναι ψωμί και κρασί, απλώς συμβολική σημασία έχει και δεν παίρνει κανείς με ψωμί και κρασί ζωή αιώνια και σωτηρία αιώνια και δόξα αιώνια. Βλέπετε, έχουμε λοιπόν δύο εκκλησίες, η μία παραδέχεται τη Θεία Ευχαριστία ως μυστήριο, σώμα και αίμα Χριστού, η άλλη δεν την παραδέχεται ως μυστήριο, λέει ότι είναι ψωμί και κρασί. Είναι και οι δύο αληθινές εκκλησίες, να μου πείτε. Μόνο μια διαφορά έχουν. Σε όλα τα άλλα συμφωνούν. Στο βάπτισμα, στο χρίσμα, στην παράδοση, στην τριάδα, στη θεότητα του Χριστού, στη μυσιακή ιδιότητα του Χριστού, στους αγγέλους, στους δαίμονες, στην κόλαση, στον παράδεισο. Σε όλα τα άλλα συμφωνούν, αλλά διαφωνούν αυτές οι δύο εκκλησίες σε αυτό μόνο. Η μία λέει η Θεία Κοινωνία είναι
σώμα και αίμα Χριστού και από αυτό εξαρτάται η αιώνια ζωή. Οι άλλοι λένε ψωμί και κρασί και δεν εξαρτάται η αιώνια ζωή. Ό,τι σας ερωτώ θα απαντήσετε όμως. Είναι και οι δυο αληθινές εκκλησίες, αυτό να μου πείτε. Ακόμα 10 λεπτά, τώρα θα απαντήσω άλλα 10 λεπτά. Όχι, όχι, όχι. Μιλήσατε 15 λεπτά προηγουμένως. Όχι, όχι. Εγώ σας ερωτώ να απαντήσετε. Θα σας απαντήσει ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Ιωάσαφο Β'. Σε αυτό που ερώτησα. Σε αυτό που ρωτήσατε απαντάει. Διότι αυτός έχει υπόψη του δύο εκκλησίες. Αυτές τις δύο που λέτε. Την Ορθόδοξη και την Διαμαρτυρόμενη Εκκλησία. Για αυτές συζητάμε, δεν συζητάμε για τους μουσουλμάνους, μόνο για την πλάστη, μην με διακόπτετε. Ο Ιωάσαφ τι είναι. Πάτε, μην με παραβάλλετε τα ίδια. Δεν με αφήνετε. Ο Ιωάσαφ. Αν θέλετε να συνεχίσουμε. Θέλετε να ξαναδιαβάσετε το κείμενο. Αν θέλετε να συνεχίσουμε, θα πρέπει όπως μιλάτε εσείς, θα μιλάμε και εμείς. Ναι, αλλά δεν απαντάτε σε αυτό που σας ρωτώ. Αφού δεν απάντησα, σας ρώτησα, είναι και οι δύο αληθινές εκκλησίες. Πρέπει να με αφήσετε να μιλήσω. Αφήστε να ξεφύγει. Ο κόσμος κρύβει, κύριε. Λοιπόν, σας απαντάει ο εσείς δεν απαντάτε. Κύριε Κοτρομπέλη, εγώ ρώτησα ένα απλό ερώτημα. Είναι δεν και μπορεί να απαντήσετε. Αφήστε να απαντήσω όπως θέλει. Αφήστε να απαντήσω όπως θέλει. Δεν θέλετε να απαντήσω αυτό κάτι. Όχι, απαντήστε. Δεν θέλετε. Θέλω να απαντήσω. Αφού φέρνετε εμπόδια. Παρακαλώ. Λοιπόν, ο Πατριάρχης Ορθόδοξος Κωνσταντινούπολεως, ο Ιωάσαφ Β, δεν τα ακούσατε φαίνεται. Λέει εδώ, όταν έμαθε για την Εκκλησία των Διαμαρτυρωμένων, ευχαρίστησε τον Θεό, διότι διέσωσε την Εκκλησία. Ποια Εκκλησία των Απολεσμένων? Τη σωστή του Χριστού Εκκλησία. Εσύ το λες τη σωστή, δεν το λέει εκεί πέρα. Η οποία ορθώς τιμά και επικαλείται τον Ιησούν Χριστόν. Και ευχήθηκε ο Ορθόδοξος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πάντοτε και παντού να υφίστανται τη αυτή εκκλησία. Μάλιστα. Ακούστε λοιπόν. Δεν χρειάζεται άλλη απάντηση. Παρακαλώ. Ακούστε. Είπατε σέβεστε του συνομιλητή. Βεβαίως. Ακούστε λοιπόν κύριε Ρούς. Γιατί την εξαιρετική ιστορία που σας είπα και την πήρα και καλά κάνατε να την πάρετε. Βεβαίως. Αν είχατε λοιπόν την ειλικρίνεια, αν ανοίξουν σε άλλη σελίδα, Πατριάρχης είναι οικονομάχος. Άλλος έχει ασπαστεί του ευσεβισμού ή μέσα από τον ορθολογιστικό, από την ορθολογιστική θεολογία ή την κριτική θεολογία απόψεις. Το πνεύμα της Εκκλησίας. Και τότε είναι Ορθόδοξη Εκκλησία. Με επιτρέπετε να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Συγγνώμη. Αν έχετε καλοσύνη, έτσι. Θα σας, ναι. Άρα λοιπόν, πέρα από κριτική θεολογία, ορθολογιστική θεολογία, που ασκεί ο καθένας, δεν εκφράζει το πρόσωπο το πνεύμα της Εκκλησίας, αλλά η παράδοση και οι οικουμενικές αποφάσεις. Πολύ σωστά είπατε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ακούστε με. Παρακαλώ, κάνετε κάποιες ερωτήσεις, πρέπει να απαντήσετε σοβαρές απαντήσεις, αν θέλετε. Είπατε ότι μετέχει του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών. Βεβαίως και μετέχει. Αλλά αυτοί οι οποίοι μετέχουν, δεν μετέχουν με την συνείδηση και τη γνώση ολόκληρου του Ορθόδοξου Πληρώματος της Εκκλησίας, αλλά μεμονωμένα, αποσπασματικά και πραξικοματικά. Αυτό είναι ενάντια και στην παράδοση και στα δόγματα της Εκκλησίας. Διότι το δόγμα της Εκκλησίας δεν δέχεται ότι υπάρχουν πολλές εκκλησίες, ανεξάρτητα όπως και εγώ πολλές φορές έχω καταγγείλει από αυτή την εκπομπή, υπάρχει και οικουμενιστική εγκύκλιος. Προσέξτε τώρα. Όμως, κάνατε ένα τραγικό λάθος, κύριε Ρούς. Ακούστε. Προσπαθήσατε μέσω αυτό να πείτε ότι από κάποιο μεμονωμένο Πατριάρχη αναγνωρίζει δύο εκκλησίες, που δεν θα διαφωνήσω ότι και έτσι μπορεί να είναι ο μεμονωμένος Πατριάρχης, και να δεχτείτε κι εσείς ότι περιλαμβάνεται στις προτεσταντικές εκκλησίες, στην προτεσταντική εκκλησία ή παρακλάδι ή συνέχεια της προτεσταντικής. Εδώ όμως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, κύριε Ρούσο, κάτι πολύ απλό. Και ο Καλβίνος και ο Σβίγλιος και ο Λούθερος, προτεστάτε και διαμαρτυρόμενοι, ήταν μοναχοί. Δεχόντουσαν την γεωσύνη, δεχόντουσαν τον μοναχισμό. Εσείς, ακόμα και αν δεχθείτε ότι, και αυτό σας ρώτησα, έχετε προτεσταντική συνοχή, αν δεχθείτε, πέρα ότι θα κληθείτε για να πείτε πώς πραγματικά και να τεκμηρώσετε έχετε αποστολική διαδοχή από αυτού, από του προτεστάτε δηλαδή, εντούτοι σε αυτοί δέχονται την γεωσύνη. Ανεξάρτητα αν στη σημερινή μορφή δεν τη δέχονται σήμερα, μετά από την όλη εξέλιξη. Εσείς, όπως είχατε δεχτεί και την προηγούμενη φορά, δεν δέχεστε την ιεροσύνη. Νομίζω και το επαναλαμβάνετε. Ο Λούθυρος όμως και ο Καλβίνος και ο Σβίγκλος ήταν και στη Βιτεβέργη, μάλιστα στην Ελβετία, ήταν μοναχοί. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, για να ξαναεπαναλάβουμε πάλι. Ότι σε αυτό θέλω να απαντήσω. Θα απαντήσω εγώ. Σε αυτό και μετά. Όχι, θα απαντήσω σε αυτό που σας είπα γιατί το αφήσατε να νοηθεί ότι ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, οποιοδήποτε και είναι αυτό. Όχι μόνο ένα, θα σα βρω κι άλλου μέσα εδώ. Μα ακούστε με, αφού διαβάσετε. Σα παρακαλώ να ολοκληρώσω. Αφού διαβάσετε λοιπόν την εκκλησιαστική ιστορία, θα δείτε ένα πράγμα. Ότι από την αρχή τη Εκκλησία μέχρι και σήμερα υπήρχαν ρεύματα, σχίσματα,
αιρέσεις. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Βεβαίως. Λοιπόν, και τι έγινε. Τώρα τα λέτε σωστά. Γιατί προηγουμένως λέγατε ότι εμείς έχουμε αιρέσεις και σχέσεις. Όχι, αυτοί όμως οι οποίοι έγιναν αιρετικοί απεκόπησαν. Απεκόπησαν. Ήρθαν οι καταδικάστηκαν, κατακρίθηκαν, θεωρήθηκαν αιρετικοί, όχι πλέον. Όχι όλοι. Θα σας πω έναν που ήταν. Παρακαλώ να ολοκληρώσω και μετά. Σημειώστε. Λοιπόν, και γι' αυτό και εμείς λέμε ότι η Ιερά Παράδοση και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων είναι εκείνες που ορίζουν το πλήρωμα και αυτόν ο οποίος αυτοτομεί το λόγο της αληθείας και όχι με μονομενή έξω. Γιατί και εγώ είμαι Ορθόδοξος. Και σήμερα βγαίνω στο γυαλί και λέω ότι η Παναγία είναι Θεός. Το ότι είμαι Ορθόδοξος μπορώ να εκφράζω μια Ορθόδοξη νεωτερίστικη αντίληψη και προσέγγιση περί της Παναγίας μας. Καταλάβατε. Δεν μπορεί λοιπόν να το επιχείρημά σας, συγγνώμη, δεν στοιχειοθετεί ότι ο μεμονωμένος άνθρωπος εκφράζει το πνεύμα της Εκκλησίας. Και αυτό το λέει ολόκληρη η ιστορία. Θα σας απαντήσω πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε, πρώτα εμένα με ρωτήσετε τη δική μου γνώμη. Πώς βλέπω εγώ την Εκκλησία του Χριστού. Μάλιστα. Και πώς τη βλέπει η Εκκλησία της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία της Πεντηκοστής, όπως σας είπα, βλέπει, γι' αυτό το χρησιμοποίησα αυτό το παράδειγμα, βλέπει ότι η Εκκλησία του Χριστού αποτελείται από τους αναγεννημένους οι οποίοι πιστεύουν στον Χριστό και οι οποίοι μπορεί οργανικά να είναι στην Ορθόδοξη, στην Καθολική ή στην διαμαρτυρόμενη Εκκλησία. Αυτό για να το ισχυροποιήσω, επικαλέστηκα αυτό που μου είπατε εσείς να πάω να ψάξω και να μελετήσω την εκκλησιαστική ιστορία του Στεφανίδη. Έρχεται και υπάρχουν μάλιστα και πατριάρχες άλλοι, τους οποίους. Και αντίχριστοι. Οι οποίοι, όχι όπως είπε ο κ. Σωτηρόπουλος, μπορεί με να τους έβγαλε για ένα διάστημα, μετά πέθαναν σαν πατριάρχες. Οι οποίοι ήταν αναγεννημένοι, χριστιανοί δηλαδή, οι οποίοι ήταν πατριάρχοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν προτεσταντικές. Και αντίχριστες, λοιπόν, ακόμα. Τώρα αυτό που είπατε ότι κάποιος τυχαίος ή ότι κάποιος μεμονωμένος έβαλε την Ορθόδοξη Εκκλησία στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών δεν στέκει. Διότι, σας παρακαλώ, τι παρακαλώ, να ακούσω. Τι λέτε να δηλαδή ακούσω. Τώρα ναι, ότι ολόκληρη Ορθόδοξη Εκκλησία. Ναι. Δες το μια κοινή απόφαση, μια οικουμενική. Μια στιγμή. Πήγε στο Συμβούλιο Εκκλησιών από έναν άνθρωπο. Βεβαίως. Εδώ είναι ολόκληρη η Εκκλησία. Κύριε Κοντρομπέλη. Βεβαίως. Όσον αφορά για το τρίτο τελευταίο θέμα που είπατε, για το μοναχισμό, μισό λεπτό. Δεν θα πάμε στο μοναχισμό. Εγώ θα σηκωθώ να φύγω. Μα δεν πήγατε όταν τον είπε. Εάν πλατιάζετε, διότι. Δηλαδή όταν είπε ο κύριος Κοντρομπέλης για το μοναχισμό, δεν φεύγατε. Τώρα που πάω να το απαντήσω. Μας παρακολουθούν τόσοι τηλεθεατές και φύγατε από το θέμα. Σας παρακαλώ. Ήδη αψεύστε μου, κύριε Κοντρομπέλη, σας είπα ότι... Όταν πλατιάσετε εσείς, ο κύριος Σωτηρόπουλος δεν φεύγει. Πάω να σας απαντήσω και φεύγει, λέει. Λοιπόν, δεν θέλετε να φεύγει. Συγγνώμη. Θα σας παρακαλώ να σταματήσετε. Και εσείς θα σταματήσετε. Μιλήσατε περισσότερο από όλους μας. Όχι. Λοιπόν, μιλήσατε περισσότερο από όλους. Είναι γεγονός αυτό. Λοιπόν, εδώ ακούστε. Δεν θα θυγεί ο εγωισμός σας, εάν πω ότι δεν ξέρετε να διαβάσετε. Αυτά δεν τα λέει ο Πατριάρχης Ιωάσαφ, ο Ορθόδοξος Πατριάρχης, τα λέει ο Μελάνθον, ο Προτεστάτης. Αυτά που διαβάσατε. Ναι. Να ξέρετε να διαβάσετε. Κοιτάξτε, σωστά. Αυτά τα λέτε εσείς. Συγγνώμη, εσείς δεν ξέρετε να διαβάσετε. Ορίστε, κύριε. Να διάβασα και ορίστε. Παρακολουθούσε το τι. Ορίστε, σας παρακαλώ. Ορίστε, διαβάζω πάλι. Όχι, ένα λεπτό. Ο Μελάνθον, ορίστε. Ο Μελάνθον. Ο Μελάνθον δεν είναι ο Ιωάσαφ. Εδώ όμως τι λέει. Προσέξτε, ο Μελάνθον χαρακτηρίζει τα δύο εκκλησίες. Την Ορθόδοξον και την Προτεσταντικήν. Κατεχόμενος υποθλίψος δια την δεινή θέση της Ανατολικής Εκκλησίας, γιατί ήμασταν κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Ισθάνθη παρηγορίαν ο Μελάνθον, μαθών παρά του μισού την διάσωση της Ανατολικής Εκκλησίας, ομοίαν προς τη σωτηρία των εν καμίνω τριών παιδων της Παλαιάς Διαθήκης. Ευχαρίστησε τον Θεόν ο Μελάνθον, διότι διάσωσε την Εκκλησία, την Ανατολική έτσι, η οποία ορθώς τιμά και επικαλείται τον Ιησού Χριστόν και ευχήθη ο Μελάνθον πάντοτε και παντού να εφίστανται τη αυτή Εκκλησία. Αυτά λοιπόν τα λέει ο Μελάνθον. Διαβάσατε το μισό. Να μάθετε να διαβάσετε. Αυτό διαβάσατε κι εσείς. Διαβάσατε το μισό. Αυτό διαβάσατε κι εσείς, να είστε τίμιο συζητητή. Προσέξτε. Το Μελάνθον ποιος τον είχε στείλει. Από τον Μελάνθωνα. Ποιος τον είχε στείλει. Ο Ιωάσαφ, αλλά ο Ιωάσαφ. Τα λόγια ήταν, είναι το... Ήταν πατριάρχης. Ποιος. Τον έστειλε ο πατριάρχης για αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά τα λόγια αυτά όμως. Ωραία. Και τις γνώμες αυτές. Έλα εδώ. Ο πατριάρχης. Τις εκφράζει σας... ο Μελάνθων, όχι ο Ιωάσαφ. Σας παρακαλώ.
Εγώ το διάβασα, δεν το έχω. Άσετε ταπείνωση να παραδέχεστε πράγματα που είναι καθαρό φιλολογικά. Συγγνώμη, δηλαδή δεν είναι. Φιλολογικά. Όταν πάω εγώ ένα εκπρόσωπο. Είπα το πατριάρχη. Αυτά δεν είναι λόγια. Να μιλήσω, εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου. Μας λέτε ότι δεν ξέρετε να διαβάσετε. Δεν υπάρχει κρύψα να διαβάσετε. Δεν σα προσβάλλουμε. Δεν σα προσβάλλουμε. Δεν σα προσβάλλουμε. Δεν σα προσβάλλουμε. Εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου. Μπορώ να πω. Πάλι τα ίδια αρχίσαμε όπως την άλλη φορά. Δεν μίλησα καθόλου και συνεχίζει. Εάν σας παραχωρήσει τον χρόνο σας, αν παραχωρήσει τον χρόνο, ο κύριος μου λέει, δεν θα διαβάσω στην αρχή από εδώ. Να απαντήσω. Θα παρακολουθήσατε από εκεί. Τα εξήγησα. Δεν τα εξήγησα. Εγώ τα διάβασα όπως. Να, αυτό το λέει. Στην Ανατολή καταρχάς δεν ήσαν επακριβώς γνωστή ιδέα των Προτεσταντών. Γι' αυτό ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ή ο Άσαφ ο Φιλστάτς. Από το μυαλό μου το. Ναι, αλλά δεν μιλάει ο Πατριάρχης που είπατε προηγουμένως. Εγώ στην αρχή διάβασα. Έτσι. Ο κύριος φαίνεται δεν με παρακολουθεί. Και για αυτό παρακολουθώ, κύριε Ρούσο. Και συνεχίζει. Μην πάλι να ξεφύγεις και να δικαιολογηθείς. Μας διάβασες λόγια του Μελάνθωνος και απόψεις του Μελάνθωνος ως του Ιωάσαφ του Ορθοδόξου. Είπατε, Πατριάρχη. Εγώ τα διάβασα όπως τα έλεγε εδώ. Ναι, αλλά εξήγησα την αρχή. Αλλά δεν τα κατάλαβες πώς ποιος τον έστειλε. Εγώ δεν το έρμηνευσα. Άραγε λέει ποιος τον έστειλε. Ποιος τον έστειλε. Τον έστειλε... Ο Πατριάρχης. Ναι, τον έστειλε για δεν έστειλε τον Μελάνθωνο Πατριάρχης. Έστειλε τον Μισό και πληροφορίες από τον Μελάνθωνο. Δεν το θέλετε γι' αυτό. Να σας το εξηγήσω πάλι. Όχι, το κατάλαβα τι θέλετε να πω. Έστειλε τον Μισό, τον Μιμιήψιλο, ποιος τον έστειλε. Ο Ιωάσαφ. Ποιος, τι ήταν ο Ιωάσαφ. Πατριάρχης. Γιατί τον έστειλε. Τον έστειλε να πάρει πληροφορίες για τους Προτεστάντες. Και απαντάει τώρα εκ μέρους των Προτεσταντών ο Μελάνθωνος. Απαντάει έτσι λέει εκ μέρους των Προτεσταντών. Μάλιστα, εσείς το διαστρέφετε. Δεν το απαντάει. Το διεπίστωσε ο ίδιος. Ο Μελάνθων. Χαρακτηρίζει λέει. Ο Μελάνθων. Χαρακτηρίζει. Πώς απαντάει αυτός. Τα δύο ετήσιας. Να το. Ο Μελάνθων χαρακτηρίζει. Τα δύο. Και αυτός απαντάει. Δεν απαντάει άλλο. Χαρακτηρίζει. Υποκείμενο. Ωραία. Την Ορθόδοξο και την Προτεσταντική. Την Ορθόδοξο. Κατεχόμενος ο Μελάνθων. Υποθλίψος. Δια την δινή θέση της Ανατολικής ναι. Εκκλησίας, ωραία. Της Ορθοδόξου, ναι. Ιστάνθη παρηγορία, μαθών παρά του μισού του απεσταλμένου του Ιωάσαφ, την διάσωση αυτής της Ανατολικής Εκκλησίας. Ομοίαν προς την σωτηρία των εγκαμήνων θεών παιδών της Παλαιάς. Υφθαρίστησε τον Θεό, ο Μελάνθων, ναι. όχι ο Ιωάσαφ, διότι διέσωσε την Εκκλησία ο Θεός, η οποία Εκκλησία η Ορθόδοξος, ναι. Ορθώς τιμά και επικαλεί τον Ιησού Χριστό. Για διαβάστε παρακαλώ. Για διαβάστε. Και υφχήθη ο Μελάνθων. Ναι. Πάντοτε και παντού να υφίστανται τη αυτή εκκλησία. Ο Μελάνθων. Και παρακάτω τι λέει. Τα παρακάτω. Βεβαίω ότι οι Προτεστάντες τήρησαν ο την. Ο Μελάνθων επίσης βεβαίωσε ότι οι Προτεστάντες τήρησαν την Αγία Γραφή. Λοιπόν, δεν τα συνόδους και τα Έλληνες πατέρες εκκλησίας. Έχει δίκιο. Συγγνώμη, κύριε Ρούσο. Να έχεις την ταπείνωση να παραδειχθείς. Είναι φιλόλογος και έχει μια ευκαιρία που δεν την έχετε εσείς. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Έτσι και την άλλη φορά. Όχι, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, γιατί εδώ πέρα εγώ στην αρχή το διάβασα όπως είναι, χωρίς να το εξηγήσω. Μετά, το εξήγησε. Μετά ο Ιωάσαφ λέει αυτά τα πράγματα. Μπορεί να κάνετε λάθος. Δεν έχει σημασία. Δεν είμαι στις καταλογίες του δώρο. Εγώ διάβασα όπως το λέει μέσα. Ο Πατριάρχης τον έστειλε ορθό. Καταλάβατε λάθος. Και πήρε την απάντηση. Εγώ δεν κατάλαβα καθόλου λάθος. Την απάντηση όμως. Αυτά τα εγκολπώθηκε ο Πατριάρχης. Την απάντηση του Μελάνθωνος την παρουσιάσατε. Από το θέμα. Μια ηρεμία. Μια ηρεμία. Τώρα ερχόμεθα σε αυτό που τονίσατε ήδη, κύριε Κοντρομπέλη. Αυτά τα είπε ο Μελάνθων. Εσείς δεν διαβάσατε καλά, δεν προσέξατε, δεν ξέρω πώς. Και είπατε τα παρουσιάσατε. Δεν τα διάβασα, δηλαδή αλλιώς τα διαβάσατε σωστά, αλλά δεν τα αντιληφθήκατε σωστά. Είδατε τι λέει η γραφή. Άραγε γινώσχες, αναγινώσχες. Χρειάζεται και λίγη. Και τα εξηγήσατε εσείς. Χρειάζεται να ξέρει κανείς και συντακτικό και γραμματική και υποκείμενο και αντικείμενο και κατηγορούμενο. Αυτά τα είπατε και την άλλη. Ναι, διότι λέει ο Απόστολος, υπάρχουν δυσνόητα τα οποία οι αμαθείς διαστρεβλώνουν, καταλήγουν σε αιρέσεις και χάνονται. Ο Απόστολος τα λέει αυτά τώρα. Τώρα όμως ερχόμαι στο άλλο. Και αν ακόμη, όχι ο Μελάνθων ο Προτεστάντης, ο μετερεθμιστής, αλλά εάν ακόμη Ορθόδοξος Πατριάρχης έλεγε πράγματα απαράδεκτα, ναι. δεν σημαίνει ότι αυτά εκφράζουν την Ορθοδοξία. Παρουσιάζεται είναι πολύ, Πατριάρχης. Ας είναι Πατριάρχης. Ακούστε, ο Καϊάφας αρχιερεύς ήταν. Αλλά ήταν άπιστος. Δεν παραδεχόταν τον Χριστό ως Χριστό, ως Μεσσία. Λοιπόν, τότε... αυτό είναι δική σας λογική. Εσείς το λέτε. Λοιπόν, υπάρχουν κεφαλές καλές και κεφαλές κακές.
Λοιπόν, η Ορθοδοξία δεν είναι τι λέει ο Α ή Β Πατριάρχης, ή τι λέει ο Σεραφείμ, ή τι λέει ο Νικόδημος, ή τι λέει ο Σωτηρόπουλος, ή τι λέει ο Κουτρουμπέλης. Ορθοδοξία είναι τι διδάσκει επισήμως η Εκκλησία και σταθερά επί 20 αιώνες, και αυτά διδάσκονται μέσα στα δογματικά βιβλία της Εκκλησίας. Αύριο μπορεί και εγώ να παρουσιαστώ και να πω βλακίες. Δεν έπαιρνε ότι εγώ ανήκω στην Ορθόδοξη Εκκλησία και είπα μερικές βλακίες ότι αυτά είναι στοιχεία της Ορθόδοξης. Λάθος, υπάρχει βάση. Η βάση είναι η σταθερή, διδασκαλία. Η βάση είναι η σταθερή διδασκαλία που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι επί 20 μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχουν σύνοδοι να μικροϊνιά την άλλη. Μην με διακόπτες. Μα μιλάτε 10 λεπτά, 15 συνέχεια που θα βάλουμε. Θα βάλουμε χρόνο. Θα βάλουμε χρόνο. Καλύτερα. Λοιπόν, κάθε 5 λεπτά θα διακόπτω, είτε ολοκληρώσει είτε δεν ολοκληρώσει κάποιος, για να είμαστε τίμοι. Και έτσι να μην υπάρχει παράπονο από κανένα. Έχουν γίνει χιλιάδες σύνοδοι, αναγνωρίστηκαν από την Εκκλησία. Ήταν μία αντίθετη από την άλλη. Βεβαίως. Άρα πού είναι η συνέχεια. Απαντήσω. Θα ακούσεις, θα απαντήσω, αλλά θα ακούσεις. Χιλιάδες σύνοδοι έγινε. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, περάσουμε τις διαφημίσεις πρώτα και μετά συνεχίσουμε. Λοιπόν, θα βάλω χρόνο των επιχειρημάτων από την κάθε πλευρά. Θα ήθελα να βάλω ένα περιορισμένο χρόνο ερώτησης και απάντησης για να διατηρηθεί και η τάξη τους, ώστε να μην υπάρχουν παράπονα αφότερα ότι αδικήθησαν. Απ' την άλλη, θα δεχθώ ότι από οποιαδήποτε πλευρά, είτε από εμάς είτε από εσάς, από τη στιγμή που υπερβαίνουμε τα λεπτά και κολυσιεργούμε, ότι υπάρχει αδυναμία απάντησης. Άρα λοιπόν, οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι σύντομες. Τώρα, αν κάποια στιγμή χρειαστούν και 5 λεπτά για ένα πολύ δύσκολο θέμα, εντάξει, αυτό είναι κατανοητό, θα φανεί κιόλας άλλωστε. Αλλά από τη στιγμή που γίνεται ερώτηση και απαντάμε με τελείως διαφορετικό τρόπο από την ερώτηση, κάπου πιστεύω και εκτιθόμεθα στον κόσμο, μας ακούει, διότι δείχνουμε την αδυναμία μας. Αλλά παράλληλα, έτσι δημιουργούμε μια ένταση μεταξύ μας, η οποία πιστεύω είναι περιττή, διότι το πρόβλημα είναι άλλο. Σίγουρα διαφωνούμε, το ξαναείπαμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλε, εν συντομία, ολοκληρώστε τη σκέψη σας και μετά να απαντήσει εν συντομία ο κύριος Ρούσος. Διαβάσατε ένα κείμενο σύμφωνα με το οποίο η Εκκλησία της Πεντηκοστής ιδρύθηκε, αυτό είναι το ρήμα που χρησιμοποιείται, το 1927. Μάλιστα. Το ρήμα ιδρύθηκε σημαίνει ότι τότε άρχισε, το 1927. Εκτός και αν δεν ξέρω να διατυπώσουν και τις εκκλησίες τους. Ιδρύθηκε το 1927. Ένα πράγμα αρχίζει τότε που ιδρύεται. Η αληθινή εκκλησία ιδρύθηκε τον πρώτο αιώνα. Ιδρύθηκε την Αποστολική εποχή. Των Πεντηκοστιανών η εκκλησία ιδρύθηκε το 1927, άρα δεν είναι η αληθινή εκκλησία. Στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην δεν Ελλάδα. Είναι η αληθινή εκκλησία. Η αληθινή είναι αυτή που ιδρύθηκε την Αποστολική εποχή. Της αποκατάστασης αλήθειας. Στην Αμερική είχε ιδρυθεί το 1907. Το 1907, άλλη αυτή. Λοιπόν, είπε ο κύριος Ρούσος ότι υπάρχουν 500.000 πεντηκοστιανοί. 500 εκατομμύρια. Και το εντρίπτυπο. 500, ναι, όχι 500, 500 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια. Μέσα σε αυτά τα 500 εκατομμύρια, απλώς θέτω το ερώτημα να απαντήσετε μονολεκτικά. Εγώ σε τρόπο σου περιλαμβάνομαι, ναι ή όχι. Αυτό μόνο θέλω. Εσείς το ξέρετε. Σας απαντώ. Ενδέχεται και να περιλαμβάνομαι. Ενδέχεται. Βλέπετε τι λέει. Ότι ενδέχεται και να περιλαμβάνομαι μέσα στα 500 εκατομμύρια. Σας λέω ότι δεν είμαι 500 άλλος, δεν περιλαμβάνομαι. Αυτό που λοιπόν, το λέτε δεν περιλαμβάνεστε. Όχι, δεν περιλαμβάνω, ασφαλώς. Εσείς όμως έχετε τη θεωρία ότι δυνατόν να περιλαμβάνομαι κι εγώ. Όχι, αποκλείεται αυτό. Σας είπα ότι εσείς το ξέρετε. Μιλήσατε για το, για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Εκκλησιών. Να απαντήσω. Ναι, όχι. Το δείξατε εσείς και διενοηγότερα. Όχι, ερώτηση απάντηση. Και στον τρόπο μισό. Να με πριν, έχετε κάτι να πείτε στο πρώτο ερώτηση. Έχω να πω. Έχω να πω. Και σε ποιο θέμα. Το κείμενο που διαβάσατε ήταν πεντηκοστιανό. Είναι από, από τα χαρτιά που κατέθεσαν. Όχι εδώ, αυτό το βιβλίο που διαβάσατε. Ποιο τι βιβλίο είναι. Είναι πεντηκοστιανό. Όχι, δεν είναι πεντηκοστιανό. Ο κύριος Θεοτερόπουλος είπε ότι η λέξη ιδρύθηκε, ότι εμείς το λέμε ιδρύθηκε. Ναι, το λέτε εσείς. Εκεί, στο κείμενο αυτό, εμείς το λέμε. Ναι, το λέτε εσείς στην αίτηση. Μισό, το λέτε στην αίτηση που κάνατε στο Υπουργείο Παιδείας και της Κεφάλαιας. Σε αυτό το κείμενο εκεί είναι ορθόδοξο βιβλίο αυτό. Είναι ορθόδοξο βιβλίο. Είναι εναντίον μας. Εναντίον σας βέβαια. Ο κύριος Σωτηρόπουλος είπε ότι εκτός δεν ξέρουμε τι λέμε.
Ναι. Εμείς δεν το λέμε αυτό. Στην αίτηση. Το λέτε εσείς. Άρα δεν είπα την αίτηση. Το κείμενο διαβάσατε. Ναι. Το κείμενο που διάβασα. Το κείμενο στηρίζεται στην αίτηση. Γιατί είπατε ότι είστε και φιλόλογος. Κάνατε αίτηση να ιδρυθεί. Πάλι το ίδιο ακριβώς. Δεν με αφήνετε να απαντήσω. Διότι κάθισε 5 λεπτά μίλησε. Τώρα αφήστε με να απαντήσω. Λοιπόν, ιδρύθηκε το λέει κείμενο που είναι εχθρικό εναντίον μας. Αληθινό. Ο κύριος, αν είναι αληθινό, αυτό μπορεί να το εξετάσει. Είναι ένα κείμενο εχθρικό εναντίον της Εκκλησίας Πεντηκοστής. Ο κύριος Σωτηρόπουλος είπε ότι αυτό το κείμενο το λέμε εμείς. Το διορθώνω αυτό. Δεν λέω ότι το είπε επίτηδες, όπως είπε ένα προηγουμένο. Λοιπόν, δεύτερο. Όχι, έχω να παρατηρήσω πάνω σε αυτό. Ναι, όταν τελειώσω. Να έχω παρατηρήσω. Όταν τελειώσω. Μα θα πάει σε άλλο θέμα. Όχι, σε αυτό. Εδώ κρατάω χρόνο. Συνεπώς, όπως σας είπα, κάθε μας η Εκκλησία της Πεντηκοστής ξεκίνησε από την ημέρα της Πεντηκοστής, την ημέρα, τη 50 μέρες μετά την Ανάσταση. Μισό λεπτό. Κύριε Ρούσο, αφού λοιπόν αυτό δεν το δέχεστε, υπάρχουν τα πρακτικά και τα χαρτιά, τα οποία βεβαιώνουν του λόγου του αληθές, πρώτον, και δεύτερον, σε αντικατάσταση αυτού και σε διάψευση αυτού, θα πρέπει να μου πείτε ιστορικά, είτε μέσα από βιβλίο, πώς εσείς, στον ελλαδικό χώρο, γιατί μίλησε για τον ελλαδικό χώρο, μπορείτε να αποδείξετε στον ελληνικό λαό που μας ακούει ότι έχετε αποστολική διαδοχή και ιστορική διαδοχή. Αυτό είναι το θέμα μας ολόκληρο και σας παρακαλώ να το αρχίσουμε επίσημα αν θέλετε από τώρα. Ναι, συντομία όμως. Δύο λεφτά όμως, δεν θέλω να μείνει κενό όμως. Να πρέπει κάποιοι να πείτε. Δεν μου λέτε. Όταν σας ρώτησα αν είμαι εγώ στα 500 εκατομμύρια των πεντηκοστιανών, των αναγεννημένων, είπατε ενδέχεται ή μπορείτε να μην είναι. Εγώ το ξέρω. Αφού το ξέρω εγώ και δεν το ξέρετε εσείς, από πού είσαι βγάλει το συμπέρασμα ότι έχετε 500.000, ναι. 500 εκατομμύρια αναγεννημένους πεντηκοστιανούς. Να σας πω πώς. Πού στηριχθήκατε. Ναι, ναι. Ωραία, είναι μια, ο Χριστός είναι ξέρει σωστή, τις καρδιές και τα έργα των ανθρώπων. Μια σωστή ερώτηση, αλλά όπως ξέρετε υπάρχουν στατιστικές και στη Ορθόδοξη Εκκλησία βγάζει στατιστικές και λέει ότι είναι η Ελλάδα 10 εκατομμύρια Ορθόδοξη. Μια στιγμή να απαντήσω. Ναι. Ναι, αλλά βάλετε και εμάς μέσα στους Ορθόδοξους για να κάνετε τα 500 εκατομμύρια. Εσείς κάνατε μια προσωπική ερώτηση. Εσείς είπατε ενδέχεται να είστε κι εσείς. Με ρωτήσατε εσείς και σας απήντησα. Και είπατε ενδέχεται να είμαι κι εγώ. Δεν κάνω λογοπαίγνιο. Εσείς κάνετε λογοπαίγνιο τώρα. Δεν κάνω λογοπαίγνιο. Λοιπόν, σας λέγω λοιπόν ότι σήμερα υπάρχουν μέλη γραμμένα μέσα στις εκκλησίες της Πεντηκοστής, υπάρχουν στατιστικές. Εγώ δεν είμαι γραμμένος. Ωραία. Άμα δεν είσαι γραμμένος, δεν είσαι γραμμένος. Κύριε Σωτηρόπουλος, δεν καταλαβαίνω το σχετικό της ερώτησης. Σας είπε το εξής, ότι μέσα στα μέλη που είναι στους χώρους της εκκλησίας Πεντηκοστής εγγραμμένοι, εσείς έχετε προσθέσει και αυτούς που δέχεστε ότι είναι αναγεννημένοι, ασύνες σε οτιδήποτε δόγμα. Βάσει της πεποιθήσεως ότι αναγεννημένοι είναι και σε όλες τις άλλες εκκλησίες. Ακόμα και στην παπική εκκλησία. Για να διευκρινίσουμε τι λέμε, εγώ εννοούσα μόνο Εκκλησίας Πεντηκοστής, χαρισματική συγκεκριμένη. Ναι, αλλά είπατε ότι ενδέχεται να είμαι κι εγώ. Μα με ρωτήσατε και σας λέγω, εάν εσείς κάνατε παρατήρηση για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Επειδή λέγεται Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, σε πληθυντικό αριθμό, Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, πήρατε επιχείρημα ότι εμείς παραδεχόμαστε πολλές εκκλησίες. Όχι, δεν παραδεχόμαστε πολλές εκκλησίες. Κακώς λέγεται Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το κατακρίνουμε στα κηρύγματά μας και καταχρηστικώς λέμε Παπική Εκκλησία, Πεντηκοστιανών Εκκλησία. Εμείς μία εκκλησία δεχόμαστε εν κυριολεξία ως εκκλησία, την Ορθόδοξη. Παγκόσμιος, ούτε θέλουμε τη συμμετοχή εσείς προσωπικά, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο. Γιατί οι Πατριάρχες εδώ είπατε, και ο Λούκαρης όπως σας είπα παραδέχεται. Δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε ο Α ή Β Πατριάρχης. Εμάς μας ενδιαφέρει τι λέει η συνείδηση της Εκκλησίας. Η συνείδηση των συνειδητών χριστιανών, Ορθοδόξων, κληρικών και λαϊκών. Μάλιστα. Το λήμα που λέει ο Παύλος, το κατάλημα. Το εκλεκτό υπόλοιπο. Συνεπώς η Αγία Κοινωνία που έχει ο Πατριάρχης Ορθόδοξος με τον Καθολικό Πατριάρχη. Είπατε τώρα, τα κατακρίνουμε. Μιλάμε για το δόγμα του Ορθόδοξου, κύριε Ρούσο. Και ξέρει γιατί τα κατακρίνουμε. Αντιλήψεις και προσεγγίσεις. Δεν είναι δόγμα Ορθόδοξο να κοινωνεί ο Πατριάρχης Ορθόδοξος με τον Καθολικό Πατριάρχη από το κοινό ποτήρι. Τότε δεν ξέρετε τι θα πει. Της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν ξέρετε τότε τι θα πει δόγμα. Αυτό είναι μια ενέργεια αντικανονική Πατριάρχου, όχι δόγμα. Δόγμα είναι αν η Θεία Ευχαριστία είναι μυστήριο ή όχι. Το αν θα την πάρει ο παπάς να την μεταδώσει στον Ορθόδοξο ή στον Παπικό, αυτό δεν είναι δόγμα πίστεως. Λοιπόν, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα.
Είπατε έγιναν χιλιάδες σύνοδοι και μπορεί να υπήρχαν σύνοδοι. Όχι, δεν είπα χιλιάδες, με... πολλές είπα. Πολλές, εντάξει, χιλιάδες είναι. Μπορεί να έχουν αντίθετες απόψεις, βεβαίως. Έχουν και γι' αυτό αναγνωρίστηκαν ως αλάθητοι σύνοδοι, άγιοι, οικουμενικέ, μόνον 7. Αυτές που αναγνώρισε η συνείδηση της Εκκλησίας, ο πιστός κλήρος και λαός, οι συγκεκριτοί χριστιανοί που έχουν χρήσμα από το Αγίου, όπως λέει ο Απόστολος Ιωάννης, που έχουν το αισθητήριο της ορθότητος, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της Εκκλησίας. Χιλιάδες σύνοδοι έγιναν, όχι μόνο πατριάρχες απερίφθησαν και σύνοδοι απερίφθησαν και μεγάλες σύνοδοι που μπράχαν 500 δεσποτάδες, διότι δεν συμφωνούσαν με τη συνείδηση της Εκκλησίας, η οποία είναι σταθερή επί 20 αιώνες. Να μην μακραίνουμε, εντάξει, λοιπόν, σαφέστατο αυτό. Τώρα έρχομαι, για να φύγουμε από το θέμα αυτό, στο ερώτημα που είχα κάνει. Εάν δύο εκκλησίες, γιατί εσείς παραδέχεστε πολλές εκκλησίες, παίρνω δύο μόνο τις πολλές. Εάν δύο εκκλησίες διαφωνούν σε ένα μόνο δόγμα. Η μία λέει η Θεία Ευχαριστία είναι σώμα και αίμα Χριστού και από αυτή εξαρτάται η αιώνια ζωή. Η άλλη λέει είναι ψωμί και κρασί. Είναι και οι δύο αληθινές εκκλησίες. Αυτό, ναι ή όχι, δεν θέλω τίποτα άλλο να μου πείτε. Αν είναι και οι δύο αληθινές, κατά τη γνώμη σας. Κατά το δόγμα. Επαναλαμβάνω το ερώτημα. Ένα και ένα κάνει δύο, έτσι μου αρέσει να μιλάμε. Μαθηματική σκέψη. Λοιπόν, η τώρα μία είμαστε, εκκλησία. Είμαστε τώρα στο θέμα αυτό που συζητάμε. Η μία εκκλησία. Δηλαδή, γιατί... Όχι, εντέθη το θέμα και δεν έχω απάντηση. Πόση ώρα μιλάει. Αφήστε την ώρα. Απαντήστε αμέσως να μην ξαναμιλήσετε. Απαντήστε να μην ξαναμιλήσετε. 5 λεπτά θα απαντήσω. Δεν έχετε να απαντήσετε τίποτε. Σας έκανα μια ερώτηση. Λοιπόν, η μία εκκλησία. Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Το είπατε και ευχαριστία. Έχουμε δύο διαφορές. Έχουμε δύο εκκλησίες. Η μία παραδέχεται ότι πάλι διάβολος. Η άλλη λέει δεν υπάρχει διάβολος, είναι γέννημα της φαντασίας ο διάβολος. Η μία παραδέχεται διάβολο, η άλλη δεν παραδέχεται διάβολο. Είναι και δύο αληθινές εκκλησίες, ναι ή όχι. Σας απαντάω λοιπόν σε αυτό. Απάντα. Παρακαλώ, αφήστε τον 5 λεπτά να ολοκληρώσει τη σκέψη του. Υπάρχουν και σε αυτό που σας ρώτησα, τα βασικά δόγματα της χριστιανοσύνης, στα οποία εάν και οι δύο εκκλησίες πιστεύουν, το σύμβολο της πίστεως είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εάν από τα βασικά δόγματα της χριστιανοσύνης ξεφεύγουν, η μία δεν είναι Εκκλησία. Εάν όμως υπάρχει μια λεπτομέρεια στο δόγμα, παραδείγματος χάρη όπως ένα παράδειγμα το αυτόματο διαζύγιο που έφερα την προηγούμενη εκπομπή. Δεν είναι μια δόγμα στιγμή, αυτό. Μια στιγμή, μια στιγμή, δόγμα είναι. Δεν πιστεύω, είναι δόγμα. Δόγμα είναι, πώς δεν είναι δόγμα, δόγμα θα πει αυτό που πιστεύω. Λοιπόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία... Το αυτόματο διαζύγιο στιγμή, είναι νόμος του κράτους, δεν είναι δόγμα. Είναι δόγμα γιατί όλοι οι ιερείς το υπογράφουν. Δεν ξέρετε τι θα πει δόγμα. Εντάξει. Εντάξει, ξέρετε εσείς. Υπογράφουν λοιπόν, και τις μισθολογικές λοιπόν, τους καταστάσεις, δεν είναι δόγματα. Λοιπόν, έρχονται όλοι οι ιερείς και υπογράφουν το αυτόματο διαζύγιο και λύνουν πνευματικά το γάμο. Λοιπόν, η μία εκκλησία το δέχεται, η άλλη δεν το δέχεται. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Σαν κριτήριο, επειδή βλέπω ότι το σύμβολο της πίστεως είναι απόλυτα σύμφωνο με το Λόγο του Θεού και την Αγία Γραφή, μπορεί να ληφθεί σαν βάση να κρίνουμε αν μια εκκλησία είναι σωστή ή δεν είναι σωστή. Όλα τα υπόλοιπα, όπως η ιεροσύνη, η δική ιεροσύνη, δεν είναι μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Το σύμβολο είναι... της πίστεως δεν παρουσιάζει όλα, δεν περιέχει όλα τα δόγματα. Περιέχει τα δόγματα εκείνα για τα οποία δόθηκαν αφορμές να γίνουν οι σχετικές διατυπώσεις. Λοιπόν, να μπούμε στο θέμα μας όμως, γιατί πάγαμε μία ώρα. Δεν μου απαντήσατε. Μία σας απάντησα. Δεν είναι, όπως ήθελα, όπως ήθελα. Σας απάντησα πολύ. Τι απάντησα. Έχω όμως να παρατηρήσω. Δεν σας ικανοποιώ να απαντήσω. Έχω να παρατηρήσω κάτι όμως. Απλώ, με μονολεκτικά, σε αυτό που είπατε. Αυτή που πιστεύει ότι δεν υπάρχει διάβολος είναι ψεύτικη εκκλησία. Άρα δέξτε μία λοιπόν. Αυτή που λέει. Άρα ένα δόγμα, όχι πολλά δόγματα. Μην λες άρα, ας το άρα. Το άρα τι είναι άρα. Τι άρα. Σ' απαντάω σε αυτό που μου λέει, τι άρα, δεν υπάρχει άρα. Έχετε μία λοιπόν εκκλησία αγαπητέ μου. Η μία λέει υπάρχει, μία λέει, υπάρχει στο συγκεκριμένο απαντάω και δεν απαντάω πουθενά άλλο. Αυτό λέμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι αν λέει κάποιος ότι δεν υπάρχει διάβολος, αυτός είναι ψεύτης που το λέει. Πολύ ωραία. Άρα, αυτό λέμε. Όταν η εκκλησία λοιπόν εμείς όμως πιστεύουμε ότι υπάρχει διάβολος, και μην πάρει να το πας εκεί. Εντάξει, το κύριε Κοντροπέλη, συγγνώμη. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είπαμε στο συγκεκριμένο θέμα. Παράδειγμα έθεσε ο κύριος. Είπαμε ότι θα λέμε μονολεκτικά την απάντηση. Είπε εάν. Δέχεστε, κύριε Σωτηρόπουλο, την απάντηση δική μου ότι αυτή είναι η σωστή. Ναι, τη δέχομαι. Ωραία, τελείωσε. Η μία εκκλησία που παραδέχεται ότι υπάρχει διάβολος είναι αληθινή. Η άλλη που λέει δεν υπάρχει είναι ψεύτικη. Εδώ όμως ο κύριος Ρούσος είπε κάτι άλλο. Για αυτό το θέμα δεν είπε τίποτα, εγώ απαντάω. Το φλακιάζουμε πάλι. Αρκεί οι λεγόμενες εκκλησίες να παραδέχονται τα βασικά δόγματα
και ως προς τα δευτερεύοντα δόγματα. Αυτό δεν είναι δευτερεύοντα, αυτό είναι βασικό. Λοιπόν, αυτό που είπατε τώρα είναι βασικό. Ακούστε τι λέει, τι λέει το Ευαγγέλιο, όχι τι λέει ο Σωτηρόπουλος. Ναι, για πέστε μου, ναι, τι λέει το Ευαγγέλιο. Ένα γιώτα, μία κεραία, μία γραμμούλα, για να ξεφύγουμε από την πίστη, πάβουμε να είμαστε μέλη της Βασιλείας των Ουρανών. Συνεπώς, απαντάω τώρα. Δεν τελείωσα. Ένα γιώτα, μία ελαχίστη εντολή, μία ελαχίστη διδασκαλία, μία κεραία, για να πούμε αυτό, εγώ δεν το παραδέχομαι. Δεν μπαίνω στη Βασιλεία του Χριστού, είπε ο Χριστός ο ίδιος στην επί του όρος ομιλία. Ήταν σχολαστικός, ήταν φανατικός, ήταν υπερβολικός, ήταν τον άκρο. Δεν είπε ο Χριστός, αρκεί να πιστεύετε ότι εγώ είμαι Μεσσίας και ότι είμαι Θεός και υπάρχει Πατήριος και Άγιον Πνεύμα και μερικά άλλα βασικά και τώρα τα δευτερεύοντα αφήστε τα. Όχι, είπε ούτε ένα γιώτα. Γιατί και ένα γιώτα, άμα δεν παραδέχεσαι, κάνεις το Θεό λαθεμένο, κάνεις το Θεό ψεύτη. Δεν τελείωσα ακόμη. Στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, φέρνω παράδειγμα. Στην εποχή του Αποστόλου Παύλου, υπήρχαν μερικοί χριστιανοί που είχαν μία λόξα μόνον. Ποια λόξα? Ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε. Παραδέχονταν την Ανάσταση σαν δόγμα, αλλά είχαν τη λόξα να λένε ότι η Ανάσταση των νεκρών έγινε και ο Παύλος οργίστηκε, τους αφόρησε, τους απέκλωσε από την Εκκλησία, τους παρέδωκε στον Σατανά να δαιμονιστούν, να παιδευτούν από τον Σατανά, μήπως μετανοήσουν. Να περάσουμε σε ειδήσεις και θα συνεχίσουμε και πάλι μαζί. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακαλέσω τους αγαπητούς καλεσμένους μου, επειδή είναι σίγουρο ότι τα θέματα αυτά είναι δύσκολα, μπορείς να μιλάς ώρες ατέλειωτες, διότι ο καθένας έχει μια έτσι δογματική θεολογική επιχειρηματολογία. Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος ούτε μπορεί να παρακολουθήσει επί μακρό, παράλληλα δε είναι και οι όροι που χρησιμοποιείται δύσκολοι, γι' αυτό παράκολουθε και από όλους τους τηλεθέατες. Θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, επειδή θέλω να συμμετέχουν και με τηλεφωνήματα πάρα πολλοί τηλεθέατες και αφήνω πλέον στην κρίση του κοινού, την διαγωγή, την από εδώ και πέρα όλων μας και την συμπεριφορά μας στη ζήτηση που διεξαρτητικά που δεν τα πάμε λίγο καλά, όλοι μας και πρώτος εγώ ως μη καλός συντονιστής μέχρι τώρα, να μπούμε γρήγορα παρακαλώ να δώσει τις θέσεις σας, να πει τις θέσεις της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο κ. Σωτηρόπουλος, να μπούμε στην αρπαγή για να δώσουμε και γραμμές. Εάν τώρα ο καθένας πραγματικά θέλει να πλατιάσει για τις θέσεις του, μπορεί να το κάνει και να μιλάει ώρες. Αυτό είναι και από εμάς και από εσάς. Παρακαλώ πολύ, θέλω να δούμε τα σημεία διαφοράς μας, να πει ο καθένας πέντε πραγματάκια για να μπορέσουμε να μπούμε και στην αρπαγή και να προχωρήσουμε σε γραμμές. Αν έχει την καλοσύνη. Εάν θέλετε. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ρωτάω αυτό που σας είπα προηγουμένως, πώς, κύριε Σωτηρόπουλε, εννοείται τη διαδοχή? Συγκεκριμένα, εννοείται ότι υπάρχει στην Ορθόδοξη Εκκλησία τελετουργική διαδοχή ιεροσύνης ή διαδοχή επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων του Ευαγγελίου, δηλαδή κήρυκες? Είναι διαδοχή του επίγειου αρχιερέα Ααρών που υπήρχε στους Εβραίους ή διαδοχή του ουράνιου αρχιερέα αρχιποιημένα Χριστού, του οποίου η ιεροσύνη είναι το αντίτυπο του αρχιερέως Μελχισεδέκ που το δέχεστε? Ή είναι διαδοχή λεβιτική ή διαδοχή αποστολική? Να τα επαναλάβετε ένα-ένα και να απαντώ. Είναι τελετουργική διαδοχή ιεροσύνης? Και τελετουργική, διότι γίνεται επίθεση των χειρών. Ιεροσύνης? Ιεροσύνης, μάλιστα. Ναι. Ειδικής ιεροσύνης. Ναι. Συμπεριλαμβάνει ότι εκείνη την ώρα έχει το επισκοπικό αξίωμα πρεσβυτέρου, διακόνου και σαν επίσκοπος? Τους τρεις βαθμούς επίσκοπος, πρεσβύτερος, διάκονος εκλαμβάνουμε, θεωρούμε εμείς οι Ορθόδοξοι, ως τρεις βαθμούς ειδικής ιεροσύνης. Μάλιστα. Είναι διαδοχή του επίγειου αρχιερέα Ααρών της Λεβιτικής Ιεροσύνης ή διαδοχή από τον Χριστό, διαδοχή του Χριστού που είναι ουράνιος αρχιερέας? Το ερώτημα δεν είναι ορθό. Δεν πρόκειται περί διαδοχής. Ο Χριστός έχει αδιάδοχο την αρχιεροσύνη διότι ζει εις τον αιώνα.
πρόκειται περί αντιπροσωπεύσεως της ιεροσύγης του Χριστού. Αντιπροσωπεύσεως της ιεροσύγης. Και δεν έχει σχέση με την ιεροσύγη του Αρών. Καταργήθηκε η ιεροσύγη του Αρών και επικρατεί η ιεροσύγη του Χριστού, η οποία προτυπώνεται στην Παλαιά Διαθήκη από την ιεροσύνη του Μελχισεδέκ, σιερεύσης των αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ κατά τον 109 ψαλμό, 110 κατά το Εβραϊκό. Ναι, δηλαδή στο πρώτο ερώτημα είπατε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί και μια διευκρίνηση προσωπική. Η διαδοχή είναι στους πατριάρχες, είναι στους επισκόπους, όπως είναι σήμερα τους μικροπολίτες που λέμε, ή έχετε κι εσείς διαδοχή ατομικά? Όχι, εγώ είμαι λαϊκός. Είπαμε ότι πρόκειται για ιεροσύνη ειδική, όχι γενική ιεροσύνη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε και γενική και ειδική ιεροσύνη. Αντιστοίχως υπάρχουν και στην Καινή Διαθήκη, στην Εκκλησία, γενική ιεροσύνη και ειδική ιεροσύνη. Εδώ πρόκειται για ειδική ιεροσύνη, για το ιερατείον, το οποίο αποτελείται από επισκόπους, ιεραρχιερείς, πρεσβυτέρους ή ιερείς και διακόνους. Όταν δε λέγουμε αποστολική διαδοχή, εννοούμε ο Χριστός εξέλεξε τους Αποστόλους, στους οποίους έδωκε ειδική εξουσία να διαχειρίζονται τα πνευματικά πράγματα, τα πράγματα της Εκκλησίας. Να κυβερνούν την Εκκλησία, να διδάσκουν στην Εκκλησία, να βαπτίζουν, να τηλούν τη Θεία Ευχαριστία, να παρέχουν άφεση αμαρτιών κατόπιν εξυπακούεται εξομολογήσεως των αμαρτωλών κλπ. Οι Απόστολοι μετέδωκαν τη χάρη που τους έδωκε ο Χριστός σε άλλα πρόσωπα με ειδική τελετή, επιθέτοντας τα χέρια τους πάνω στα χειροτονούμενα πρόσωπα. Αυτά μαρτυρούνται μέσα στις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου, στις δύο προς Τιμόθεων και στην προς Τίτων επιστολή. Γι' αυτό λέγει παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος στον Τίτο, γι' αυτό σε άφησα στην Κρήτη για να καταστήσεις κατά τόπους επισκόπους όπως εγώ σε διέταξα, σύμφωνα με τις οδηγίες που εγώ σου έδωκα. Λοιπόν, οι Απόστολοι χειροτόνησαν διαδόχους, επισκόπους. Εκείνοι χειροτόνησαν άλλους, εκείνοι άλλους, εκείνοι άλλους, εκείνοι άλλους, εκείνοι άλλους. Έχουμε μια διάκοπη σειρά. Έχουμε μια αλυσίδα. Αυτή η αλυσίδα των αλληλοδιαδόχων επισκόπων αποτελεί την αποστολική λεγόμενη διαδοχή. Να κάνω μια δηλαδή, ερώτηση, κύριε εγώ κατάγομαι από την Άφπαχτο. Στην Άφπαχτο σήμερα έχουμε ένα επίσκοπο που λέγεται Ιερόθεος. Είναι ένας καλός επίσκοπος που εξελέγει τώρα τελευταία. Λόγιος, σπουδαίος επίσκοπος. Αυτός ο επίσκοπος χειροτονήθηκε από άλλους. Εκείνοι πάλι χειροτονήθηκαν από προηγουμένους, εκείνοι από προηγουμένους, οι άλλοι από προηγουμένους και έτσι αυτή η ευλογία που κατέληξε σήμερα στον επίσκοπο Ναυπάκτο ανάγει την αρχή της στους Αποστόλους. Πάρουμε την αλυσίδα, ανεβαίνουμε στους Αποστόλους. Να κάνω μια ερώτηση. Και έχουμε και επισκοπικούς καταλόγους. Προημερών κήρυξα στην Κόρινθο. Επισκέφθηκα το μεγάλο, τον ωραίο αυτό ναό της Κορίνθου, του Αποστόλου Παύλου, που είναι ένα αρχιτεκτόνημα σπουδαίο της εποχής μας. Και είδα εκεί μια μεγάλη πλάκα στήλη που έχει όλους τους επισκόπους Κορίνθου από τον πρώτο επίσκοπο της Αποστολικής Εποχής μέχρι τον σημερινό, ο οποίος είναι ο 88ος επίσκοπος. Ο Κορίνθου, ο Άγιος Κορίνθου Παντελεήμων είναι 88ος. Λοιπόν. Μια ερώτηση, κάνω μια ερώτηση, κύριε Σωτηρόπουλε. Θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω το εξής. Να ολοκληρώσω όμως. Για να γίνεται ένας επίσκοπος πρέπει να δέχεται την Ορθόδοξη πίστη, την παρακαταθήκη της πίστης, λάβε λέει την παρακαταθήκη ταύτη κλπ. Λοιπόν, η αποστολική διαδοχή δηλαδή έχει σχέση με την Ορθόδοξη πίστη, με την Ορθόδοξη παράδοση, και η Ορθόδοξη παράδοση πάλι
στηρίζει την Αποστολική Διαδοχή, γιατί απαιτεί να γίνεται αυτό, να χειροτονεί ο ένας επίσκοπος τον διαδοχόν του, άλλος τον μετατάφτα και ούτω καθεξής. Αλληλοστηρίζονται παράδοση, Ορθόδοξη Παράδοση και Αποστολική Διαδοχή. Κύριε Γιάννη, ναι. Αλληλοπροϋποθέτονται, ναι, και αλληλοστηρίζονται, να το εκφράσω έτσι. Παρακαλώ. Να. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Σωτηρόπουλε. Οι Απόστολοι, είπατε, είναι αυτοί οι οποίοι συνέχισαν το έργο δίδοντας με τη διαεπιθέσεις των χειρών τη διαδοχή σε άλλους και σε άλλους. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τη διαδοχή δίνοντας την Αποστολική χάρη. Διαδοχή, χάρη είπατε, έδωκε, τη χάρη που τους έδωκε ο Χριστός, την μετέδωσαν στους διαδόχους τους και εκείνοι στους δικούς τους διαδόχους, ναι, και ούτω καθεξής. Δηλαδή ό,τι ήδησαν οι Απόστολοι, ναι, οι Απόστολοι, το ίδιο να είναι και οι άλλοι. Η χάρη στην οποία έλαβαν οι Απόστολοι για να διαχειρίζονται τα εκκλησιαστικά πράγματα υπάρχει, ναι, σε όλους. Εννοείται ότι μεταφέρονται ό,τι είχαν οι Απόστολοι, μεταφέρονται και στους επομένους. Ακούστε, οι Απόστολοι είχαν και μερικά έκτακτα χαρίσματα. Αν έστειλαν και νεκρούς, ένας επίσκοπος μπορεί να μην ανασταίνει νεκρούς. Είπα να διαχειρίζονται τα εκκλησιαστικά πράγματα. Προσέχω ακριβώς τι λέω. Συγγνώμη. Για να προλάβω ενστάσεις σας. Συγγνώμη. Επειδή είπατε λοιπόν. Είδατε ότι... τι είπα. Να διοικούν, να διδάσκουν, να τελούν τη Θεία Ευχαριστία, το βάπτισμα, να παρέχουν άφηση αμαρτιών. Είπα μερικά συγκεκριμένα πράγματα για να καταλάβετε τι περιλαμβάνει αυτή η Αποστολική χάρη η οποία μεταδίδεται έχετε από τον Απόστολο. Κάποια αίσθηση έχετε? Να σας πω το εξής. Εγώ κατά τη γνώμη μου, σύμφωνα με αυτά που λέτε, εάν κάποιος δίνει τη διαδοχή σε κάποιον άλλον, πρέπει να είναι όμοιος με τον άλλο, δηλαδή να μοιάζει. Τα βασικά χαρακτηριστικά πρέπει να είναι ίδια. Και θέλω να πω, οι Απόστολοι ήντουσαν ιερείς ή Απόστολοι? Οι Απόστολοι ήσαν Απόστολοι και είχαν... Και δεν ήσαν ιερείς. Όχι, προσέξτε, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Και είχαν ιεροσύνη. Τι ιεροσύνη είχαν? Είχαν ιεροσύνη διότι τελούσαν την Θεία Ευχαριστία η οποία έχει τον χαρακτήρα θυσίας. Τούτο εστί το σώμα, τούτο εστί το αίμα. Προφητευόταν δια αυτή η θυσία. Διαβάστε Μαλαχίου Α11. Να σας διαβάσω εγώ αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Η Αθήκη, ότι κατά τη μεσιακή εποχή θα προσφέρεται θυσία καθαρά, μάλιστα, από Ανατολής μέχρι Δύσεως, διότι το Θεός θα γίνει γνωστός εις τα έθνη. Τέλος, να μην πατιάζουμε, επί του συγκεκριμένου. Ο δε Παύλος, ο δε Απόστολος του Εβραίους Ι10, ομιλεί για θυσιαστήριο. Έχουμε θυσιαστήριον εξού φαγήν εξουσίαν ουκέφουσιν και τη σκηνή λατρεύοντες. Εμείς οι πιστοί οι χριστιανοί έχουμε θυσιαστήριο πάνω στο οποίο τελείται η θυσία. Νομίζω ότι... Όχι, τρέχει, όχι, απλώς θα σε πατάει, μπορεί να... Νομίζω, νομίζω και σε τρόπο, με πολύ λίγο τις απαντήσεις. Θέλω να είστε, υπό, είστε, κύριε Κίκερα, θέλω να υπό, όπου υπάρχει θυσία, σώμα και αίμα, όπου υπάρχει θυσία, απαιτείται θυσιαστήριο. Και όπου υπάρχει θυσία και θυσιαστήριο, υπάρχει και θήτης, ιερεύς. Η έννοια της ιεροσύνης συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της θυσίας. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Θέλω να μην ξεχάσουμε ότι όπως ερωτήθη το τι πιστεύει η Ορθόδοξη Εκκλησία για την Αποστολική Διαδοχή, να ακούσουμε και τις δικές σας θέσεις, να τις μεταφέρετε, να γνωρίσουν και ο κόσμος. Δεν τελείωσα το. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Απλώς μόνο μην συνεχίσουμε πολλές ερωτήσεις. Όχι, εγώ δεν έχω χρόνο να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Να ακούσω βεβαίως. Και κερά, ποια είναι η ερώτηση? Λέω, είπατε λοιπόν ότι οι Απόστολοι ήντουσαν και ιερείς. Βεβαίως. Είχαν δηλαδή δύο ιδιότητες. Όχι. Πώς? Ακούστε. Συγγνώμη, γιατί θα σας πω. Προσέξτε. Με μπερδεύετε τώρα με αυτό. Ακούστε πώς το είπα. Μέσα στην Αποστολική ιδιότητα περιέχεται και η ιεροσύνη. Δεν το λέει αυτό όμως μέσα ο Λόγος του Θεού πουθενά. Είναι δικό σας. Προσέξατε τι είπα προηγουμένως. Ναι, πρόσεξα πολύ καλά, αλλά δεν αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια, ναι, και μέσα στις Αποστολές. Αναφέρεται. Δεν αναφέρεται. Αναφέρεται, αλλά δεν προσέξατε. Αυτό ήταν γενικό που είπατε, προσέξατε, προς όλους τους πιστούς. Αναφέρεται, αλλά δεν προσέξατε τι είπα προηγουμένως. Πρόσεξα και πολύ καλά. Είπα ότι η έννοια της ιεροσύνης συνδέεται με την έννοια της θυσίας. Της θυσίας.
Δηλαδή κάνανε, συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Κάνανε δηλαδή όπως η σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τη Θεία Κοινωνία την κάνανε και οι Απόστολοι. Βεβαίως. Ακριβώς το ίδιο. Βεβαίως. Να σας διαβάσω κάτι το οποίο αναιρεί αυτό το οποίο λέτε. Δεν είπε ο Χριστός, να σας διαβάσω. Τούτο εστί το σώμα, συγγνώμη. Τούτο εστί το αίμα, να σας διαβάσω κάτι. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην Κορινθίους Επιστολή, το 10ο κεφάλαιο. Έτσι. Τι λέει ακριβώς ο Απόστολος Παύλος, θα διαβάσω. Λέει, ο Κύριος Ιησούς εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε να άρτον και ευχαριστήσας έκοψε και είπε, λάβετε φάγετε τούτο το σώμα μου, το υπέρ ημών κλώμενον, τούτο κάνετε στην ανάμνησή μου. Ομοίως και το ποτήριον αφού εδείπνησε λέγον, τούτο το ποτήριον είναι καινή διαθήκη το αίματί μου, τούτο κάνετε ως άκης πίνετε στην ανάμνησή μου. Μάλιστα. Τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος? Τι λέει? Έκοψε λέει το ψωμί, ναι. Διεμήρασε ο Χριστός, ναι. Αυτό το παρέλαβε ο Παύλος από τον Χριστό, ναι. Και μετά πήρε το ποτήριο, διεμήρασε, ναι. Και ήπιαν. Μάλιστα. Και ευχαρίστησαν. Ναι. Έτσι, το κύριο. Αυτό είναι σήμερα το... γίνεται έτσι. Αυτό είναι το σήμερα... μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Σήμερα γίνεται έτσι όπως το δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Δεν εξετάζομαι αν γίνεται ακριβώς. Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη, να είμαστε στη διαδοχή. Έχει συγκεκριμένη. Ακούστε την απάντηση. Όχι, μην μιλάμε μαζί. Να ακούσεις την απάντηση. Και αν διαφωνείτε, πέστε μετά. Ναι, βεβαίως. Δεν εξετάζομαι πώς ακριβώς γίνεται, γιατί ο τρόπος μπορεί να μεταβάλλεται. Η ουσία δεν μεταβάλλεται. Ο τρόπος, άμα μεταβάλλεται, μεταβάλλεται και η ουσία. Προσέξτε, την Παλαιά Διαθήκη. Για να φωτίζονται στις... Κύριε Ιωσήντροπε... Κοιτάξτε, παρατήρησα κάτι, ότι όταν είναι να απαντήσουμε βάζει διαφημίσεις. Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι... Τώρα νομίζω ότι αυτό τώρα τη διαφημίσεις τώρα έβαλε. Όχι, και την άλλη φορά δεν απάντησα και την πρώτη και την δεύτερη. Κύριε Ιωσήντροπουλος απάντησε. Πιστεύω ότι δεν γίνονται επίτηδες. Έτσι. Αυτό όμως δεν το καταλήξω αν είναι δυνατόν. Να το πείτε, ότι μόλις είναι να απαντήσει ενώ... Στο σημείο αυτό, όσο εσείς βλέπατε διαφημιστικά μηνύματα, επειδή τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα, αποφασίσαμε να ακούσουμε και τις θέσεις της Εκκλησίας της Πεντηκοστής για το θέμα της Αποστολικής Διαδοχής και να δώσουμε μετά γραμμές στον κόσμο με πολύ ευπρέπεια, παρακαλώ, στους καλεσμένους οι ερωτήσεις και χωρίς έτσι θα έλεγα ύφος άσχημο και οξύθυμο να έχουμε μια πρώτη επικοινωνία. Πριν όμως από αυτό θα σας πω ότι την Αποστολική Διαδοχή μέσα από τις θέσεις που θα μας εκφράσει της Εκκλησίας Πεντηκοστής κύριος Ρούσος θα τις ακούσουμε και μετά θα μπούμε σε ανοιχτές γραμμές. Όσον αφορά για την επαγγελία της Εκκλησίας, επειδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα, κανονίσαμε και συμφωνήσαμε άπαντες να το συζητήσουμε την επόμενη Δευτέρα και δεσμευτήκαμε γιατί είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Κύριε Ρούσο, μάλιστα. Για να περιοριστούμε την άλλη Δευτέρα σε αυτό ένα θέμα μόνο. Ωραία. Μόνο στην απαγγελία της Εκκλησίας. Κύριε Ρούσο, να ακούσουμε λοιπόν, θέλετε να κάνετε το ερώτημα αυτό που είχατε θέσει προηγουμένως. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι πιστεύουμε για την Αποστολή? Εγώ δεν θα ήθελα να το θέσω έτσι, κύριε Ρούσο. Εγώ σας είπα ότι τι θα πει η Αποστολική Διαδοχή για μας είναι ότι οι Απόστολοι μετέδωσαν τη χάρη τους στους διαδόχους, τους επισκόπους, τους εκήγησε άλλους, εκήγησε άλλους, εκήγησε άλλους, εκήγησε άλλους, δι' επιθέσεως των χειρών και έχουμε μια αλυσίδα που καταλήγει στους σημερινούς επισκόπους. Ο σημερινός επίσκοπος έχει την αποστολική ευλογία που μεταδόθηκε από επίσκοπο σε επίσκοπο δια της χειροτονίας, δια της επιθέσεως των χειρών και των σχετικών ευχών. Εσείς έχετε αυτό το πράγμα που λέγεται αποστολική διαδοχή. Έχετε επίσκοπους εσείς? Έχουμε, ναι. Τους χειροτόνησαν προηγούμενοι επίσκοποι? Όχι έτσι, όχι έτσι. Μου ρωτήσατε και θα απαντήσω. Ορίστε, ακούω. Λοιπόν, κοιτάξτε, από ό,τι βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, παραδείγματος χάρη ο Απόστολος Παύλος στην προκαλάτα της επιστολής στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο στίχο, λέγει «Παύλος, δούλος Χριστό, όχι από ανθρώπους, ουδέ δι' ανθρώπου». Ήτανε Απόστολος, όχι από ανθρώπους, ουδέ δι' ανθρώπους. Και μέσα στην Εκκλησία, τους διακόνους και όλες τα λειτουργήματα, λέει στην προς Εφεσίους επιστολή στο δέλτα κεφάλαιο, είναι ο Θεός ο οποίος τα τοποθετεί και τα βάζει. Εάν εμείς ισχυριζόμαστε ότι έχουμε διαδοχή, θα πρέπει να μοιάζουμε ακριβώς όπως είναι εκείνοι που μας έκαναν διαδόχους, διότι η ετυμιγορία της λέξης διαδοχή σημαίνει ότι είναι ίδιος, όπως είπε και ο αδελφός μου ο Γιάννης, ο Κίκερας, θα πρέπει ο ίδιος αυτός που γίνεται, που διαδέχεται κάποιον, να μοιάζει εκείνου που τον κάνει. Σήμερα λοιπόν είπατε ότι οι ιερείς που έχουν ειδική ιεροσύνη και γι' αυτό σας ρώτησα στην αρχή ότι έχουν ειδική ιεροσύνη όπως στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο λαός Ισραήλ που είχε γενική ιεροσύνη, οι Λεβίτες είχαν ειδική ιεροσύνη. Τότε ήταν ανάγκη να υπάρχει αυτό διότι
ο Χριστός δεν είχε έρθει ακόμα να σταυρωθεί για τις δικές μας αμαρτίες και υπήρχε ένα εμπόδιο να πλησιάσουμε το Θεό που συμβολιζόταν με το καταπέτασμα. Όταν ο Χριστός, το ναό, του ναού του Σολομώντος, όταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και σταυρώθηκε, το καταπέτασμα αυτό εσκίστηκε. Και στην προς Εβραίους επιστολή, στο Ζήτα κεφάλαιο, λέγει ότι εκείνοι μεν της Παλαιάς Διαθήκης είχαν διαδοχή, έγιναν πολύ ιερείς, επειδή εμποδίζονται από το θάνατο να παραμένουν. Εκείνος όμως, ο Χριστός, επειδή μένει στον αιώνα, έχει απαράβατο, αμεταβίβαστη, εξηγεί ο Τρεμπέλας, εις άλλους την ιεροσύνη. Και έτσι δεν μπορώ εγώ να τολμήσω να έρθω εδώ στην Πάτρα και να πω ότι είμαι ο Δήμαρχος Πατρών, διότι άλλος είναι ο Δήμαρχος. Όταν ο Χριστός έχει αμεταβίβαστη εις άλλους την ιεροσύνη, και τι σημαίνει ιεροσύνη? Η ιεροσύνη στην προς Εβραίους επιστολή, στο έψιλον κεφάλαιο, στο στίχο 1, λέγει ότι ο ιερεύς καθίσταται ίστα προς τον Θεόν, δια να προσφέρει δώρα και θυσίας υπέρ αμαρτιών, να μεσητεύει, να είναι ο τύπος του Χριστού, να μοιάζει του Χριστού. Τέτοιο τύπο δεν βλέπω τον Απόστολο Πέτρο πουθενά στην Καινή Διαθήκη, και σας παρακαλώ σημειώστε το αν θέλετε να απαντήσετε μετά, να μου δείξετε που λέει ένας από τους Αποστόλους ότι είχε ειδική ιεροσύνη. Το στίχο που χρησιμοποιήσατε ότι κάνει θυσία, το είχατε πει και την προηγούμενη εκπομπή, είναι στην προς Εβραίους επιστολή στο ΙΓ κεφάλαιο και λέει το εξής: έχουμε θυσιαστήριο, εξού δεν έχουν εξουσία να φάγουν οι λατρεύοντες στη σκηνή. Διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται στα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, αυτών τα σώματα καταξέονται έξω του στρατοπέδου. Και συνεχίζει: δι' αυτού λοιπόν ας αναφέρομαι πάντοτε στον Θεόν θυσία ενέσεως, όχι θυσία να ο ιερεύς συνεχώς. Και απορώ όταν θα στάσουμε μπροστά στον Χριστό και λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Χριστός έχει αμεταβίβαστη την ιεροσύνη και είναι ο μόνος Μεσσίας του κόσμου, πώς μπορώ εγώ να τολμήσω να πω ότι είμαι ιερεύς και ότι έχω ειδική ιεροσύνη, όταν ποιος Απόστολος λέει πουθενά ότι ήταν ειδικός ιερεύς? Ο Χριστός ο ίδιος είπε: ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Μετά στους καταλόγους που μου είπε ο κύριος Κοτρουμπέλης και αγόρασα και διαφωτίστηκα πάρα πολύ, που στους καταλόγους των πατριαρχών, των τεσσάρων πατριαρχείων εδώ, τα οποία αναφέρεται, είναι ορισμένοι πατριάρχες, παραδείγματος χάρη στη σελίδα 798, Κύριλλος ο Α, ο Λούκαρης, ο οποίος λέει πάρα πολύ καθαρά μέσα εδώ η ιστορία του Στεφανίδη ότι... Ναι. Το πιστεύω του ήταν προτεσταντικό πιστεύω. Πιανού. Του Λούκαρη, Κύριλλος Λούκαρης, 1620-1623. 1623, αυτός. Κύριλλος, ναι, ναι. Κύριλλος Α, Λούκαρης. Λούκαρης. Ότι ήταν... είχε προτεσταντικές ιδέες. Προτεστάντες. Ναι. Τον καθαίρεσαν δύο φορές, ναι. Και μετά ξαναέγινε. Ναι. Συνεπώς, ο προτεστάντης, συνεπώς ο κύριος Σωτηρόπουλος είναι πεντηκοστιανός. Διότι αφού από το Λούκαρη και μετά... Προσέξτε, ελεύθερα. Μη γέννητο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εφόσον ο Λούκαρης και μετά ήταν προτεστάντης αυτός, όλους όσους έκανε μετά ήταν προτεστάντες. Και μετά αναφέρει και κάποιον άλλον εδώ, παραδείγματος χάρη Αθηναγόρας. Έχετε διαβάσει εφημερίδες ορθόδοξες, έχω μαζί μου εάν έχετε αμφιβολία, ο Αθηναγόρας. Δεν μασόνος. Είναι βεβαίως. Έτσι. Συνεπώς, ο μασόνος. Ολοκληρώστε. Ο μασόνος χειροτώνησε, άρα αυτούς που τους έκανε μασόνους έκανε τους υπόλοιπους. Ολοκληρώστε. Διότι ξέρουμε ότι αδύνατον να συμβιβαστεί ένας να είναι χριστιανός και να είναι μασόνος. Μασονία ξέρουμε τι είναι ακριβώς. Ολοκληρώστε, κύριε. Έτσι. Λοιπόν, μετά λέει εδώ, μετά το θάνατο του Γαβριήλ του Β' στην υποσημείωση κάτω-κάτω στη σελίδα 798, ναι. Τον πατριαρχικό θρόνο κατέλαβε ο Μελενίκου Θεοφάνης, αλλά εξευλήθη μετά τρεις ημέρες. Σε αυτές τις τρεις μέρες που ήτανε, οπωσδήποτε έκανε χειροτονία. Ήταν άκερες αυτές. Και τι χειροτόνησε? Δεύτερον, μετά τον Γαβριήλ τον Τρίτο, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης εξελέγει ο Ηρακλίας Νεόφυτος, αλλά δεν εδέχθη. Ενώ, όπως ξεκίνησα στην αρχή, η Καινή Διαθήκη λέγει ότι μέσα στην Εκκλησία, εκείνοι όπου οι διακονούν, όχι ως ιερείς, διότι το ιερατικό αξίωμα, η ειδική ιεροσύνη, πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν λέει ότι μπορεί να το έχει άνθρωπος και το απαγορεύει αυστηρός. Προς Εβραίους ζήτα κεφάλαιο. Είναι προνόμιο του Ιησού Χριστού, ο οποίος μεσητεύει υπέρ του Θεού και των ανθρώπων. Μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων.
Μετά, τη 19η Νοεμβρίου 1726, απεχώρησε του θράνου ο Πατριάρχης Ερεμίας ο Γάμα. Αυθημερών δε εξελέγει Πατριάρχης ο Ηρακλίας Καλλίνικος, αλλά απέθανε εξ συγκοπής της καρδίας άμα το ακούσματι της εκλογής. Εάν ο Κύριος τον είχε καλέσει πραγματικά να κάνει αυτό το έργο, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν διακοπές στη διαδοχή. Διακοπές με την έννοια ότι αφού δεν ήταν χριστιανοί ή ήταν αιρετικοί ο Λούκαρης. Αυτό δεν λέγεται ήταν... διακοπές. Συγγνώμη. Είπαμε έτσι. Ναι, λοιπόν, όχι, παρακαλώ, σεβαστείτε. Λοιπόν, εφόσον ο Λούκαρης ήταν Προτεστάντης και ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, συνεπώς όσους χειροτώνησε μετά, οπωσδήποτε και αυτοί ήταν Προτεστάντες. Και γι' αυτό είπα, αστεριζόμενος βέβαια, ότι μπορεί και πολλοί να είναι Προτεστάντες. Βεβαίως, και το, ο Αθηναγόρας, όπως είπαμε, πώς εκεί δεν υπήρχε διακοπή. Γι' αυτό η Καινή Διαθήκη λέει ότι ο Χριστός είναι στην προσεφεσίους επιστολή στο Δέλτα κεφάλαιο, εκείνος ο οποίος κάνει επισκόπους, εκείνος ο οποίος κάνει ποιμένες διδασκάλους, διακόνους, προφήτες. Εκείνος είναι ο οποίος θέτει μέσα στην Εκκλησία. Επίσης, και αμέσως και τελειώνω. Υπάρχουν περιπτώσεις μέσα στην Καινή Διαθήκη, σας φέρω τη συντομία, όπου έγιναν χωρίς χειροτονία επίσκοποι. Συγκεκριμένα, μπορείτε να το σημειώσετε, Πράξεις Ιώτα Ήτα 24, ο Απολλός. Πράξεις Κάπα 28 αναφέρει εκεί ότι προσέχετε σε αυτούς στους οποίους, και στους εαυτούς σας και στην Εκκλησία, στην οποία το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε επισκόπους για να ποιμένετε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησε δια του ιδίου αυτού αίματος. Δεν λέει εκεί πέρα μέσω. Επίσης, βλέπουμε Ρωμαίους Ιώτα Σίγμα. Δεν λέει μέσω, μέσω χειροτενίας. Δεν λέει. Λέει αλλού όμως. Ναι. Εντάξει, σημειώστε το να μου απαντήσετε μετά. Στην προς Ρωμαίους Ιώτα Σίγμα 1. Λέει ότι στην Σκεχρεές, εδώ στην Κόρινθο, που είμαστε και εμείς στην Κόρινθο, υπήρχε μια διάκονος η οποία λεγόταν Φίβη. Ναι. Ήταν γυναίκα, διάκονος, ναι. Η οποία δεν αναφέρει ότι χειροτονήθηκε. Πράξεις Α, 24-25, όταν εξέπεσε ο Ιούδας, οι μαθητές εδιάλεξαν στη θέση του κάποιον άλλον, το Ματθία, τον οποίον δεν χειροτόνησαν, εάν διαβάσετε στο 24-25 εδάφιο των Πράξεων, αλλά λέει ότι ότι έκαναν, έριξαν κλήρο και είπαν εσύ καρδιογνώστα Θεέ, ανάδειξον από αυτούς τους δύο. Στον Τίτο Α5 βέβαια δεν λέει ότι να χειροτονήσεις. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που χειροτόνησαν πράγματι, εν πάση πόλη πρεσβυτέρους. Αλλά θέλω να πω κάποιος για να γίνει επίσκοπος, δεν είναι απαραίτητο, όχι ιερεύς ή διάκονος. Ή επίσκοπος ή πρεσβύτερος. Καινή Διαθήκη πουθενά, και σας παρακαλώ να μου πείτε, πού λέει ένας από τους Αποστόλους ότι είχε ειδική ιεροσύνη. Αυτό δεν το απαντήσατε ούτε την προηγούμενη εκπομπή, ούτε τώρα, ούτε όταν σας ρώτησε ο αδελφός μου ο Ιωάννης Κίκερας, δεν το απαντήσατε ότι δεν μοιάζουν οι σημερινοί ιερείς με τους Αποστόλους. Οι σημερινοί ιερείς έχουν ειδικά άμφια. Οι Απόστολοι δεν είχαν ειδικά άμφια. Οι Απόστολοι ήταν ψαράδες όπως ήταν και άλλοι και πήγαν και κήρυξαν το λόγο του Θεού. Το δε σοβαρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Το καταπέτασμα το οποίο έσκησε ο Χριστός, το ξανασήκωσαν το τέμπλο, μπήκανε μέσα, απαγορεύουν να έρθει κατευθείαν σε επαφή με το Θεό. Θα έρθετε σε εμάς να σας κάνουμε τα 7 μυστήρια και εμείς θα σας παρουσιάσουμε στο Θεό. Δηλαδή εκείνο το δρόμο που άνοιξε ο Χριστός ξανακλείστηκε. Και στην προς Εβραίους επιστολή, και τελειώνω, υπάρχουν και μερικά άλλα παραδείγματα για να μην πλατιάσω, δεν τα αναφέρω. Στην προς Εβραίους επιστολή λέει στο κεφάλαιο Ιώτα, έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία, θάρρος, να εισέλθουμε στα Άγια δια του αίματος του Ιησού. Παλαιά Διαθήκη απαγορευότανε. Σήμερα απαγορεύουνε πάλι να μπούμε στο Ιερό που συμβολίζει την παρουσία του Θεού. Εδώ όμως ο Λόγος του Θεού στην προς Εβραίους Ιώτα 19 μας λέει ότι έχουμε ελευθερία με το αίμα του Χριστού να μπούμε στα Άγια, και εννοεί βέβαια τα ουράνια Άγια. Και στο ζήτα που διάβασα προηγουμένως, επειδή ο Χριστός έχει αμεταβίβαστη την ιεροσύνη, μπορεί και να σώζει εντελώς τους προσερχομένους στον Θεόν δι' αυτού, όχι δια ιερέων ή δια μέσω ειδικής ιεροσύνης, ζων πάντοτε δια να μεσητεύσει υπέρ αυτών. Κύριε Ρίσο, κάνετε πάρα πολλές ερωτήσεις, θα έχετε λίγο την υπομονή, γιατί είναι σοβαρά. Πόση ώρα κράτησα, τι ώρα είναι? Έχετε
5, 10, 15 λεπτά. 15 λεπτά. Κύριε. 17 λεπτά. Τέλος πάντων, 15 λεπτά. Α πούμε ότι ήταν. Ξέρετε πότε θα ήταν όμορφη η συζήτηση. Ένα-ένα το θέμα τα φύγαμε και απαντούσαμε. Όχι μαζεμένα όλα αυτά. Επειδή τώρα, τα τέξατε και εσείς όλα μαζί. Γιατί, όχι, δεν τα έφτιαξα όλα μαζί. Λάθος κάνετε. Τέλος πάντων, απαντήστε τώρα. Παρακαλώ. Ένα-ένα. Να αρχίσουμε να απαντάμε αν έχει κάνει. Γιατί έχουμε και μετά να βγούμε σε τηλέφωνο, έτσι. Εάν έχουμε ειδική ιεροσύγη στην Καινή Διαθήκη. Το πρώτο και το σπουδαιότερο. Απήντησα και την άλλη φορά, αλλά φαίνεται δεν προσέξατε την απάντηση. Είπατε αν ονομάζεται κανείς Απόστολος συγκεκριμένα ιερεύς. Θέλατε τη λέξη ιερεύς, έτσι. Δεν μου λέτε. Ο Υιός είναι ομοούσιος που είναι του Πατέρα. Ό,τι σας ρωτώ θα απαντάτε τώρα. Ό,τι σας ρωτώ σας παρακαλώ. Ό,τι σας ρωτώ. Εάν ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, σας ρώτησα. Δηλαδή δεν απαντάτε στην ερώτηση τη δική μου και απαντάτε με ρωτάτε. Θα απαντήσω εγώ, καλύτερα θα απαντήσω κύριε Ρούσο. Κύριε Κοντρομπέλη. Να πείστε τις απόψεις σας. Εγώ είπα τις απόψεις. Δεν θέλετε να απαντήσετε. Όχι, δεν θέλω να απαντήσω. Απαντάω σε αυτό, αλλά θα πέφτουμε στα ίδια πράγματα. Όχι, εγώ πέστε τις ερωτήματα. Εγώ σας είπα πώς το βλέπω έτσι και είναι διατύπη. Εγώ αποθέτω το ερώτημα κύριε Ρούσο. Το θέτω ακριβώς πάνω στο σημείο που εξετάζουμε. Σας ρωτώ, μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχει λέξης ομοούσιος? Δεν υπάρχει λέξης, και όμως παραδεχόμαστε το Χριστό ομοούσιον, γιατί υπάρχει η έννοια. Λοιπόν, όταν υπάρχει η έννοια, ας μην υπάρχει λέξης. Ο με Θεός είναι αθάνατος. Να το απαντήσω. Να τελειώσω. Όχι. Δεν απαντήσω. Θα γίνει πάλι το ίδιο πράγμα. Μέσα στην Καινή Διαθήκη. Δεν απευθύνουμε σε εσάς. Δεν απευθύνουμε. Αφού σε εμένα κοιτάζεστε. Αγαπητοί τηλεθεατέ, ο κύριος Ρούσος λέγει δεν υπάρχει ειδική ιεροσύνη, παπάδες ας το πούμε απλά, στην Καινή Διαθήκη, στην Εκκλησία, σύμφωνα με τη Γραφή, έτσι λέει ο κύριος Ρούσος, διότι πουθενά δεν ονομάζεται κανείς Απόστολος με τη λέξη ιερεύς. Δεν χαρακτηρίζεται με τη λέξη ιερεύς. Αυτό το επιχείρημα δεν είναι σωστό, διότι πολλές λέξεις απουσιάζουν μέσα από την Αγία Γραφή, αλλά επειδή υπάρχουν οι έννοιες, τις παραδεχόμαστε. Οι λέξεις δεν... ιερεύς υπάρχουν. Όχι, δεν θα διακόψετε. Έχει 10 ερωτήσεις, θα απαντήσει. Πουθενά η Αγία Γραφή δεν λέει ότι ο Θεός είναι άναρχος. Αυτή τη λέξη δεν τη λέει πουθενά. Και όμως παραδεχόμαστε ο Θεός είναι άναρχος, χωρίς αρχή. Πουθενά η Γραφή δεν λέει ότι ο Θεός είναι αθάνατος. Αυτό το επίθετο δεν το λέει πουθενά. Και όμως παραδεχόμαστε ότι ο Θεός είναι αθάνατος, γιατί βγαίνει από τις έννοιες της Γραφής. Πουθενά η Γραφή δεν λέει ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Και όμως παραδεχόμαστε ότι είναι ομοούσιος, γιατί βγαίνει από τα χωρία της Γραφής, από τις έννοιες. Πουθενά η Αγία Γραφή δεν λέει Αγία Τριάς. Και όμως είναι το μεγαλύτερο δόγμα αυτό. Ζητάς το ιερεύς, εδώ δεν υπάρχει το Αγία Τριάς που είναι τη μεγαλύτερη αλήθεια, το μεγαλύτερο δόγμα που χαρακτηρίζει το Θεό. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Πουθενά η Αγία Γραφή δεν λέει Αγία Τριάς, και όμως όλοι παραδεχόμεθα και εσείς παραδέχεστε ότι ο Θεός είναι Τριάς, Αγία Τριάς, τριαδικός Θεός κλπ. Συνεπώς δεν είναι θέμα αν υπάρχει μία λέξη. Θέμα είναι, ζήτημα είναι αν υπάρχει η έννοια. Εγώ όμως. Θα με διακόψετε. Εγώ όμως θα αποδείξω ότι μέσα στη Γραφή υπάρχει και η έννοια της ιεροσύνης, αλλά και οι λέξεις. Μάλιστα, παρακαλώ. Με την ειδική έννοια. Για να προχωρήσουμε πολλές ερωτήσεις. Απαντώ. Πρώτον, ότι υπάρχει η έννοια της ιεροσύνης. Έχουμε θυσιαστήριο, λέει ο Παύλος, από το οποίο τρώγομεν. Άλλο θυσία ενέσεως που λέει πιο κάτω, εκείνη είναι άλλη θυσία. Εκείνη είναι θυσία δοξολογίας. Έχουμε πολλές θυσίες. Θυσίες είναι και οι ελεημοσύνες. Θυσιάζει κανείς κάτι για να κάνει ελεημοσύνη. Εδώ όμως, στο Εβραίος Ιώτα Γάμα 10, ο Παύλος λέει έχουμε θυσιαστήριο από το οποίο τρώγουμε, κοινωνούμε, μεταλαμβάνουμε με άλλες λέξεις, και από το οποίο δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν αυτοί που λατρεύουν στη σκηνή, δηλαδή οι Εβραίοι. Και αν είναι ιερείς και αν είναι αρχιερείς οι Εβραίοι, εφόσον δεν γίνονται χριστιανοί, δεν έχουν δικαίωμα να φάγουν από το δικό μας θυσιαστήριο. Αφού έχουμε θυσιαστήριο, τι γίνεται πάνω στο θυσιαστήριο? Τι κάνει νιάο νιάο πάνω στα κεραμίδια? Αφού έχουμε θυσιαστήριο, έχουμε θυσία. Και αφού έχουμε θυσία, είναι απαραίτητος ο ιερεύς. Διότι τη θυσία, τούτο εστί το σώμα, τούτο το αίμα, που χωρίζει το αίμα από το σώμα,
Αυτό το κάνει μόνο ο ιερεύς. Ο ιερεύς ίσον θήτης. Κάνει τη θυσία όπως οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης πιάναν τα ζώα και τα έσφαζαν και χυλόταν το αίμα. Αυτή η θυσία προφητεύεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Παραδείγματος χάριν στο Μαλαχείο Α11 διαβάζουμε ότι κατά τη μεσιακή, τη χριστιανική εποχή θα προσφέρεται στο Θεό θυσία καθαρά από Ανατολής μέχρι Δύσεως, όλη την οικουμένη. Λοιπόν, ότι πραγματικώς έχουμε θυσία και θυσιαστήριο αποδεικνύει ότι έχουμε ιερείς, γιατί μόνο οι ιερείς τελούν τη θυσία. Τώρα θα βρω ότι έχουμε και ιερείς. Στην προς Εβραίους επιστολή ο Χριστός ονομάζεται αρχιερεύς. Η λέξη είναι ελληνική και σύνθετη. Γιατί ονομάζεται αρχιερεύς? Με τη θυσιαστική έννοια ονομάζεται αρχιερεύς, γιατί ήρθε και θυσιάστηκε. Ονομάζεται αρχιερεύς διότι είναι αρχηγός των ιερέων. Αυτό θα πει αρχιερεύς. Όπως ονομάζεται και αρχιπίμην, που σημαίνει αρχηγός των ποιμένων. Επίσης ονομάζεται μέγας αρχιερεύς στην προς Εβραίους επιστολή. Γιατί ονομάζεται μέγας αρχιερεύς? Διότι υπάρχουν και οι μικροί αρχιερείς, οι δεσποτάδες. Στον Ιερεμία, στο λάμδα γάμα κεφάλαιο κατά το μασορητικό, στον Ιερεμία, ο Θεός ο ίδιος ομιλεί και λέγει κατά την εποχή της Καινής, της Μεσσιακή εποχή, την εποχή του Μεσσία, θα υπάρχουν ιερείς και λεβίτες οι οποίοι θα μου προσφέρουν θυσία και αν είναι δυνατόν να καταργήσει κανείς την ημέρα και τη νύχτα ώστε να μην υπάρχει ημέρα και νύχτα, τότε μόνο μπορούν να πάψουν να υπάρχουν ιερείς και λεβίτες. Το δεύτερο ερώτημα. Το άλλο. Στον Ισαΐα στο 66 κεφάλαιο στο στίχο 21 τι λέει ο Θεός? Από αυτούς που θα επιστρέφουν από τα έθνη, από τους ιδωλολάτρες, και θα γίνονται πιστοί, θα γίνονται δηλαδή χριστιανοί, από αυτούς θα πάρω μερικούς και θα τους κάνω ιερείς και λεβίτες. Θα τους δώσω δηλαδή ιεροσύνη, να ιερείς, και λεβίτες. Μία ιεροσύνη ανάλογη με τη λεβιτική ιεροσύνη που ήταν ειδική ιεροσύνη και φυσικά πολύ ανώτερη, διότι οι ιερείς της Παλαιάς Διαθήκης θυσίαζαν ζώα, ενώ οι ιερείς της Καινής Διαθήκης θυσιάζουν των ιών και αμνών του Θεού. Βρήκα λοιπόν ότι η ιεροσύνη ειδική στην Καινή Διαθήκη ισχύει και ως έννοια και ως λέξεις. Προφητεύτηκε. Θα πάρω μερικούς από αυτούς τους ειδωλολάτρες που θα γίνονται χριστιανοί, από αυτούς που θα γίνονται χριστιανοί, μερικούς μόνο, ειδική τάξη. Και θα τους κάνω ιερείς και λεβίτες. Και αν είναι δυνατόν να καταργηθεί η μέρα και τη νύχτα, τότε μόνο θα καταργηθεί η ιεροσύνη. Ο Χριστός βεβαίως έχει απαράβατον την ιεροσύνη, όπως λέγει η προς Εβραίους επιστολή, αλλά με ποια έννοια έχει απαράβατον την ιεροσύνη? Το λέει, διότι ο Χριστός δεν πεθαίνει. Πέθανε βέβαια, αλλά αναστήθηκε και ζει εν σώματι, με σώμα, και εξακολουθεί να τελεί τα ιερατικά του, τα αρχιερατικά του καθήκοντα ως άνθρωπος με ψυχή και με σώμα, ως Μεσσίας και Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Οι άλλοι αρχιερείς λαμβάνουν διαδόχους γιατί πεθαίνουν. Πεθαίνει ένας δεσπότης, θα χειροτονηθεί κάποιος διαδοχός του. Ο Χριστός αφού ζει στους αιώνας δεν έχει διάδοχο στην ιεροσύνη. Δεν έχει διάδοχο, έχει όμως αντιπροσώπους. Ένας βασιλιάς όσο ζει δεν μπορεί να έχει διάδοχο. Πάρω άλλο στη θέση του. Λοιπόν, έχει όμως αντιπροσώπους στα διάφορα κράτη, στις διάφορες χώρες, πρεσβευτάς. Έτσι οι ιερείς της Καινής Διαθήκης δεν είναι διάδοχοι του Χριστού. Χριστός έχει αδιάδοχη την ιεροσύνη, αμεταβίβαστη. Αυτό θα πει. Δεν έχει ο Χριστός διαδόχους στην ιεροσύνη του, έχει όμως αντιπροσώπους, όπως έχει αντιπροσώπους και ο διδάσκαλος. Η Γραφή λέει ότι ο Χριστός είναι ο μοναδικός διδάσκαλος. Ένας. Συνεπώς δεν πρέπει να υπάρχουν άλλοι. Και όμως λέει ότι ο Χριστός έδωκε διδασκάλους. Ένας μεγάλος διδάσκαλος, πολύ μικρή.
Ένας μεγάλος βασιλιάς, πολύ μικρή. Ένας μεγάλος θεός, πολύ μικρή. Ένας μεγάλος κύριος, πολύ μικρή, λέει η γραφή. Λοιπόν, έτσι και ένας μεγάλος αρχιερεύς, πολύ μικρή αρχιερείς. Επίσης, στους είπε ότι μπορούμε να πηγαίνουμε απευθείας στον Χριστό. Δεν τον είδα ποτέ τον Χριστό σωματικός για να πάω απευθείας να του πω «Χριστέ, αυτή τη στιγμή να μου εξηγήσει αυτό το χωρίο της Αγίας Γραφής». Αλλά ο Χριστός... Αλλά ο Χριστός... Αλλά ο Χριστός... Δεν ρωτήσετε, να μην απαντήσετε. Αλλά ο Χριστός... Αλλά ο Χριστός, λέει προς Εφεσίους επιστολή, έδωκε διδασκάλους και θα πάω σε ένα διδάσκαλο να μου εξηγήσει. Επίσης, δεν τον είδα ποτέ τον Χριστό για να πάω να εξομολογηθώ και να με παρηγορήσει για τις αμαρτίες μου. Αλλά ο Χριστός έδωκε στους Αποστόλους αυτή την πνευματική εξουσία και είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αναφείτε τις αμαρτίες, αφίεντε αυτής». Εάν εσείς οι Απόστολοι και μετά φυσικά οι Διάδοχοι, γιατί η Εκκλησία δεν είναι μόνο για την Αποστολική Εποχή και η Σωτηρία για την Αποστολική Εποχή, για όλους τους αιώνες. Εσείς οι Απόστολοι πάρετε Πνεύμα Άγιο, πάρετε πνευματική εξουσία. 10 πρώτα και 10 πρώτα. Πάρετε πνευματική εξουσία και θα, για να συγχωρείτε αμαρτίες. Ο Χριστός λύει τις αμαρτίες διαμέσω ανθρώπων. Είπατε για τον Λούκαρη, για τον Αθηναγόρα κλπ. Ότι αυτοί ήταν, ο Λούκαρης προτεστάντης, δεν συμφωνώ. Ο Αθηναγόρας και αυτός δεν βάδιζε καλά, ήταν οικουμενιστής. Γι' αυτό τους κρίνουμε και τους επικρίνουμε. Αλλά εφόσον ένας κληρικός δεν έχει καθαιρεθεί και παραμένει ως εκπρόσωπος της Ορθοδόξης Εκκλησίας, τα μυστήρια ισχύουν. Και θα φέρω απόδειξη. Και οι χειροτονίες που κάνουν των διαδόχων τους ισχύουν. Των μασόνων δηλαδή όλα, ισχύουν. Ναι, ισχύουν και παραϊσχύουν. Μάλιστα, να σας φέρω απόδειξη. Και αντίχριστος να είναι ένας αρχιερεύς, εφόσον είναι χειροτονημένος ορθόδοξος αρχιερεύς και δεν έχει καθαιρεθεί, παραμένει στη θέση του, το μυστήριο ισχύει. Γραφικά, μπορεί να τα γραφικά βεβαίως. Παρακαλώ, ακούστε. Να ακούστε, να ακούστε. Να ακούστε. Άμα έχετε καλή διάθεση, όχι, ναι, τα ακούμε, τα ακούμε. Να απαντήσω σε όλα αυτά που λέει. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, να ακούστε να λέω αν θα σας κάνει εντύπωση όμως αυτό. Όχι, ολοκληρώστε, ελεύθερα. Το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο λέγει... Αυτό που κάνει είναι μορφή. Ναι, ακούει, ναι, και νομίζω ότι απαντά μέσα από χωρία, λέει από εμπτέρα, δεν λέει τίποτα, και τίποτα σας μπορείς να κοιτάξει. Ένα τέταρτο. Εγώ όμως... Πρέπει να απαντήσω σε αυτά που είπατε όμως. Μίλησε ένα τέταρτο στην αρχή. Πρέπει να απαντήσετε σε αυτά που είπατε. Τώρα θα απαντήσει ένα τέταρτο, θα μου δώσετε μετά 2 λεπτά να απαντήσω. Ναι, θα ξέρω κάποιο διαφορετικό σε αυτά που είπατε. Ένας αρχιερεύς μεταδίδει τη Θεία Χάρη χάριν του λαού για να σωθεί ο λαός, έστω και αν αυτός είναι αντίχριστος ακόμη. Θα το αποδείξω. Μετά διεκφυγήσεις. Αν ανοίξεις το Ευαγγέλιο του Ιωάννου στο 11ο κεφάλαιο, θα είδεις ότι ο Καϊάφας που ήταν αντίχριστος, δεν πίστευε ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας και Θεός, διέριξε τα ηματιά του, Τον σταύρωσε κιόλας. Λοιπόν, τον καταδίκασε και τον σταύρωσε. Αυτός ο αντίχριστος ο Καϊάφας, λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 11ο κεφάλαιο, επειδή ήταν αρχιερεύς, ας ήταν αντίχριστος, φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και είπε μία προφητεία. Μία προφητεία ο αντίχριστος αυτός. Και ο αντίχριστος Αυστραλίας, και αυτός εφόσον δεν έχει καθαιρεθεί ακόμη, τελεί μυστήρια για να σώζεται το λαός. Ο Έκια Λίμωνο ανεξαρτάται το κύρος των μυστηρίων από το ηθικό ποιόν και από τις ιδέες που μπορεί να έχει ένας υποκριτής μέσα του κλπ. Θα αμφιβάλλαμε όλοι για τη σωτηρία μας. Εφόσον είναι χειροτονημένος, κανονικά χειροτονημένος, επίσκοπος, αρχιερεύς κλπ, ιερεύς, ισχύουν τα, και δεν έχει καθαιρεθεί, ισχύουν τα μυστήρια. Συνεπώς, υπάρχει διαδοχή και όχι διακοπή που είπατε. Ο Αθηναγόρας χειροτόνησε επισκόπους. Εκείνοι άλλος, έχουμε αποστολική διαδοχή. Ως προς τον Ματθία, είπατε ότι εκεί δεν ετέθησαν χέρια. Ναι. Είναι Απόστολος ο Ματθίας. Ναι. Στους Αποστόλους ισχύουν και πράγματα. Οι άλλοι τι ήτανε. Θα απαντήσει. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης. Και ο Πέτρος και ο Ιωάννης. Δεν απέθυσε ο Χριστός χέρι για να χειροτονήσει ούτε τον Πέτρο, ούτε τον Ιωάννη, ούτε τον. Ο Παύλος. Έτσι και ο Ματθίας, επειδή ήταν από τους 12 Αποστόλους, εις αντικατάσταση του Ιούδα, δεν έγινε διαχειροτονίας, ούτε βαφτίστηκαν αυτοί με τον τρόπο βαφτιζόμαστε εμείς οι άλλοι, αλλά μέσα στο Ιππρό βαφτίστηκαν. Για τους Αποστόλους δηλαδή ισχύει
κάτι εξαιρετικότερο, μάλιστα. Λοιπόν, μην περιμένεις χειροτονία λοιπόν για τον Ματία. Οι άλλοι όμως χειροτονήθηκαν, λέει, διαπιθέσεως των χειρών του Αποστόλου και του Πρεσβυτερίου κλπ. Κλπ. Και εδώ λέει επίσης ο Πέτρος, κύριε, λέει, ανάδειξον αυτόν τον οποίο εξέλεξες, φανέρωσε, είχε κάνει την εκλογή ο Χριστός και φανερώθηκε ποιον εξέλεξε. Ως προς τη διάκονο Φίβη, ναι, αυτή δεν ήταν διάκονος με την ιερατική έννοια, οι γυναίκες δεν έχουν ιεροσύνη. Διάκονοι ήταν και αυτοί που υπηρετούσαν στα τραπέζια, οι τραπεζάριδες. Ο Στέφανος, ο Φίλιππος. Αυτοί δεν έγιναν δεν είχαν ιεροσύνη αυτοί. Δεν έγιναν με χειροτονία. Όχι, δεν είναι διάκονοι με την έννοια. Λοιπόν, με χειροτονία δεν έγιναν. Επίσης διάκονοι λέγονταν και αυτοί που υπηρετούσαν. Προσέξτε, χειροτονήθηκαν, αλλά όχι με ιερατική έννοια. Έτσι και η Φίβη είναι διάκονος, όπως λέμε, είναι νέο κόρος σήμερα. Λοιπόν, διάκονοι λέγονταν και αυτοί που διακονούσαν στο γάμο, στην καλά. Η Παναγία είπε ότι στους διακόνους, εκεί ό,τι σας διατάξει ο Ιησούς να κάνετε, στους διακόνους, δηλαδή αυτούς που υπηρετούσαν, οι λέξεις έχουν διάφορες έννοιες. Μάλιστα. Δεν μπορεί να παίρνουμε μια έννοια για να την κολλάμε όπου θέλουμε. Λοιπόν, έχουν πολλές έννοιες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζουμε ποια ακριβώς έννοια έχουν. Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής. Προκειμένου ο κύριος Σωτηρόπουλος να δικαιολογήσει την ειδική ιεροσύνη, είπε ότι ο Χριστός ονομάζεται αρχιερεύς και γι' αυτό το λόγο πρέπει να υπάρχουν και ιερείς. Αυτό θα πει ο Χριστός αρχιερεύς. Αναφέρεται στις προς Εβραίους και οι ακροατές έχουν και την Διαθήκη, μπορούν να δουν ότι ο Χριστός λέγεται και ιερεύς. Και δεύτερον, ο Μελχισεδέκ που ήταν πριν να υπάρχει ιεροσύνη, ονομάζεται αρχιερεύς. Και όμως δεν υπήρχαν ιερείς. Άρα η λέξη αρχιερεύς δεν είναι το ότι προϊστάμενος των ιερέων, αλλά είναι διακονία σωτηρίας που έκανε ο Χριστός μεταξύ Θεού και των ανθρώπων. Αυτή είναι αυτό, η δική σου ερμηνεία, έξω από την απόδειξη αυτού, έξω από την γραμματική. Απόδειξη αυτού να είναι ότι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας έχει τον εξής τίτλο και δεν είναι αντιπρόσωποι που είπε ο κ. Σωτηρόπουλος, αλλά οι ιερείς πιστεύουν ότι είναι, γι' αυτό είναι και το θέμα μας, διάδοχοι. Όχι διάδοχοι, αντιπρόσωποι. Συγγνώμη, το θέμα μας είναι διαδοχή. Διάδοχοι των Αποστόλων, όχι αντιπρόσωποι. Κοιτάξτε πόσο ακούστηκε. Τα μπλέκετε τα πράγματα. Μια στιγμή, θα πει μετά αφού τελειώσω. Αφού τελειώσω. Εντάξει, θα μου πει ότι θα διέστρεψα. Θα μου πει μετά ότι ακούστε λοιπόν πώς λέγεται ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Λέει, Πάπας και Πατριάρχης της Μεγάλης Πόλεως Αλεξανδρίας, Λιβύης, Πενταπόλεως, Αιθιοπίας και Πάσης Αιγύπτου, Πατήρ Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων, Αρχιερεύς Αρχιερέων, τρίτος και δέκατος τους πομπόδεις τίτλους και τις πομπόδεις λέξεις. Αυτός εδώ είναι που έγραψε δηλαδή τη λακωνικότερη εκκλησιαστική ιστορία, ο Στεφανίδης. Ο Στεφανίδης λέει, όταν οι άνθρωποι χάνουν την ουσία, η εκκλησία δεν χάνει ποτέ την ουσία. Όταν οι άνθρωποι χάνουν την ουσία, αποδίδουν σημασία στους μεγάλους τίτλους. Δεν τους εγκρίνω με τους τίτλους, αλλά είσαι εκτός θέματος. Λοιπόν, δεν εξετάζουμε ποιοι είναι οι τίτλοι του Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Ο τίτλος αποδίδει ποιος είναι ο άνθρωπος. Δεν αποδίδει τίποτε. Όταν στην κηδεία, κύριε, βλέπετε, είναι όταν στην κηδεία που είναι Μητροπολίτης, λέει ο Μητροπολίτης, Θεέ μου, Διέ μου, συγχώρησε τον πεθαμένο, παίρνει τη θέση του Χριστού, όχι αντιπρόεδρο, διάδοχο. Αν την οναφείτε τα σαμαρτίας, η λέξη που λέει, η λέξη ιερεύς που είπε ότι δεν υπάρχει, η λέξη ιερεύς που είπε ο κύριος Σωτηρόπουλος, είπε ότι η λέξη, πάρουμε την έννοια. Εδώ υπάρχει, με τις λέξεις συνεννοούμαστε. Η λέξη ιερεύς υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, στην προς Εβραίους επιστολή και λέγει ότι ο Χριστός έχει αμεταβίβαστη την ιεροσύνη. Το είπα, το εξήγησα αυτό. Μισό λεπτό, όχι μισό λεπτό, για να πω σε μισό λεπτό, για να πω σε γράμμα. Δεν θα σου επιτρέψω, συγγνώμη, δεν θα σου επιτρέψω γιατί θα το λησμονήσω. Ανέφερες μεταξύ άλλων ότι ο Μελχισεδέκ ονομάζεται αρχιερεύς. Ναι, δεν ονομάζεται. Αν βρεις αυτό το χωρίο να μου τρυπήσεις τη μύτη, αρχιερεύς, βρες το. Δεν ονομάζεται. Βρέστο, όχι. Για το λέει, βρέστε το. Βρέστο. Να μου τρυπήσεις τη μύτη αν το λέει. Εντάξει, θα το βράσω. Ξέρετε γιατί σου το λέω αυτό, όχι να ικανοποιήσω τον εγωισμό μου, να δείξω ότι είστε επιπόλαιοι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πολύ. Και γι' αυτό έχετε γίνει αιρετικοί. Ευχαριστούμε πολύ. Δεύτερο. Τώρα βρίζει, έτσι. Δεν βρίζει καθόλου. Βρέστο. Βρέστο για να δείξει ότι δεν είσαι επιπόλαιο. Αρχιερεύσει. Εγώ σα ρωτώ, κάτι πολύ απλό.
Να πεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ρούσο. Εμείς παρουσιάσαμε αυτή την εκκλησιαστική ιστορία. Καλώς ή κακώς την κρίνατε. Καλά κάνατε, έχετε όλο το δικαίωμα. Δεν την κρίνω. Παρακαλώ. Μπορείτε να ωφεληθήκατε. Οικοδομήθηκα. Μπράβο, να είστε καλά. Μπορείτε να μου φέρετε μια δική σας εκκλησιαστική ιστορία, κύριε Ρούσο. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε εκδώσει εκκλησία. Γιατί δεν έχετε, κύριε Ρούσο. Εμείς αυτοί, καλώς ή κακώς την έχουμε. Ναι. Εσείς έχετε μία άλλη να την κρίνουμε. Μία. Δεν έχετε απάντηση. Παρακαλώ. Φέρτε μου τον τόμο. Πριν να σας απαντήσω. Φέρτε μου τον τόμο. Όχι με λόγια. Εγώ να του απαντήσω. Από εδώ θα σας απαντήσω. Από εδώ θα σας απαντήσω. Ξέρετε από πού έχει πάρει την εκκλησιαστική ιστορία ο Τριφανίδης? Από πού την έχει πάρει? Θα σας διαβάσω τους συγγραφείς από εκεί που την πήρε. Ναι, παρακαλώ. Έτσι, για να μην νομίζετε ότι είναι. Τι να διαβάζετε, να περνάει η ώρα. Όχι να περνάει η ώρα. Ρώτησε και ρώτησε. Προσέξτε. Βιβλιογραφία. Μια βιβλιογραφία. Κύριε Ρούσο, προσέξτε. Μια ιστορία τη εκκλησία Πεντηκοστή. Η ίδια και εγώ πραγματικά. Αυτό που λέμε. Πολύ ωραίο αυτό που επιχείρημα. Μία την κριτικάρουμε κι εμείς. Κοιτάξτε, κύριε. Δυσκολεύεστε το καταλαβαίνω. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σας απαντήσω. Δεν έχετε εκκλησιαστική ιστορία, διότι δεν έχετε εκκλησία. Δεν μου λέτε. Λοιπόν, θέλετε να σας απαντήσω. Ναι, παρακαλώ. Δεν αφήνει. Όχι από την δική μας. Όχι. Αυτή είναι δική μας. Όχι. Αυτή λέει ότι την πήρατε αυτή την ιστορία από δικούς μας. Από πού το λέτε? Τώρα. Στη σελίδα. Ποια είναι η δική σας? Στη σελίδα του Ταϊωρίδη. Για να ακούσουμε κάτι, όπως ξέρουμε. Σελίδα 794. Πόσο από εκεί και εξάλλου. Πόσο από εκεί και εξάλλου. Διαβάστε. Ναι, να δούμε αν λέει. Γιατί εδώ πέρα θα γελάσει και ο καθένα. Έγινε αυτό. Ξέρετε τι θέλει να πει τώρα. Σας ρωτάω. Βιβλιογραφία. Διαβάστε. Λοιπόν. 790. Να ακούσει και ο κόσμος, γιατί μπορεί να λέμε ψέματα εμείς. Για πετε λοιπόν, Ρωμαίων και Βυζαντινών αυτοκρατών πείνας. Μια στιγμή. Πρώτα-πρώτα με τις φωνές, μην νομίζετε ότι έχετε δίκιο. Παρακαλώ. Και είστε διαιτητής και θέλετε να μας βάλετε λέω στον κόσμο αυτά. Σας παρακαλώ. Είπατε εσείς ότι εμείς δεν έχουμε εκκλησία. Και εσείς έχετε. Μπράβο σας. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή την εκκλησία ιστορία την έχετε πάρει από εμάς. Για πετε μα. Λέει εδώ πέρα, στη δεύτερη γραμμή. Εγώ σα το μείνω στην θα απαντήσω εγώ με στυλοκοπή. Λέει εδώ, Brooks, Epsilon, W, η δεύτερη σελίδα, 794. Βιβλιογραφικά λέει τώρα, έτσι. Λέει, The London Catalog of the Patriarchs. Εδώ. Δεν είναι 794, κάτι λάθος κάνετε. Ρε παιδιά, για να τρώμε την ώρα. Εδώ. Δεύτερη γραμμή, The London Catalog of the Patriarchs of Constantinople. Εδώ λέει βιβλιογραφία, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, από τη Χαλκιδόνη Συνόδου. Γιατί τα λένε αυτά, τι είναι. The London Catalog of the Patriarchs. Πού τα λέτε, πού την πάρετε. Τι θέλετε να δείξετε με αυτό, μπορείτε να μας. Θα είστε ειλικρινείς συζητής. Διαβάστε την αρχή που λέει βιβλιογραφία. Βιβλιογραφία, Άντρου, η Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης από τη Χαλκιδόνη Συνόδου μέχρι του Φωτίου. Ρωσιστή, Σέρβιε, Ποσάτ, 1895. Συνεχίζει, πρώτο αυτό. Δεύτερον, Μπρουξ. Ο Μπρουξ ήταν Ορθόδοξος. Όχι. Αλλά λοιπόν, μια στιγμή να δείτε τώρα ότι όλα αυτά βασιστήκατε σε εμάς. Μια στιγμή, είπατε κάτι και εμάς. Με συγχωρείς, είπα επιβάλλον και το θεώρησες ίδρυ. Φέρτε μου την εκκλησιαστική ιστορία της Πεντηκοστής. Επίσημα έχετε κλείσει κάποια ιστορία. Εκτός από το να βρίζετε, κύριε Σωτηρόπουλε. Δεν βρίζω, κύριε. Και την άλλη φορά, βέβαια. Μπορώ να σας πω και εγώ τι λέτε ψέματα όλα αυτά που είπατε. Λοιπόν, λέτε εδώ. Το θέμα δεν είναι ποιοι έγραψαν βιβλίο ιστορίας. Το θέμα είναι ότι η Εκκλησία μας έχει ιστορία διαμέσου των αιώνων, την οποία έγραψαν. Προσέξτε, και έχετε πάρει και από, και από καθολικούς. Στην τέταρτη γραμμή λέει, Παρίσι 1911. Είστε παρακάτω. Σκαστικοί άνθρωποι. Παρακάτω, εδώ πέρα, Ελβετία. Αυτό τι λέει, κύριε. Αυτό δείχνει ότι. Και η πατρολογία του Μικ. Ότι... Είναι, και μάλιστα στα γαλλικά, τι σημαίνει. Ότι αυτή την αναφέρει στην πατρολογία είναι γαλλική και είναι προτεσταντική. Ξέρει τι θέλει να πει. Τι λέτε αυτό τώρα, ξέρει τι λέτε. Ξέρει τι θέλει να πει, κύριε Κοντροπέλη. Να σου πω τι θέλει. Όχι, εσύ που το θέλετε να πείτε ότι ο άνθρωπο μέσα από τα ρεύματα και τα σχίσματα τη Αποστολική Εκκλησία που έχει, ότι κάπου εσεί μέσα σε αυτά τα ρεύματα περιλαμβάνετε δεν ξέρει. Αυτό θέλει να πει. Να πω εγώ ότι αυτό το βιβλίο. Βασίστηκε κάπου και το έγραψε. Πήρε τα στοιχεία. Τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε ήταν άνθρωποι που δεν ήταν ορθόδοξοι.
Αυτό θέλω να πω. Να απαντήσω εγώ σε αυτό. Και σας έφερα τα ονόματα. Δεν να απαντήσω εγώ. Τι λέτε λοιπόν ότι εσείς έχετε εκκλησιαστικό. Εσύ τι έχετε. Λοιπόν, μην τρώμε. Σε παρακαλώ, άφησε να απαντήσω. Και μπράβο του που το έκανε. Αφήστε να απαντήσω εγώ. Όχι, δεν θα απαντήσει και στον τρόπο. Γιατί μα τι ρώτησε, απαντήσω. Κύριο Ρούσο. Θα μιλάς εσύ συνέχεια. Θα μιλάς εσύ, θα μιλάς ο τρόπο. Θα μιλάς εγώ να μιλήσω καθόλου. Συγγνώμη. Εντάξει, δεν μιλάω, δεν χρειάζεται. Λέτε τα δικά σας, πέστε τα όπως θέλετε. Να τα πείτε κύριε Γιάννη. Θέλετε να μην είπα ότι πρέπει να μιλήσω κύριε Γιάννη. Να με βρω κύριε Γιάννη. Όχι, θα μιλήσω εγώ και μετά θα πατήσω. Πες μου να μην βγάλω γραμμές να μιλήσεις αν θέλεις. Αλλά πρώτα να πατήσεις. Για λεπτά δεν πειράζει, ας μιλήσεις. Κάτσε, συγγνώμη, τα πήραμε πάλα όλα. Τάπατε, τάπατε ό,τι είχατε. Είπατε μιλήσατε μισή ώρα και δεν έχω μιλήσει σε πέντε λεπτά. Δεν απάντησα σε αυτό. Όχι, δεν θα απαντήσετε. Θα μιλήσω εγώ. Όχι, δεν θα απαντήσετε διότι πρέπει να σας απαντήσω εγώ σε αυτά τα οποία είπατε και είναι άλλα ντάλλον. Να ακούσουμε. Είπατε ότι ο Χριστός είναι αρχιερέας και το λέει μέσα στην Αγία Γραφή στο κεφάλαιο Εβραίους, έτσι. Έχει και την ιδιότητα όμως του ιερέα, την οποία δεν την αποκρύψατε. Δεν την είπατε, την αποκρύψατε σκοπίμως. Λάθος κάνεις. Βεβαίως. Είπα εσύ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη. Όχι, είπατε αρχιερεύς και γι' αυτό και υπάρχουν και ιερείς. Δεν το είπε. Να ακούσεις αύριο την ομιλία. Θα την ακούσω. Όχι, καθόλου άδικος. Και είπα, Ψαλμός 109-110. Αυτό Ψαλμός, εδώ στην Εβραίους δεν είπες. Εάν το είπε, θα ζητήσει συγγνώμη. Λοιπόν, συγγνώμη. Εάν το είπε, θα ζητήσει συγγνώμη. Ωραία, αύριο το πρωί 5 με 9, δες την κασέτα και θέλω να πάρεις τηλέφωνο. Τώρα θα μιλήσω. Μα μισό λεπτό. Πέστε τα εσείς όλα. Δεν λέω ανακρίβειες, αλλά για να στηρίξει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μόνο αρχιερέας και οι άλλοι πρέπει να είναι ιερείς. Γι' αυτό λοιπόν είναι αρχιερέας και οι άλλοι γίνονται ιερείς. Ελληνικά ξέρεις. Πολύ καλά. Άκου, να μιλήσω. Να μιλήσω. Έτσι. Γιατί με έχετε εκνευρίσει τώρα και δεν μπορώ να μιλήσω. Για κάτσε τώρα. Πες την άποψή σου ελεύθερα. Βεβαίως. Λοιπόν, άκου εδώ τι λέει εδώ. Συ είσαι, λέει, ιερεύσεις στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Χριστός είναι ιερέας. Είναι και αρχιερέας, είναι και ιερέας. Έχει όλες τις ιδιότητες και δεν μπορεί να του την πάρει κανένας σε καμία. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Απάντησέ μου. Θα έχεις την καλοσύνη να ακούσεις και να προσέξεις. Με δύο λόγια. Όχι με κατόπιν. Όπως είπα και εγώ, με δύο λόγια. Και στην εκκλησία μας ο αρχιερεύς είναι ιερεύς με την γενική έννοια της ειδικής ιεροσύνης. Πρόσχεστε, είπα, με την γενική έννοια της ειδικής ιεροσύνης. Το καταλαβαίνεις αυτό. Ποιος, ποιος, ποιος. Με την γενική έννοια της λέμε ειδικής ιεροσύνη. Και για τι είναι αυτά δηλαδή. Να προσέξεις να το καταλάβεις. Λέμε ιεροσύνη. Και όταν λέμε ιεροσύνη περιλαμβάνομαι και το αρχιερέο στον βαθμό και το ιερέως και το διακόνο. Τότε τι χρειάζονται τότε οι δηλαδή, άλλοι. Τότε δεν χρειάζονται οι άλλοι. Πρόσεξε εδώ. Η μεν έννοια ιερεύς είναι έννοια γένους. Έτσι λένε στη λογική. Η δε έννοια αρχιερεύς είναι έννοια είδους. Όλοι είναι ιερείς και οι τρεις βαθμοί, αλλά ειδικός ο ένας είναι αρχιερεύς, ειδικός, γενικός είναι ιερείς όλοι και οι τρεις, ειδικός ο ένας... Δεν το λέει όμως έτσι, εσείς το λέτε. Πρόσεξε να τελειώσω. Δεν το λέει. Να τελειώσω. Ναι. Το λέει. Δεν το λέει. Το λέει το Χριστό. Όχι. Πού το λέει, δεν το λέει. Πάντα μας βγάλετε στραβούς εδώ στην γραφή. Και υπομονή γαϊδάρο να έχει κανείς από αιρετικός που μπορεί να σκάσει. Μα κι εσείς είστε αιρετικοί τώρα, γιατί μιλάτε αιρετικά. Το ρωτάς και δεν το λέει. Όταν μου λέει ότι το λέει, δεν το λέει. Μπάθε, να σε έψει και να ακούς. Έρωτσες ένα πράγμα, έτσι ερώτησες, ένα πράγμα. Μάθε να ακούς και μετά εάν... Μου απαντήσω. Σου είπα η έννοια ιερεύς. Και η ιεροσύνη είναι έννοια γένους. Αυτό το καταλαβαίνεις. Τι έννοια, όχι δεν το καταλαβαίνω, θέλω να μου το εξηγήσεις. Να το καταλάβει και ο κόσμος. Γιατί εσύ νομίζεις ότι το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό που λέτε. Το εξή. Όχι, έτσι, το λέτε κιόλας, δεν το καταλαβαίνω. Δεν το πρόσεξες. Εξήγησε το, όχι δεν το καταλαβαίνω. Το εξήγησε, αλλά δεν το πρόσεξες. Πέστε το. Δεν σ' άφησε ο διάβολος να προσέξεις. Πέστε το όμως τώρα. Ναι, όπως το λέω. Τα λέει ο Παύλος. Πού τα ίδια σε εσάς, γιατί διαστρεβλώνετε διαβολικά τη γραφή. Διαβολικά τη διαστρεβλώνετε. Διαβολικά τη διαστρεβλώνετε. Εγώ τα ανέφερα από τη γραφή όσα. Δεν τα ανέφερατε τίποτα από τη γραφή. Μόνο τη δικά σας λόγια. Συγγνώμη. Μισό. Επειδή αυτή η ένταση, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να μου φέρει μια εξαιρετική ερώτηση. Όχι, σα ζητήσω. Δεν έχετε. Αυτό αρκεί. Περνάμε σε τηλεφωνήματα. Παρακαλώ να πέρασε τηλεφωνήματα. Παρακαλώ να ανοίξουμε γραμμή. Ναι.
Αυτό αρκεί. Πιστεύω ότι και οι πιο δύσπιστοι κατάλαβαν. Έστω και αν την κριτικάρατε, εμείς έχουμε. Εσείς δεν έχετε. Αυτό αρκεί. Παρακαλώ. Καλημέρα κύριε Κουτσουμπέλη. Εδώ στην Ελλάδα. Έχετε σωτηρία κύριε Κουτσουμπέλη. Επειδή δεν ξέρει. Έχετε. Τι να την κάνει την εκκλησία. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Θα σε πάει στον ουρανό. Αυτή δεν θα σε πάει στον ουρανό κύριε Κουτσουμπέλη. Επειδή δεν ξέρει. Αυτό όμω θα σε πάει στον ουρανό. Δεν ξέρει να αξιολογεί μερικά πράγματα. Εσύ δεν ξέρει. Χωρί ιστορία δεν υπάρχει συνέχεια. Δεν υπάρχει. Αυτό θα σε πάει στον ουρανό. Ηρέμησε. Για να μπορέσουμε να κάνουμε και την επόμενη φορά. Μα εσείς με εξοργίζετε. Γιατί λέτε ανακρίβεια. Λέτε ανακρίβεια. Λέτε αλλαλού πράγματα. Εμείς έχουμε μια ιστορία για την επόμενη. Ανακρίβεια. Όχι θεολογική τοποθέτηση. Ιστορία. Έχετε σώσει αυτό το πράγμα. Δεν έχετε. Πάρτε το μαζί σου ή δεν θα σε σώσει. Δεν έχετε. Το Ευαγγέλιο όμως θα σώσει τον άνθρωπο. Αυτό κρατούσαν οι Ιουδαίοι στα χέρια. Τι μάλλον και εγώ δεν κρατάνε αυτό. Δεν είναι αλλαγέ. Επειδή δεν το εξηγούσαν σωστά όπως εσείς. Σταύρωσαν τον Χριστό. Αυτό κρατούν και οι χιλιαστέ, αλλά επειδή δεν το εξηγούν σωστά είναι αντίχριστοι. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Συγγνώμη για την εικόνα αυτή. Δυστυχώς είναι λογικό ότι κάπου υπάρχουν διαφορές, κάπου δεν μπορεί να κρατήσουμε. Κάπου θα πιστούν. Ορίστε. Κάπου θα πιστούν. Λοιπόν, θα ήθελα να πω για τον κύριο Σωτηρόπουλο ότι την προηγούμενη Δευτέρα είχε γίνει μια... Δεν το είχε αντιληφθεί, φαίνεται καλά. Είπα ότι πνεύμα και, και σώμα και ψυχή δεν είναι τρία. Είναι πνεύμα και σώμα. Η ψυχή είναι ο γάμος του πνεύματος και του σώματος. Και αυτό είναι για τη ζωή. Σώμα, ψυχή, πνεύμα και ψυχή. Ψυχή είναι ο γάμος. Ορίστε. Είπατε. Δεν ακούω. Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Επειδή εδώ πέρα, συγγνώμη, ναι. Θα έχουμε και άλλη φορά την... Ναι, κοιτάξτε να δείτε, επειδή ήταν την περασμένη Δευτέρα, ναι. Ο κύριος Σωτηρόπουλος είπε ότι εγώ λέω για τρία πράγματα. Δεν λέω τρία πράγματα. Όχι, λέω πνεύμα και σώμα. Σωστά. Και ο κύριος Σωτηρόπουλος είπε το ίδιο. Είναι διδιάστατος ο άνθρωπος. Μάλιστα. Πνεύμα και σώμα. Η ψυχή, η ζωή είναι ο γάμος του πνεύματος και του σώματος. Τώρα είναι για το θέμα το σημερινό. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό μας διαφέρει για να μην... Ναι. Ωραία. Ναι, λοιπόν. Συγγνώμη. Ναι. Δεν θέλω να αφήνω κενό. Ούτε ένα χιλιοστόμετρο κενό δεν θέλω να αφήνω γιατί είναι θέματα πίστεως. Ο άνθρωπος αποτελείται από δύο συστατικά. Ακριβώς. Το ένα είναι το υλικό συστατικό και που έχει δύο ονομασίες, σώμα και σάρξ. Και το άλλο είναι το πνευματικό συστατικό που έχει επίσης δύο ονομασίες, πνεύμα και ψυχή. Είναι το ίδιο πράγμα. Πνεύμα ή ψυχή. Μάλιστα. Είναι το ίδιο συστατικό, όπως σάρξ ή σώμα είναι το άλλο συστατικό, το υλικό. Λοιπόν, άλλο θέμα. Γι' αυτό θέλουν να καταργηθούν και τα ελληνικά, για να μην τα ξέρουμε ούτε εμείς. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Για το θέμα το σημερινό. Ο Ράλης που κατήργησε ο μασόνος των 33 βαθμών που κατέστρεψε την ελληνική γλώσσα και βγάζει γενναίες αγραμμάτων η ελληνική εκπαίδευση. Λοιπόν, το ζήτημα το σημερινό. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους προσκεκλημένους σας να μην παίρνουν αποσπασματικά τις γραφές. Όταν λένε εγώ σημείωσα ορισμένα που είπαν για το καταπέτασμα. Το καταπέτασμα μέσα στο ιερό θα πέσει με τη δεύτερη ανάσταση. Και να ξέρουν ότι υπάρχει άβατο. Γιατί όταν πήγε ο Μωυσής στην καιόμενη βάτο του είπε βγάλ τα παπούτσα σου. Βγάλ τα σαρδάλια σου. Αν έχει την καλοσύνη μου λένε ερωτήσεις μόνο για να μπορέσουν και ναι. Να απαντήσουν αλλά και για να μην πλατιάζουμε έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, ερωτήσεις μόνο. Ερωτήσεις μόνο γιατί ερωτήσεις. Δεν μπορούν να κάνουν διάλογο οι άνθρωποι του άνθρωπου. Εντάξει, εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πούνε... Ποια είναι η ερώτηση. Η ερώτηση ποια είναι. Ναι, ερώτηση παρακαλώ. Δεν πιστεύουν στην Ιερά Παράδοση. Δεν πιστεύουν στην Παλαιά Διαθήκη. Ακούστε. Οι Προτεστάτες δεν πιστεύουν στην Ιερά Παράδοση και ότι ο Απόστολος Παύλος στο Β' Θεσσαλονικής Β' 15 λέγει «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις τας οποίας παρέδωκα εσάς είτε διαλόγο είτε
διεπιστολή. Επιστολή είναι τα γραπτά. Διαλόγου είναι τα προφορικά. Τα γραπτά τα προφορικά. Θα ήθελα να μου πούνε. Επειδή ρωτήσατε εμάς, θα μου επιτρέψετε να σας δώσω εγώ την απάντηση. Ο κ. Σωτηρόπουλος, την απάντηση που έδωσε ήταν λαρφασμένη για μας. Είναι από την Αγία Γραφή η απάντηση που έδωσα. Είναι από το Β' Θεσσαλονικής, Β' 15. Επειδή ρώτησε εμάς, θα απαντήσουμε εμείς. Λοιπόν, αυτό που είπατε ότι το καταπέτασμα θα πέσει στη δεύτερη Ανάσταση, νομίζω ότι είναι αντιγραφικό. Η Αγία Γραφή λέει πολύ καθαρά στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο τελευταίο κεφάλαιο, ότι όταν ο Χριστός σταυρώθηκε, το καταπέτασμα του ναού εσκίστηκε στα δύο. Και αν διαβάσετε την προς Εβραίους επιστολή ολόκληρη, θα δείτε εκεί που λέει ότι αυτό ήταν συμβολικό. Καταπέτασμα εννοεί την οροφή του ναού. Μια στιγμή, θα σας δώσω την απάντηση και μετά θα πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν. Και λέγει εκεί ότι τώρα έχουμε θάρρος να μπούμε στο καταπέτασμα. Άνοιξε ο δρόμος. Πρώτα στεκόταν η πρώτη σκηνή και δεν μπορούσαν να μπούμε. Όσον αφορά για το δεύτερο που είπατε ότι δεν πιστεύουμε τις παραδόσεις, αυτό δεν είναι αληθές. Πιστεύουμε τις παραδόσεις εκείνες οι οποίες συμφωνούν με το Ευαγγέλιο. Πολλές παραδόσεις σήμερα είναι αντίθετες από το Ευαγγέλιο και πράγματι τις απορρίπτουμε. Για πέστε μία που είναι αντίθετα από το Ευαγγέλιο. Σας είπα και πριν, σήμερα. Αντίθετη. Σήμερα. Προσέξτε όταν λέμε παραδόσεις, εννοούμε παραδόσεις δογματικές. Καταπέτασμα, γιατί έχω και εγώ κάποιες προσέγγισης. Δόγματα θα αναφέρετε. Όχι ενέργειες δεσποτάδων, διδασκαλία, δόγματα της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Όχι αντιλήψεις δεσποτάδων. Τώρα απαντάτε εσείς, τώρα. Όχι. Ή θα μου υποβάλλετε το. Όχι, δεν σας υποβάλλω. Αλλά θα απαντήσετε. Κύριε Σωτηρόπουλε, αφήστε με να απαντήσω. Θα απαντήσετε αν αλλάξαμε δόγμα. Κύριε Σωτηρόπουλε, με συγχωρείτε. Είμαι ελεύθερος να το πω όπως νομίζω. Δόγμα όμως. Δεν θα μου πείτε εσείς. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το δεύτερο ένα παράδειγμα που ζητήσατε, σας λέγω σε ένα παράδειγμα το εξής. Δεν θα πει δόγμα, σας να ξέρετε. Σας λέγω, ξέρει και τι θα πω. Ξέρω ότι δεν θα πει δόγμα. Ξέρω, βέβαια, γιατί σου ξέρετε. Διότι δεν αλλάξαμε κανένα δόγμα. Σήμερα είπε προηγουμένως ο κύριος Σωτηρόπουλος ότι ένα κόμμα ή μία κεραία, εάν αλλάξουμε από το Ευαγγέλιο στη συζήτηση που κάναμε, είμαστε εκτός της Εκκλησίας και αυτή δεν είναι Εκκλησία. Λοιπόν, σήμερα ο Χριστός είπε ότι όποιος χωριστεί τη γυναίκα του παρεκτός λόγου πορνείας γίνεται μοιχός. Όποιος χωριστεί γυναίκα χωρισμένη γίνεται μοιχός. Όλοι οι Ορθόδοξοι ιερείς σήμερα... Λάθος, ψέμα. Το 90% των Ορθοδόξων ιερέων σήμερα... Δεν μας ενδιαφέρουν οι ιερείς, μας ενδιαφέρει... Μη λέει η διδασκαλία της Ορθοδοξίας, η διδασκαλία της Ορθοδοξίας δεν εγκρίνει τέτοια διαζύγια. Εάν το 90% της Ορθόδοξης Εκκλησίας υπογράφει το αυτόματο διαζύγιο, γιατί, τότε γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι του ιερατείου. Το καταπέτασμα του ναού εσχίζει στα δύο. Εννοούν το τρούλο του ναού. Μια στιγμή. Την οροφή. Παρακαλώ να πείτε ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσω και να συνεννοηθούμε. Σας απαντώ λοιπόν ότι όσο αναφορά την παράδοση στα σημεία εκείνα που συμφωνούν με το Ευαγγέλιο, την δεχόμαστε και συμφωνούμε απόλυτα. Εκείνα τα σημεία τα οποία είναι αντίθετα από το Ευαγγέλιο, κάθε χριστιανός και ο κύριος Σωτηρόπουλος την απορρίπτει. Σου απαντώ για το παράδειγμα που έφερες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν παραδέχεται τέτοια διαζύγια. Τέτοια διαζύγια τα νομοθετεί το μασονικό κράτος και τα εγκρίνουν δεσποτάδες δειλοί οι οποίοι θέλουν να διαρτηρήσουν την καρέκλα τους όπως ο Άλλας και ο Καϊάφας. Η Ορθοδοξία δεν άλλαξε τίποτε. Είναι η αληθινή πίστη και η αληθινή εκκλησία. Συμφωνώ σε αυτό που είπε. Μίλησε εκτός θέματος. Κύριε Ρούσο, σε αυτό έδωσε την παρακαλώ. Όπως με ευχαριστήσατε για την εκκλησιαστική ιστορία που σας έπρεπε να πάρετε, αγοράστε παρακαλώ τη δογματική του Τρεμπέλα για να δείτε ποια είναι τα δόγματα της Ορθοδοξίας. Συγχωρέστε με. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά δεν γνωρίζετε τα δόγματα της Ορθοδοξίας. Ξέρετε τις πράξεις των ιερέων και των αρχιερέων, σαφέστατα τα ξέρετε, αλλά δεν ξέρετε τα δόγματα της Ορθοδοξίας. Ναι, αλλά δεν μου λέτε, σας παρακαλώ, κύριε Σαντρόπου, όταν ο Χριστός είπε ότι αν μια κεραία την βγάλουμε. Δογματικά μιλάμε. Συγγνώμη. Θα πας στην κόλαση. Το πιστεύω. Θα πας στην αυτό λέει. Εγώ λοιπόν, εφόσον μου λέει να μην χωρίζω τη γυναίκα μου, και εγώ πάω και τη χωρίζω. Θα πας κόλαση. Αλλά η Ορθοδοξία δεν φταίει. Η Ορθοδοξία λέει να μην τη χωρίζεις. Ούτε εσύ επειδή κρίνει. Αν εσύ τη χωρίζεις και ο δεσπότης του εγκρίνει, θα πάτε και δυο στην κόλαση, διότι η Ορθοδοξία δεν το εγκρίνει. Καταλάβατε. Μα το 90% κύριε Σωτηρόπουλε. Το 90% είναι παπάδες, αν το θέλεις, που δεν είναι τόσοι, αλλά είναι παπάδες, δεν είναι η επίσημη διδασκαλία της Εκκλησίας. Δηλαδή όλοι παπάδες δεν εκφράζουν την επίσημη διδασκαλία. Όχι, δεν εκφράζουν. Όταν λες την αποκάλυψη, την εκφράζουν τότε. Όταν μιλάει στην αποκάλυψη. Τα βιβλία, οι πατέρες, οι σύνοδοι και η σταθερή διδασκαλία. Μη συγχαίρετε τη διδασκαλία. Μια απάντηση, συγγνώμη. Όταν λες την αποκάλυψη, τα ξέρετε πολύ καλά.
Όταν λέει ότι θα πλανηθούν και εκλεκτοί, μιλάει για το χώρο της Εκκλησίας. Και θα γίνει η μεγάλη αποστασία. Σε ποιους μιλάει? Για το χώρο της Εκκλησίας. Παρακαλώ, σας παρακαλώ, αφήστε με. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Μιλάει για αυτούς που θα είναι στο χώρο της Εκκλησίας, θα έχουν αποστατήσει από αυτά τα οποία επιβάλλει το πνεύμα της Εκκλησίας, αλλά όμως δεν λέει ότι είναι εκτός Εκκλησίας. Δεν λέει όμως και δεν λέει ότι η Εκκλησία καταργείται. Είναι διαχρονικές οι έννοιες. Παρακαλώ πολύ. Δεν θέλετε να πείτε πλήν όμως. Δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχω χωρίσει τη γυναίκα μου και είμαι συνειδητός χριστιανός, θα χρεωθώ και του οποιοδήποτε άλλου χριστιανού, επειδή χωρίζει γυναίκα, το δόγμα τη Εκκλησία είναι ξεκάθαρο. Ξέρετε, ακόμα και αν δεν χώριζε κανείς χριστιανός ορθόδοξο τη γυναίκα του και η Εκκλησία έλεγε ότι επιτρέπει να χωρίσει τότε, ακόμα και ένας αν δεν υπήρχε που να μην είχε χωρίσει τη γυναίκα του. Το δόγμα της Εκκλησίας θα ήταν σφαλερό. Αυτό έχει αξία. Το δόγμα, το ποιο είναι το μήνυμα. Ναι. Όχι το τι η πράξη του κάθε δεδομένου άνθρωπου. Θέλω να το πλατιάσω, κύριε Κουκουβέλη. Καταλαβαίνετε, θέλετε να πείτε. Είναι απλά. Όμως, σκεφτείτε όμως ο κόσμος ο οποίος ακούει, να ακούει ότι, προσέξτε, το 90% διότι εγώ νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Έκανε στατιστική. Εγώ νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό. Λάθος κάνεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μια στιγμή. Λοιπόν, το 90% εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο. Μόνο στη Φλόρινα νομίζω υπήρχε αντίδραση. Εν πάση περιπτώσει όμως, ας πούμε το 80%. Το 90% των υπεύθυνων της Εκκλησίας υπογράφουν κάτι το οποίο είναι αντίθετο από το Λόγο του Θεού. Μια στιγμή από το Λόγο του Θεού. Τι ο κόσμος αυτός που να πιστέψει μετά? Αυτό δεν είναι το θέμα, γι' αυτό δεν είμαστε πιστέψει, εδώ. Είμαστε εδώ να πιστέψει για να δούμε στην ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας. Εάν βλέπατε εσείς το 90% των ποιμένων, το 90% των ποιμένων της Εκκλησίας Πεντηκοστής να διδάσκουν άλλα πράγματα, ξέρετε τι θα μας είχατε κάνει? Θα μας είχατε κόψει με τα κραμιδάκια. Λοιπόν, και τώρα να λέτε ότι η Εκκλησία έχει Αγίους, έχει πατέρες, έχει συνόδους, συγγνώμη, και η Εκκλησία εκεί βάζεται. Αν μας έλεγε ο Άγιος Σπυρίδωνας, μπορείτε να έχετε μία και δύο και τρεις γυναίκες, τότε ευχαρίστως να δεχόμουν ότι πράγματι εξέκλεινε το δογμά του η Εκκλησία. Ο κάθε μεμονωμένος ιερέας, ο οποίος τώρα μπορεί να γίνει και επαγγελματία. Η γυναίκα ξέρει στον κόσμο τώρα, ο κόσμος ξέρει γυναικούλα που πάει εκεί, πάει στον ιερέα και λέει παππούλη μου. Το ξέρει ότι δεν πρέπει να χωρίσει. Το ξέρει. Έπιασα ένα φίλο 4 χρόνια. Δεν μου λέτε, συγγνώμη, όταν πηγαίνει και εξομολογείται και εξαγορεύεται τις αμαρτίες, δεν ξέρει ότι αυτά τα οποία κάνει είναι αμαρτίες. Και όμως τα ξανακάνει, τα εξαγορεύεται και τα ξαναπαραβάλλει. Το ξέρει. Ξέρει όμως και ποιος είναι ο νόμος. Λοιπόν, να περάσουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Να συζητήσουμε και αυτό το θέμα των Οικουμενικών Συνόδων που είπατε. Ναι. Διότι από ό,τι διάβασα εδώ, βλέπω ότι μέσα στην εκκλησιαστική ιστορία βλέπω ότι υπάρχουν αντίθετες Οικουμενικές Συνόδοι. Τα είπαμε αυτά και δεν τις ενέκρινε η Εκκλησία. Ναι, μια ερώτηση, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Μάλιστα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση στον κύριο Τιτσέρη. Τίκερα, συγγνώμη, συγχωρείτε. Από την προηγούμενη όμως φορά που σας είχα δει. Είχατε πει ότι εσείς οι Πεντηκοστιανοί με το Πνεύμα του Άγιον έχετε λάβει χαρίσματα. Και σας είχε αναφέρει ο κ. Κουτουμπέλης, εάν μπορείτε να σας φέρουν, ο κ. Σωτηρόπουλος θυμάμαι προσωπικά, εάν σας φέρουν ένα δαιμονισμένο θα τον κάνετε καλά. Και σας είπε ο κ. Κουτουμπέλης, εάν σας φέρουμε ένα δαιμονισμένο και είπατε ναι φέρτε το μας θα τον κάνουμε καλά. Θέλω να σας παραθέσω στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, στο κεφάλαιο Ζήτα, αν θέλετε ανοίχτε το, στο στίχο 15 μέχρι και στο στίχο 23. Και θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, ο κύριος Σωτηρόπουλος θα το ξέρει απ' έξω. Κύριε, κύριε, εκείνη τη ημέρα πολύ λέει, θα πούν κύριε, κύριο, το σώ, ονόματι δαιμόνια, εξεβάλλομεν και δυνάμεις επίσης και προεδρεύσαμε, υπάγεται απ' μου εργάτη. Σωστό. Θέλω να μου το απαντήσετε αυτό, κύριε Τίτερη, για να μου κάνετε το σχολείο σας, αφού πρώτα κλείσω, γιατί θέλω να σας προβάλλω λες 4 ερωτήσεις. Στον κύριο Ρούσο είπατε ότι για κάποιες λεπτομέρειες στα δόγματα. Έτσι είπατε στη συζήτηση αυτή απόψε. Ήθελα να σας πει ο κ. Σωτηρόπουλος για το Μέγα Αθανάσιο, τον διάκονο της Αλεξανδρίας και μετά Πατριάρχη, ότι αγωνίστηκε για ένα γιώτα. Να σας εξηγήσει για αυτό το γιώτα μεταξύ της Ομοιουσίου και της Όμοουσίου. Γι' αυτό τη λεπτομέρεια που ήταν στο Τριαδικό Δόγμα. Γιατί απόψε μιλάμε για δόγματα, δεν μιλάμε για τις σκέψεις που έχουν κάνει ορισμένοι κληρικοί και επίσκοποι. Και τρίτη ερώτηση που θέλω να σας κάνω. Πιστεύετε στην Παναγία ή για τον κύριο Σωτηρόπουλο? Σε εσάς, ο κύριο Σωτηρόπουλο κάνω τίποτα γιατί συμφωνώ με τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ποια είναι η ερώτηση? Στον κύριο Σωτηρόπουλο δεν έχω κάνει τίποτα. Ποια είναι η ερώτηση? Ναι, στο γιώτα, θα σας πει για το γιώτα. Ο κύριο Σωτηρόπουλο θα σας πει. Αγωνίστηκε για ένα γιώτα. Όχι, τι θα μου πει, εσείς τι ρωτάτε. Ναι, αγωνίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος για ένα γιώτα.
Αυτό ρωτάτε. Να σας πω αν αγωνίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος. Ναι, το ξέρετε. Για το ένα γιώτα το ξέρετε. Θέλει να πει το γιώτα αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το γιώτα έχει μεγάλη σημασία. Αυτό γιατί θέλουμε. Άλλο το ομοιούσιος και άλλο το ομοούσιος. Θα σας απαντήσω επ' αυτού. Να μου απαντήσετε. Πιστεύετε στην Παναγία Τριάδα, δηλαδή Πατήρι, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Μάλιστα, πιστεύουμε. Πιστεύετε ότι είναι τρία ομοούσια, ομο. Τι πιστεύετε. Ομοούσιος, ότι είναι ένας Θεός. Ναι. Ότι είναι τρία πρόσωπα, ομοούσιο και αχώριστο. Και αχώριστο. Τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Αυτό το πιστεύετε. Ναι, ναι. Τα 7 μυστήρια τα πιστεύετε. Τα 7, για παριθμίστε τα. Τα 7 μυστήρια είναι 4 υποχρεωτικά και 3 προαιρετικά. Ναι, σας τα υπαριθμίσω. Είναι η εξομολόγηση, η θεία κοινωνία, το βάπτισμα, το χρήμα, το χρήσμα είναι τα 4 υποχρεωτικά. Είναι ο γάμος, η ιεροσύνη και το ευχέλιο. Τα πιστεύετε αυτά. Θα σας πω. Όχι, ναι, σας απαντήστε μου. Θα σας απαντήσω όταν έρθει η ώρα μου. Όχι, όχι, απαντήστε μου τώρα. Αν διαβάσετε την εκκλησική ιστορία. Συγγνώμη, σας λέω ότι τα πιστεύετε. Δεν θέλετε απάντηση, μου φαίνεται. Αν διαβάσετε την εκκλησιαστική ιστορία του Στεφανίδη, θα δείτε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία πίστευε προηγουμένως ότι τα μυστήρια ήταν 3. Προηγουμένως ότι ήταν 2. Μετά γίνανε 8 και στο τέλος κατέληξαν στα 7. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία. Συγγνώμη, εσείς τα πιστεύετε. Εγώ όσα από αυτά τα μυστήρια απαριθμίσατε και τα λέει. 7 είναι, 7 είναι. Το Ευαγγέλιο. Ποιο το Ευαγγέλιο, ναι, ναι. Την ιεροσύνη, ναι. Βλέπω ότι είναι αντίθετη με την προσεβραίους επιστολή Ζήτα κεφάλαιο. Συγγνώμη, τα 7 μυστήρια τα πιστεύετε. Λέω, νομίζω ότι μέσα στα 7 μυστήρια είναι και η ιεροσύνη, δεν είναι. Πάλι τα ίδια. Τα 7 μυστήρια σας έκανα την ερώτηση. Αυτό σας απαντάω, δεν ακούτε. Δεν τα δέχεστε, αυτό πες το κύριο. Σας λέω λοιπόν ότι αυτά που είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο τα δέχουμε, αυτά που είναι αντίθετα από το Ευαγγέλιο δεν τα δεχόμαστε. Ποια είναι σύμφωνα και ποια είναι αντίθετα. Αυτά που είναι αντίθετα είναι, ναι. Η ειδική ιεροσύνη. Τι. Η ειδική ιεροσύνη. Ναι, ναι, Ισαΐου 66-21 το απέδειξε. Έχετε Εβραίους η επιστολή. Σας απάντησε ο κ. Σωτηρόπουλος αυτό. Από τους ειδωλολάτρες που θα γίνονται χριστιανοί, από αυτούς τους χριστιανούς μερικούς θα τους κάνουν ιερείς και λεβίτες. Κάνει σύγχυση, βλέπετε. Γιατί δεν απαντάς, κύριε. Όχι, δεν απαντάς. Σας ρωτάω τα 7 μυστήρια τα πιστεύετε. Από αυτούς τους εθνικούς που θα γίνονται χριστιανοί. Θα μας δίνετε κιόλας. Όταν σας δέρνω. Σας δέρνω. Με αυτόν τον τρόπο τον άγριο, τον σατανικό, μόνο από τους χριστιανούς μερικούς θα τους κάνουν ιερείς και λεβίτες. Κύριε Κουτουβέλη, κύριε Ρούσο, συγγνώμη, μισό λεπτό. Θα τελειώνουμε, κύριε Κουτουβέλη. Συγγνώμη, κύριε Ρούσο. Από ό,τι βλέπω, ούτε και την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε. Με ηρεμία σας απαντώ σε αυτό που είπατε. Τα σατανικά του κυρίου Σωτηρόπουλου. Σατανικά σας καλύτερα. Τα δικά σας. Θα τα τοποθετήσω σε λίγο για τα δικά σας. Έχετε προς Εβραίους επιστολή. Ναι, διαβάστε στο Ζήτα κεφάλαιο 23. Το διαβάσατε και το εξηγήσατε 10 φορές. Ρούσο, μου θυμίζετε τους Ιαχωβάδες μερικές φορές. Όχι, έτσι νομίζετε εσείς. Αυτό που είπε ότι έχουμε θυσιαστήριο και ότι θα κάνω ιερείς, εάν διαβάσετε προς Εβραίους Ιώτα Γάμα, εκεί λέει ότι το θυσιαστήριο που έχουμε είναι για να προσφέρουμε πνευματικές θυσίες. Όχι, για λατρόμενε. Έχουμε θυσιαστήριο. Εξού φαγήν, φαγήν. Σας το διαβάζω. Κύριε Κουτουμπέλη, θα μπορέσω να κάνω μια ερώτηση ή να το κλείσω εγώ. Ακούστε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν θα συνεχίσει η συζήτηση. Κύριε Κουτουβέλη, να σου κάνω μια ερώτησούλα. Όχι, δεν θα κάνω μια ερώτηση, ούτε θα διακόψω την εκπομπή, δυστυχώς. Δεν αξίζω. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε αυτό γεγονός. Εγώ πίστευα ότι. Διαστροφήστε αντιδράσει. Λοιπόν, και είναι κρίμα. Ολοκάθαρα χωρία με τι αγριάδε και τι βρυσιέ του κυρίου Σωτηρόπουλου. Δεν μπορεί να γίνει. Μπορώ και εγώ να σα πω ότι είστε του διαβόλου. Παρακαλώ. Τι βγαίνει. Λοιπόν, κύριε Σωτηρόπουλο. Εδώ είμαστε να πιώξουμε τι απόψει. Κύριε Κουτρομπέλη. Είναι γεγονό που δεν δέχονται. Το ξέρω, δεν δέχονται. Μα γι'
αυτό είμαστε εδώ, για να πούμε τις διαφορετικές απόψεις. Θα απαντήσω όμως, Διότι, και μεταξύ των τηλεθεατών, θα με επιτρέψεις μισό λεπτό μόνο. Κύριε Μπέρνης Φούρια, κύριε Σωτηρόπουλο, σταμάτα γιατί αποφύθηκε σε μένα ο άνθρωπος. 13ο κεφάλαιο, όχι, δεν θα σταματήσω. Διότι είπε ότι εξετάζει. Εγώ δεν θα σταματήσω. Διότι μου είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τελειώνει. Να παρακαλώ, δείξαμε την απάντηση. Εγώ εκείνο θέλω να πω εμείς. Λυπούμε γιατί ξέρουμε ότι έχουμε διαφορετικές απόψεις. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Όμως θα σου πω κάτι. Παρακαλώ, εγώ θα πω κάτι. Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο παρατηρείται όταν ερωτείται κάποιος και δεν απαντάει ευθέως σε συγκεκριμένο πράγμα, κάπου βεβαίως. Και θα σας πω κάτι. Εγώ, για να κάνω οι δυο μας επικοδομητική συζήτηση, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Το μνημόσυνο το δέχεστε, κύριε Ρούσο? Το μνημόσυνο, ναι. Με ποια έννοια? Ως μνημόσυνο, δηλαδή να θυμηθούμε, η λέξη μνημόσυνο σημαίνει, ναι, να θυμηθούμε τον αποθανόντα. Με αυτή την έννοια τη δέχομαι. Αλλά να κάνουμε μνημόσυνο, στο οποίο θα λέει ο ιερεύς, όπως λέει στη λειτουργία, ότι ανάπαυσε την ψυχή του δούλου σου, είναι αντίθετο από το λόγο του Θεού. Διότι πήγε στην κόλαση και εγώ του κάνω μνημόσυνα και του φέρω, λέει το Ευαγγέλιο καθαρά, ότι ο πλούσιος που μετανόησε στην κόλαση και προσπάθησε να πάει στον παράδεισο, του είπε ο Αβραάμ ότι μεταξύ ημών είναι χάσμα. Λοιπόν, ναι, ο Απόστολος Παύλος, λοιπόν, κύριε Ρούσο, δεν ήξερε τι έκανε για τον εξής λόγο. Διότι προσέφηκε για τον πεθαμένο ο Νησιφόρο και η προσευχή. Πεθαμένος ο Νησιφόρος. Βεβαίως. Προσεύχεται για τον πεθαμένο ο Νησιφόρο. Είδατε, δεν τα ξέρετε. Συγγνώμη. Αν θέλετε, βρέστε το. Σε ποια σελίδα? Η προσευχή του. Δώει αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη μέρα. Β' Τιμόθεος Α18. Β' Τιμόθεος Α18. Να δούμε τι λέει. Μας χωρίζουν πάρα πολλά. Μιαστε. Γι' αυτό που είπατε, μάλιστα, εγώ δεν σας λέω ότι το λέτε επίτηδες να με εξαπατήσετε τον κόσμο. Ναι. Σας λέω ότι απλώς δεν το προσέξατε. Διαβάστε αυτό το 15 στίχο. Λέει, Τιμόθεε, ξέρεις τούτο. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε τους χαρακτηρισμούς, διότι έχουμε διαφορετικές απόψεις και δεν το λέμε με επίτηδες. Με ειλικρίνεια το λέτε εσείς, αλλά κοιτάξτε πόσο έξω πέσατε. Εξεύρεις τούτο ότι με απεστράφησαν πάντες εις την Ασία, εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ερμαγένης. Ήταν πεθαμένοι αυτοί? Όχι, σας απαντάω. Λέει για τον Ιδού. Ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος στον οίκο του Νησιφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν επεσχύνθη την άλυσή μου. Αλλά όταν ήρθε στη Ρώμη, με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρε. Πού λέει? Ήταν πεθαμένος δηλαδή? Ήταν πεθαμένος? Όχι, εδώ που λέει. Συγγνώμη. Ήταν πεθαμένος? Σας παρακαλώ. Σε παρακαλώ λιγάκι. Σας παρακαλώ. Εδώ. Δύο λεπτά. Εδώ πέρα λέει. Δώει αυτό ο Κύριος ευρύν έλεος παρακυρίου εν εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, και λέω το εξής. Εδώ πέρα. Έτσι, είπατε ότι ήταν πεθαμένος. Είστε ειλικρινείς. Ναι, ζήτηστε συγγνώμη τώρα ότι κάνατε λάθος. Όσο ζήτησες εσύ. Μισό λεπτό. Ωραία, εγώ να ρωτήσω κάτι. Μισό λεπτό. Που έκανε. Εσείς προηγουμένως. 100 διαστροφές. Παρακαλώ, μισό λεπτό. Όταν ήρθαμε εδώ, κύριε Ρούσο, είπατε την προηγούμενη φορά ότι κάνατε λάθος για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάνε ετοιμολογικά. Εδώ μισό λεπτό. Το παραδέχομαι. Την προηγούμενη φορά τον κύριο Σωτηρόπουλο, που είπα ότι ίστινας, εγώ είπα ότι ίστινας και ο κύριος Σωτηρόπουλος ίστινα είπε. Ναι. Είχε δίκιο ο κύριος Σωτηρόπουλος. Ακούστε, μισό. Παρακαλώ. Εγώ να δείτε ότι δεν έχω πρόθεση να βάλω δώρο. Τι λέει εδώ πέρα, παρακαλώ. Ο Απόστολος προσέφεται για τον πεθαμένο Νησιφόρο. Εντάξει. Αυτό δεν είναι Καινή Διαθήκη. Μισό. Είναι ένα βιβλίο. Σας παρακαλώ. Εγώ έτσι δεν είχα. Είπατε ότι είχα λόγο να σας παγιέψω. Όχι, είχα, δεν το είπα. Διάβασα, σας έπειτα ένα ερώτημα. Σας έπειτα ένα ερώτημα από συγκεκριμένο βιβλίο. Σας λέω ότι. Δεν είχα δόλο. Απαλλάσσομαι του δόλου. Απαλλάσσεστε. Εντάξει, δεν βλέπετε ότι να λέτε ότι είμαι συνεπής. Κάνατε λάθος. Βεβαίως, άμα γράφει ανακριβή, βεβαίως. Σας είπα. Βλέπετε όμως ότι δεν είχα δόλο. Δεν είχα σκοπό να το εξηγήσω. Σας λέμε λοιπόν και εμείς δεν έχουμε δόλο. Σας λέω λοιπόν το εξής. Ότι η συζήτηση. Εδώ πέρα υπάρχει η εξής πρόθεση. Να συζητάμε για να οικοδομηθεί ο κόσμος. Δυστυχώς όμως, ακούστε. Εντάξει, υπάρχει φανατισμός. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά όμως θα σου πω κάτι άλλο. Την προηγούμενη εκπομπή φάγαμε όλη τη συζήτηση για και εκείνο και το θέμα το οποίο είπατε πράγματι κάνατε λάθος. Θέλω να πω ότι και σήμερα, σίγουρα, έτσι, κάποια πράγματα μέσα στην ένταση. Εντάξει. Κακά τα δεν τα προσέξαμε. Δεχόμαστε. Λοιπόν, εντάξει. Εκεί, μισό. Εγώ θέλω να απολογηθώ. Παρακαλώ. Ό,τι έγινε. Μισό. Τα παίρνουν τα λόγια που είπα. Μισό. Έχουμε τη διάση. Καταρχάς την άλλη φορά, αν θα δείτε αυτή τη δυο σας, αν αποφασίσετε να έρθετε, αλλά επειδή δεν είναι λόγο, δεν θα ξανασύσουμε αυτό το επίπεδο. Εάν έχετε πρόθεση
να παίρνουμε χωρίο. Ερώτηση και απάντηση. Και θα τελειώνει το ένα χωρίο αμέσως. Και όχι μόνο οι σας, εγώ δεν θα προσπαθήσω. Τώρα τον διακόπτης κύριε Σωτηρόπουλε, άσε να μιλήσει τώρα ο Βαγγέλης. Θα πω το εξής, διότι δυστυχώς όλα μας η παρουσία είναι απαράδεκτη. Σίγουρα διαφορώ μαζί σας, πιστεύω ότι έχουμε δίκιο, εσείς πιστεύετε ότι έχετε δίκιο, όμως είναι απαράδεκτη διότι ο κόσμος ανεξάρτητα αν έχει τα συμπεράσματά του, δεν είναι εικόνα του παρουσιάζουμε απάντες. Έτσι, όταν δεν ξέρουμε να συζητούμε, έτσι, έτσι, το μόνο, συμφωνούμε. Λοιπόν, δυστυχώς φτάσαμε να δείξω μια εικόνα. Δεν πειράζει, έτσι, τώρα, εντάξει. Όχι, όχι, γιατί κοιτάξτε, το δεν πειράζει και το να το παραλαμβάνουμε είναι άσχημο. Εκείνο που θέλω να πω, θα δείτε την επόμενη φορά, επειδή το υποσχεθήκαμε, δεν θέλω να φύγουμε ψυχραμμένοι, δεν θέλω να φύγουμε στεναχωρημένοι. Λοιπόν, είπαμε κάποια πράγματα, δεν μ' αρέσουν εμένα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να αποφασίζει. Μένα με ενδιαφέρει όμως ο καθένας να μην έχει έκτρα εις βάρος του άλλου, πέρα από τις διαφορετικές απόψεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κύριος Σωτηρόπουλος είπε κατά μάνα ότι θεώρησε ότι διαστρέφεται αυτά τα οποία λέει. Και ίσως κακώς είπε ότι εντάξει, εκφράζει του διαβόλου. Και κύριε Κουντρομπέλη, θα απολογηθώ. Παρακαλώ. Να, μια στιγμή να απαντήσω εγώ πρώτα, κύριε Σωτηρόπουλε. Μετά θα απαντήσω. Δεν έχουμε χρόνο. Μετά θα απαντήσω. Όχι γιατί απευθύνθηκε ερώτημα. Συγγνώμη. Θα απευθύνθηκε ερώτημα από τον ακροατή και θέλω να απαντήσω. Θα απολογηθώ. Μεγάλο ερώτημα που απάντησε την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Σωτηρόπουλε. Όχι, τώρα το είναι την επόμενη εβδομάδα. Είναι ανάγκη να απολογηθώ. Και μετά θα μιλήσω εγώ. Διότι εγώ ενέτεινα τη φωνή μου περισσότερο από όλους. Γιατί είμαι και βραχνιασμένος, ε. Λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος. Δεν ξέρω αν το παραδέχεστε, ο Μέγας Βασίλειος λέγει όταν φυγόμεθα προσωπικά γινόμεθα τάπητες και πατούν επάνω μας οι άνθρωποι. Όταν φυγόμεθα προσωπικά. Αλλά όταν φύγεται η πίστης γινόμεθα λέοντες πυρ πνέοντες. Άρα εμείς πρέπει να γίνουμε λέοντες τώρα απέναντί σας. Προσέξτε. Προσέξτε. Βγάζομαι φωτιά από το... Άμα κάνουμε και εμείς αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν τελείωσα κύριε. Θα τσακωθούμε και δυο μας. Δεν τελείωσα. Τώρα πάω από το Μέγα Βασίλειο. Αυτά είναι σωστά τώρα γιατί πλατιάζετε. Στον Παύλο. Πάω στον Παύλο. Ο Παύλος. Αυτό ισχύει μόνο για εσάς και για μας. Ο Παύλος ήλεγξε. Θα δεις σε τι ύφος ήλεγξε και με τι λέξεις. Ξέρω πολύ καλά. Να σας ελέγξουμε ερετικούς. Εάν αποδείξετε ότι έχω άδικο, δεν μπορείτε έτσι. Αν αποδείξετε. Αν μας δίνετε το δικαίωμα. Αν αποδείξετε. Ακούστε. Ο Παύλος λοιπόν, επειδή ο Ελίμας διέστρεφε την αλήθεια, διέστρεφε την πίστη, ο Παύλος λέει, γέμισε από πνεύμα Άγιο, δεν λέει άγριο. Άγιο Πνεύμα, ε! Ναι. Από ιερή αγανάκτηση, από ιερή οργή. Μα εμείς δεν έχουμε. Ύψωσε τη... Αφού πιστεύουμε ότι είμαστε Ορθόδοξοι και σας θεωρούμε αιρετικούς. Μα... Το ίδιο ισχύει και για εμάς. Αφήστε να τελειώσω, κύριε. Και ύψωσε τη φωνή του και είπε σε αυτόν τον διαστροφέα της αλήθειας. Δηλαδή πρέπει να πούμε εμείς εσάς. Αφήστε να τελειώσω. Τελειώστε. Και θα το συζητήσουμε αυτό. Ο πλήρης παντός δόλου και πάσης ραδιουργίας ιέ διαβόλου εχθρέ πάσης δικαιοσύνης δεν θα πάψει να διαστρέφεις τα σωθούς Κυρίου τα ευθείας μην το πλήρω πρέπει να κλείσουμε λοιπόν, και έκανε και ένα θαύμα και τον τύφλωσε και αν αποδείξεις ότι έχεις δίκιο πρέπει να μου φερθείς έτσι αλλά απέδειξα ότι έχω εγώ δίκιο σου έδειξα τα χωρία και δεν σου έκαναν καμιά εντύπωση τα χωρία. Συμφωνείτε. Μπορείτε την επόμενη εβδομάδα να συζητήσετε. Μπορείτε κύριε Σωτηρόπουλο να μην έχουμε. Θα συζητηθεί μόνο το θέμα. Τη αρμαγή εκκλησία. Και όχι 10 θέματα. Όχι, προσέξτε. Όχι 10 πράγματα μαζί. Υπ' αυτόν τον όρο. Ένα σημείο και θα το ξεκαθαρίζουμε και μετά σε δεύτερο. Όχι εδώ που σημείωσα 10 σημεία. Α, και βέβαια δεν είμαι. Καλά, θα έρθουμε παρέα. Εντάξει. Θα ήθελα, μη σηκώνεστε, καθίστε. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ζητήσω συγγνώμη από τους τηλεφωνητές. Πιστεύω και εσείς να αισθάνετε την υποχρέωση. Εγώ την αισθάνομαι. Παρασυρθήκαμε. Λοιπόν, και εύχομαι πέρα από αυτά να μην υπάρχει πικρία στην καρδιά μας. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει. Καλά, κοιτάξτε τώρα. Να πω άλλα μισό τη ιδέα. Λοιπόν. Μοιάζουμε σε αυτό. Είμαστε αδελφοί σε αυτό. Λοιπόν, μην αρχίσουμε τώρα τις παρεμπιπτόντες. Παρακαλώ. Αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτρες, μια εκπομπή
πάει προς το τέλος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Πιστεύουμε ότι την επόμενη εβδομάδα που θα είναι μόνο ο κύριος Σωτηρόπουλος και ο κύριος Ρούσος και που θα υπάρξει όσο μπορώ ένα πλαφόν, να είμαι θα πιο επικοδομητική, πιο άριστη συμπεριφορά και στην εμφάνιση και πιο κατανοητή στο λόγο, να μην υπάρχει δηλαδή διαπλεκόμενος, θα λέγαμε, διάλογος. Πιστεύω ότι όμως, πέρα από την εικόνα που παρουσιάσαμε, σε όλους καταλογίζεται την προσπάθεια να πούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά που έπρεπε, ανεξάρτητα αν παρασύρθηκαν. Σας ευχαριστώ και εύχομαι την επόμενη εβδομάδα να έχουμε μια πολύ καλή παρουσία.